Το σημάδι των τεσσάρων του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη Η επιστήμη της επαγωγής Ο Σέρλοκ Χόλμς πήρε το μπουκάλι του από την γωνιά του γυσώματος πάνω από το τζάκι και την υποδερμική του σύριγγα από την κομψή μαροκινού δέρματος θήκη του με τα μακριά λευκά νευρόδι δάχτυλά του προσάρμοσε την λεπτεπίλεπτη βελόνα και ανασκούμπωσε το αριστερό του μανίκι. Για λίγη ώρα τα μάτια του αναπάφθηκαν συλλογισμένα πάνω στο μιόδες μπράτσο του και τον καρπό του, διάστηκτα και τα δυο τους και γεμάτα ουλές από αναρρύθμιτα σημάδια τρυπημάτων. Εν τέλει, κάρφωσε τη μητερή βελόνα μέσα του, πιέζοντας το μικρό έμβολο, και βούλιαξε πίσω στη βελούδινη πολυθρόνα του με ένα βαθύ αναστεναγμό ικανοποίηση. Τρεις φορές την ημέρα για πολλούς μήνες υπήρξα μάρτυρα της συγκεκριμένη τελετουργία, ωστόσο το συνήθιο δεν είχε συμφιλιώσει το μυαλό μου με τη σκέψη της. Του Ναντίον, από μέρα σε μέρα γινόμουν όλο και πιο νευρικό στο θέαμα και η συνείδησή μου φούσκωνε αγριεμένα ολονυκτής εντός μου στη σκέψη πως μου έλειπε το κουράγιο να διαμαρτυρηθώ. Επανειλημμένος είχα προβεί στην απόφαση πως όφιλα να καταθέσω την ψυχή μου επί του θέματος. Εν τούτης, υπήρχε κάτι στην απαθή αντιμετώπιση του συντρόφου μου που τον καθιστούσε τον τελευταίο άνθρωπο με τον οποίο κάποιος θα ενδιαφερόταν να προβεί σε ουδήποτε είδους ενέργεια που να προσέγγιζε το ελεύθερο. Οι εξαίρετες ικανότητές του, η δεσποτική συμπεριφορά του και η εμπειρία την οποία είχα όσον αφορά τις αναρρύθμιτες μοναδικές αρετές του στο σύνολό τους με έκαναν διστακτικό και υποχωρητικό στο να του εναντιωθώ. Εν τούτη, σε εκείνο το απόγευμα, είτε χάρη στο μπενού που είχα πιει με το γεύμα μου, είτε στην επιπρόσθετη απόγνωση που είχε προκληθεί εκ της ακραίας αποφασιστικότητας της συμπεριφορά του, άξαφνα ένιωσα πως αδυνατούσα να συγκρατηθώ περισσότερο. «Τι έχει σήμερα» ρώτησα. «Μορφίνη ή κοκαίνη» ανασήκωσε ενοχελικά τα μάτια του από το παλιό βιβλίο το οποίο είχε ανοίξει. «Κοκαίνη» είπε «σε διάλειμμα 7%. Θα ήθελες να δοκιμάσεις» «Όχι, ειλικρινά» απάντησα κοφτά ο οργανισμός μου δεν έχει συνέρθει ακόμα από την εκστρατεία στο Αφγανιστάν. Δεν επιτρέπεται να επιβαρύνω περισσότερο την κατάστασή του. Χαμογέλασε στη σφοδρότητά μου. «Ίσως να έχεις δίκιο, Γουότσον», είπε. «Υποθέτω πως η επιρροή μου είναι ιδιαίτερα επιβλαβής από ιατρική άποψης. Τη βρίσκω εν τόσο αξεπέραστα διαγερτική και αναζωογονητική για το μυαλό, ώστε η δευτερεύουσα δράση της αποτελεί ζήτημα υποδέστερη σημασίας. «Μα σκέψου», είπα όλο σοβαρότητα, «αναλογήσου το τίμημα. Ο εγκέφαλός σου ίσως καθώς λες να ηγείρεται και να δραστηριοποιείται, ωστόσο πρόκειται περί μιας παθολογικής και νοσηρής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει την μεταβολή των ιστών και πιθανόν το λιγότερο να αφήσει μια μόνιμη αδυναμία. Γνωρίζεις επίσης πως μια αρνητική διάθεση σε καταλαμβάνει. Το βέβαιο είναι πως δεν αξίζει τον κόπο. Ποιος ο λόγος για τον οποίο εσύ για μια απλή πρόσκαιρη ικανοποίηση να διακινδυνεύεις την απώλεια των εξαιρετικών ικανοτήτων οι οποίες σου δόθηκαν. Έχει υπόψη σου πως μιλώ όχι μόνο φίλος προς φίλο αλλά και ως άνθρωπος της ιατρικής προς κάποιον για του οποίου τον οργανισμό είναι μέχρι ενός σημείου υπόλογος δεν φάνηκε προσβεβλημένος. Αντιθέτως, ένωσε τα ακροδάχτυλά του και στήριξε τους αγκώνες του στα μπράτσα της πολυθρόνας του, όπως κάποιος που έχει διάθεση για συζήτηση. «Το μυαλό μου», είπε, «επαναστατεί στην αποτελμάτωση. Δώσε μου προβλήματα, δώσε μου δουλειά, δώσε μου το πλέον δυσνόητο κρυπτογράφημα ή την πλέον περίπλοκη ανάλυση και θα είμαι στα νερά μου. Τότε ανταπεξέρχομαι τεχνητά διαγερτικά. Εν τούτης, απεχθάνομαι τη βαρετή ρουτίνα της ύπαρξης. Λαχταρώ την πνευματική ανάταση. Γι' αυτό και πέλεξα το συγκεκριμένο επάγγελμα ή καλύτερα το δημιούργησα, διότι είμαι ο μοναδικός στον κόσμο. Ο μοναδικός ανεπίσημος detective, ρώτησα ανασηκώνοντα τα φρύδια μου. Ο μοναδικός ανεπίσημος συμβουλευτικός detective, απάντησε. Αποτελώ το στερνό και ανώτατο εφετείο της εξυχνίασης. Όταν ο Γκρέξον, ο Λεστρέιντ ή ο Άθεντλι Τζόνς τα έχουν χαμένα, γεγονός επί τη ευκαιρία το οποίο αποτελεί τη φυσιολογική τους κατάσταση, το ζήτημα παρατίθεται ενώπιον μου. Εξετάζω τα δεδομένα όπως ένας ειδικό και αποφαίνω με μια εξειδικευμένη γνώμη. Δεν απαιτώ καμία αναφορά του ονόματός μου σε τέτοιες υποθέσεις. Το όνομά μου δεν εμφανίζεται σε καμία εφημερίδα. Το έργο αυτό καθ' αυτό, η ικανοποίηση της έβρεσης ενός πεδίου για τις ιδιόρετιμες ικανότητές μου, αποτελεί τη μεγαλύτερη ανταμοιβή μου. Αλλά έχεις και ο ίδιος κάποια εμπειρία σχετικά με τις μεθόδους μου, εκ της υπόθεσης του Τζέφερσον Χόπ. «Ναι, όντως», είπε η «Ποτέ δεν με εξέπληξε κάτι σε τέτοιο βαθμό στη ζωή μου». Την ενσωμάτωσα κιόλα σε ένα φυλάδιο με τον σχετικά εφάνταστο τίτλο μια σπουδή στο άλικο. Κούνησε το κεφάλι του θλιμμένα. «Του έριξα μια ματιά», είπε. «Ειλικρινά, δεν μπορώ να σε συγχαρώ σχετικά. Η εξυχνίαση αποτελεί, είτε θα έπρεπε να αποτελεί, μια ακριβή επιστήμη και θα όφιλε να χρησιμοποιείται με τον ίδιο ψυχρό και απαθή τρόπο. Επιχείρησες να το διανθίσεις με ρομαντισμό, ο οποίος παράγει περίπου τα ίδια αποτελέσματα, όπως αν είχες εργαστεί σε μια ιστορία αγάπης ή σε μια υφαρπαγή του πέμπτου ευκλίδιου θεωρήματος. «Μα το ρομαντικό στοιχείο υπήρχε», διαμαρτυρήθηκα. «Δεν μπορούσα να αλλοιώσω τα γεγονότα». «Ορισμένα γεγονότα πρέπει να αποσιωπούνται. Τουλάχιστον μια ακριβωδική αίσθηση του μέτρου οφείλεται να ακολουθηθεί στη διαχείρισή τους». Το μοναδικό σημείο της υπόθεσης το οποίο έχρη αναφοράς ήταν η ιδιάζουσα αναλυτική συλλογιστική από τα αποτελέσματα στις αφορμές υπό την οποία επέτυχα να την ξεδιαλύνω. Ενοχλήθηκα με την κριτική ενός έργου το οποίο είχε ειδικά εκπονηθεί ώστε να τον ικανοποιήσει. Ομολογώ επίσης πως εκνευρίστηκα από τον εγωισμό με τον οποίο έδειχνε να απαιτεί πως κάθε γραμμή του φυλαδίου μου έπρεπε να είναι αφιερωμένη στα ιδιαίτερα καμώματά του. Αρκετές ήταν οι φορές κατά τη διάρκεια των χρόνων που είχα ζήσει μαζί του στην οδό Μπέικερ που είχα παρατηρήσει πως μια ιδέα ματαιοδοξίας διέρε την ήρεμη και διδακτική συμπεριφορά του συντρόφου μου. Δεν έκανα κανένα σχόλιο εν τούτης, αλλά κάθισα φροντίζοντας το πληγωμένο πόδι μου. Μια σφαίρα των Τζεζέιλ το είχε διαπεράσει πριν αρκετό καιρό και με ολονότι δεν με εμπόδιζε στο περπάτημα, πονούσε εκνευριστικά σε κάθε αλλαγή του καιρού. Η φήμη μου επεκτάθηκε προσφάτως στην Ήπειρο. Είπε ο Χόλμς έπειτα από λίγο γεμίζοντας την παλιά του πίπα από Ρικόριζα. Με συμβουλεύθηκε την περασμένη εβδομάδα ο Φρανσουάν Ντεβιλάρ, ο οποίο, όπω ενδεχομένω θα γνωρίζει, έχει έρθει σχετικά προσφάτω στο προσκήνιο τη γαλλική αστυνομική υπηρεσία. Έχει όλη την κέλτικη δύναμη της γρήγορη αντίληψη, αλλά είναι ανεπαρκή στο ευρύ φάσμα τη ακριβού γνώση, η οποία είναι ουσιώδη στι ανώτερε εξελίξει τη τέχνη του. Η υπόθεση αφορούσε μια διαθήκη και περιείχε ορισμένα χαρακτηριστικά σχετικού ενδιαφέροντος κατάφερα να τον παραπέμψω σε δύο παράλληλες υποθέσει, η μία στην Ρήγα το 1857 και η άλλη στο Σεντ Λιούις το 1871, οι οποίες και του υπέδειξαν την πραγματική λύση. Ορίστε το γράμμα που έλαβα σήμερα το πρωί, το οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη συμβολή μου. Μου πέταξε τελειώνοντας ένα τσαλακωμένο κομμάτι ενός ξένου σημειώματος. Του έριξα μια ματιά εντοπίζοντας μια αυθονία σχολείων θαυμασμού, αποτελώντας το σύνολό τους μαρτυρία του ένθερμου θαυμασμού του Γάλλου. «Μιλάει ως μαθητής προς το δάσκαλό του», είπα. «Μπα, υπερεκτιμά την βοήθειά μου», είπε ο Σέρλοκ Χόλμς με ελαφράδα. «Έχει εξαιρετικό ταλέντο από μόνος του. Κατέχει δύο από τις τρεις αρετές αναγκαίες για τον ιδανικό detective. Έχει την ικανότητα της παρατήρησης και της επαγωγής του λείπει μόνο η γνώση και αυτή θα έρθει με τον καιρό. Επί του παρόντος μεταφράζει τα σύντομα έργα μου στα γαλλικά. «Τα έργα σου» «Μπα, δεν το ήξερες» αναφώνησε γελώντας. «Ναι, δηλώνω ένοχος για διάφορες μονογραφίες. Όλες τους είναι σχετικές με τεχνικά ζητήματα». Ορίστε παραδείγματος χάριν, έχω μία επί της διάκρισης μεταξύ της τάχτης διαφόρων καπνών. Εντό τη, απαριθμό κάπου 140 μορφέ πούρων, τσιγάρων και καπνού πίπας με έγχρωμε λιθογραφίε που απεικονίζουν τη διαφορά στη στάχτη. Πρόκειται περί ενός σημείου το οποίο μονίμω εμφανίζεται σε ποινικέ δίκε και το οποίο αποτελεί ορισμένε φορέ αντικείμενο υψή τη σημασία ω στοιχείο. Αν είσαι σε θέση να ξεχωρίσει οριστικά, τη παραδείγματι πως ένας φόνος διεπράχθη από κάποιον ο οποίος κάπνιζε ένα ινδικό λουνκά, προφανώς περιορίζεται το πεδίο της έρευνάς σου. Προς το εξασκημένο μάτι υπάρχει τόση διαφορά μεταξύ της μαύρης τάχτης ενός τρικινόπολη και του χνουδιού της Βερονίκης, όπως μεταξύ ενός λάχανου και μιας πατάτας. Η ευφυΐα σου όσον αφορά τη λεπτομέρεια είναι αξιοθαύμαστη, σχολίασα. Εκτιμώ τη σημασία τους ορίστε η μονογραφία μου επί της Ιχνηλασίας, με ορισμένα σχόλια επί των χρήσεων του παρισινού γύψου ως μέσο διατήρησης των αποτυπωμάτων. Ορίστε επίσης ένα ιδιόρυθμο εργάκι επί της επιρροής ενός επαγγέλματος στο σχήμα του χεριού με λιθοτυπίες χεριών, κεραμιδάδων, ναυτικών, εμφιαλωτών, συνθετών, υφαντών και αδαμαντουρουών. Πρόκειται περί ζητήματος, Ιδιάζοντος πρακτικού ενδιαφέροντο προ τον επιστήμονα detective, ιδιαίτερα σε περιπτώσει αγνώστων σωμάτων είτε στην ανακάλυψη του περίγυρου εγκληματιών. Όμω, μη σε κουράζω με τα χόμπι μου. Καθόλου, απάντησε ειλικρινά. Μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα αφότου με δόθη ευκαιρία να παρακολουθήσω την πρακτική εφαρμογή του. Εν τούτης, μίλησες μόλις τώρα για παρατήρηση και επαγωγή. Σίγουρα το ένα έως κάποιου σημείο αφήνει να εννοηθεί το άλλο. «Μπα, ελάχιστα», απάντησε, γέρνοντας πίσω ονοχελικά στην πολυθρόνα του και στέλνοντας παχιά γαλάζια δαχτυλίδια από την πίπα του. Παραδείγματο χάριν, η παρατήρησή μου υποδηλώνει πως ήσουν στο ταχυδρομείο της οδού Wingmore σήμερα το πρωί, αλλά η επαγωγή μου δίνει να καταλάβω πως ενώ βρισκόσουν εκεί έστειλε ένα τηλεγράφημα. «Σωστά», είπα. «Σωστά και στα δύο. Μα ομολογώ πως δεν κατανοώ το πώς κατέληξες εκεί. Επρόκειτο περί μιας ξαφνικής παρόρμησης εκ μέρους μου και δεν το ανέφερα σε κανέναν». «Αποτελεί το άκρο ναό των της απλότητας σχολίας, αγελώντας με την έκπληξή μου. «Τόσο αφάνταστα απλό, ώστε μια εξήγηση περιτέβει. Παρά τα αυτά, ίσως να εξυπηρετήσει στη διευθέτηση των ορίων μεταξύ παρατήρησης και παγωγή. Η παρατήρησή μου δηλώνει πως έχει ένα μικρό κοκκινοπός βόλο στο εσωτερικό του παπουτσιού σου. Ακριβώς απέναντι από το ταχυδρομείο της οδού Βίκμορ έχουν ξυλώσει το δόστρωμα και έχουν ρίξει χώμα, το οποίο βρίσκεται σε σημείο που είναι δύσκολο να μην διασχίσεις μπαίνοντα. Το χώμα είναι αυτή τη ξεχωριστή κοκκινοπής απόκρωση, η οποία δεν βρίσκεται από όσο γνωρίζω πουθενάλλου στη γειτονιά. Αυτά με την παρατήρηση. Τα υπόλοιπα είναι παγωγή. Πώς τότε συμπέρανε το τηλεγράφημα. Μα φυσικά γνώριζα πως δεν είχες γράψει κάποιο γράμμα αφού καθόμουν απέναντί σου όλο το πρωί. Βλέπω επίσης στο ανοιχτό γραφείο σου πως έχεις ένα φύλλο γραμματοσύμων και ένα παχύ σωρό από ταχυδρομικές κάρτες. Γιατί λοιπόν τότε θα πήγαινε στο ταχυδρομείο αν όχι για να στείλεις κάποιο τηλεγράφημα απέκλεισε όλους τους άλλους παράγοντες και ο μόνος που απομένει οφείλει απλά να αποτελεί την αλήθεια. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει όντω απάντησα κατόπιν σκέψης. Το θέμα ωστόσο είναι όπως λες από τα πλούστερα. Θα με θεωρούσε απρεπή αν έθετα τις θεωρίες σου σε μια περισσότερο αυστηρή δοκιμασία. Αντιθέτως απάντησε, θα με απέτρεπε το να πάρω μια δεύτερη δόση κοκαίνης. Θα με ευχαριστούσε να διερευνήσω κάθε πρόβλημα το οποίο είναι σε θέση να μου υποβάλεις. Σε έχω ακούσει να λες πως είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να έχει κάποιο αντικείμενο καθημερινής χρήσης δίχως να αφήσει το αποτύπωμα της ιδιοσυγκρασίας του επ' αυτού κατά τρόπο τέτοιο ώστε ένας εξασκημένος παρατηρητής να είναι σε θέση να το εντοπίσει. Τώρα έχω εδώ ένα ρολόι το οποίο ήρθε προσφάτως στην κατοχή μου. Θα είχε την καλοσύνη να μου αναφέρει κάποια γνώμη σχετικά με το χαρακτήρα ή τι συνήθειε του μακαρίτη ιδιοκτήτη του. Του έδωσα το ρολόι με ένα ελαφρό συνέστημα θυμηδία στην καρδιά μου, διότι η δοκιμασία ήταν όπω το συλλογιζόμουν αδύνατη και την προόριζα ως ένα μάθημα ενάντια στον κάπως δογματικό τόνο τον οποίο περιστασιακά ελάμβανε. Ζήγησε το ρολόι στο χέρι του κοίταξε πίμονα το καντράν, άνοιξε το πίσω μέρος και εξέτασε τα γρανάζια πρώτα, διαγυμνού οφθαλμού και κατόπιν με ένα ισχυρό κυρτό φακό. Με τα δυσκολία κρατιόμουν από το να χαμογελάσω στο αποκαρδιωμένο του πρόσωπο όταν τελικά έκλεισε το καπάκι και μου το έδωσε πίσω. «Ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν», σχολίασε, «Το ρολόι έχει προσφάτως καθαριστεί, γεγονός που μου αποστερεί τα πλέον υποδηλωτικά στοιχεία που θέλω». «Έχεις δίκιο», απάντησα. «Καθαρίστηκε πριν μου αποσταλεί». «Στην καρδιά μου κατηγορούσα τον συντροφό μου που μου παρέθεσε μια πλέον αστεία και αδύναμη δικαιολογία για να καλύψει την αποτυχία του». «Τι στοιχεία θα μπορούσε να προσμένει από ένα ρολόι που δεν είχε καθαριστεί, μόλον ότι η απογοητευτική». Η έρευνα δεν υπήρξε εντελώ άκαρπη, παρατήρησε κοιτώντα το ταμάνι με ονειροπόλα μουντά μάτια. Υποκείμενο στην διόρθωσή σου, θα έλεγα πω το ρολόι ανήκε στον μεγαλύτερο αδερφό σου, ο οποίο το κληρονόμησε από τον πατέρα σου. Αυτό το συμπεραίνει σαν αμφίβολα από τα χ γάμα πάνω στο καπάκι του. Ακριβώ. Το Γ υποδηλώνει το όνομά σου. Η ημερομηνία του ρολογιού πάει πίσω σχεδόν 50 χρόνια, και τα αρχικά είναι τόσο παλιά όσο το ρολόι. Οπότε και κατασκευάστηκε για την προηγούμενη γενιά. Τα κοσμήματα συνήθως καταλήγουν στο μεγαλύτερο γιο και είναι πολύ πιθανό να έχει το ίδιο όνομα με τον πατέρα. Ο πατέρας σου έχει, αν θυμάμαι καλά, πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Βρισκόταν, συνεπώς, στα χέρια του μεγαλύτερου αδερφού σου. Σωστά, ο Στιγμής είπα. Κάτι άλλο. Ήταν άνθρωπος με άστατες συνήθειες, πολύ ακατάστατος και απρόσεκτος. Αφέθηκε με καλές προοπτικές, όμως πέταξε τις ευκαιρίες, έζησε για κάποιο διάστημα στην ανέχεια με περιστασιακά σύντομα διαστήματα εφημερία και τελικά εθισμένο στο ποτό πέθανε. Αυτά είναι όλα όσα μπορώ να συμπεράνω. Πετάχτηκα από την καρέκλα μου και βημάτισα κουτσένοντας το δωμάτιο νευρικά με εξαιρετική πίκρα στην καρδιά μου. Είναι ποταπό εκ μέρου σου, Χόλμ, είπα. Δεν θα πίστευα πω θα μπορούσε να ξεπέσει μέχρι εκεί. Ερεύνησε το ιστορικό του δύστιχου του αδερφού μου και τώρα προσποιείσαι πω συμπεραίνει τη γνώση αυτή με κάποιο εφάνταστο τρόπο. Δεν μπορεί να μου ζητά να πιστέψω πω τα ανακάλυψε όλα από το παλιό του ρολόι. Είναι αγενέ και για να μιλήσω ξεκάθαρα έχει μια δόση τσαρλατανισμού. Καλέ μου γιατρέ, είπε ευγενικά σε παρακαλώ δέξου τη συγνώμη μου. Εκλαμβάνοντας το ζήτημα ως ένα θεωρητικό πρόβλημα, λησμόνησα πόσο προσωπικό και οδυνηρό θα είναι για σένα. Σε διαβεβαιώνω ωστόσο πως ούτε καν γνώριζα πως είχε αδερφό μέχρι που μου έδωσες το ρολόι. Τότε πώς το καλό ανακάλυψες όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι απολύτως σωστά από κάθε άποψη. Αχ, είναι καλή τύχη μπορούσα μόνο να αναφέρω όσα αποτελούσαν τα πλέον πιθανά. Δεν ανέμενα πως όλα θα ήταν τόσο ακριβή. Μα δεν επρόκειτο περί μιας απλής εικασίας. Όχι, όχι, ποτέ δεν εικάζω. Πρόκειται για απαράδεκτη συνήθεια, καταστροφική προς τις λειτουργίες του μυαλού. Ό,τι σου φαίνεται παράξενο είναι μόνο επειδή δεν ακολουθείς τον ρυθμό της σκέψης μου είτε δεν παρατηρείς τα μικρά στοιχεία επί των οποίων μεγάλα συμπεράσματα ίσως να εξαρτηθούν. Για παράδειγμα, ξεκίνησα δηλώνοντας πως ο αδερφός σου ήταν απρόσεκτος. Όταν παρατηρείς το κάτω μέρος της θήκης του ρολογιού, προσέχεις πως δεν είναι μόνο βαθουλωμένο σε δύο σημεία, αλλά πως είναι χαραγμένο και σημαδεμένο παντού από την συνήθεια να τοποθετούνται διάφορα σκληρά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή κλειδιά στην ίδια τσέπη. Σίγουρα δεν αποτελεί κατόρθωμα να υποθέσεις πως ένας άνθρωπος ο οποίος μεταχειρίζεται ένα ρολόι αξίας 50 εκινέων τόσο υπεροπτικά πρέπει να είναι κάποιος απρόσεκτος. Ούτε και είναι τόσο παρατραβηγμένο το συμπέρασμα πως ένας άνδρος ο οποίος κληρονομεί ένα αντικείμενο τέτοιας αξίας έχει αρκετά καλές προϋποθέσεις και από άλλες απόψεις συγκατένευσα για να δείξω πως είχα ακολουθήσει τον συλλογισμό του. Είναι ιδιαίτερα σύνηθες για τους εναχειροδανιστές της Αγγλίας όταν παίρνουν ένα ρολόι να χαράζουν τους αριθμούς της απόδειξης με μια καρφίτσα στο εσωτερικό του καλήματός του. Είναι πιο ευχριστό από μια ετικέτα καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ο αριθμός ή να περαστεί αλλού. Δεν υπάρχουν λιγότεροι από τέσσερις τέτοιους αριθμούς ορατή κάτω από τον φακό μου στο εσωτερικό του συγκεκριμένο. Συμπέρασμα πως ο αδερφός σου συχνά δυσκολευόταν να τα φέρει βόλτα. Δευτερεύον συμπέρασμα πως είχε περιστασιακά διαστήματα ευημερία, ή δεν θα είχε εξαγοράσει το ενέχειρο. Τελικά θέλω να κοιτάξεις την εσωτερική επιφάνεια η οποία περιέχει το κουρδιστήρι. Κοίταξε τις μυριάδες γρατζουνιές ολόγερα από την τρύπα σημάδια πως το κλειδί είχε γλιστρήσει. Πιανούν η ανθρώπου το κλειδί θα είχε χαράξει αυτές τις εγκοπές. Ωστόσο, δεν θα βρει ρολόι μέθη σου δίχως την παρουσία τους. Το κουρδίζει τη νύχτα και αφήνει τα ίχνη αυτά του ασταθούς χεριού του. Πού είναι το μυστήριο σε όλα αυτά? Είναι φως φανάρι, απάντησα. Λυπάμαι για την αδικία μου απέναντί σου. Θα έπρεπε να είχα περισσότερη πίστη στις θαυμαστές ικανότητές σου. Επιτρέπεται να ρωτήσω αν έχεις κάποια επαγγελματική έρευνα εν εξελίξει επί του παρόντος. Καμία. Εντεύθεν και κοκαίνη. Δεν μπορώ να ζήσω δίχως διανοητική εργασία. Τι άλλο υπάρχει για να ζω. Στάσου εκεί στο παράθυρο. Δες πως η χλωμή κυτρινοπεί ο μύκλης τροβιλίζεται μέσα στο δρόμο και παρασύρεται κατά μήκους των μουντόχρωμων σπιτιών. Τι θα ήταν δυνατόν να είχε περισσότερο αδιάφορο και ηλιστικό. Ποια η χρησιμότητα να έχει ικανότητε γιατρέ όταν δεν υπάρχει ένα πρόβλημα στο οποίο να τι εφαρμόσει. Το έγκλημα είναι κοινότυπο, η ύπαρξη είναι κοινότυπη και καμιά αρετή παρεκτό των κοινότυπων δεν έχει κάποια λειτουργικότητα επί τη γη. Είχα ανοίξει το στόμα για να απαντήσω στο οργισμένο λογίδριό του όταν με ένα κοφτό χτύπημα εισήλθε η σπιτονικό κυρά μα, φέρνοντα ένα επισκεπτήριο πάνω σε ένα ασημένιο δίσκο. Μια νεαρή επιθυμεί να σα δει, κύριε, είπε απευθυνόμενη στο σύντροφό μου. Δεσπινίδα Μέρι Μόρσταν, διάβασε εκείνο. «Μμμ, δεν μου θυμίζει κάτι το όνομα. Ζητήστε από την νεαρή δεσπινίδα να ανέβει, κυρία Χάντσον. Μη φεύγει, γιατρέ, θα προτιμούσα να παραμείνει. η κατάθεση της υποθέσεως. Η δεσποινίδα Μόρσταν μπήκε στο δωμάτιο με σταθερό βήμα και επιφανειακή αυτοκυριαρχία στη συμπεριφορά της. Επρόκειτο περί μιας ξανθής νεαρής, μικροκαμωμένης, κομψής, με όμορφα γάντια και ντυμένης με το πλέον τέλειο γούστο. Υπήρχε εν μια λιτότητα και μια απλότητα όσον αφορά την περιβολή της, οι οποίες άφηναν την εντύπωση περιορισμένων πόρων. Το φόρεμα ήταν ένα βαθύχρωμο γκριζοπό μπέζ, απεριποίητο και απέριτο, και φορούσε ένα μικρό μαντίλι της ίδιας απόχρωσης, το οποίο είναι μοναχά από την υποψία ενός λευκού φτερού στο πλάι του. Το πρόσωπό της δεν είχε ούτε την συμμετρία των χαρακτηριστικών, ούτε τη φυσική ομορφιά, όμως η έκφρασή της ήταν συμπαθητική και προσινής, και τα μεγάλα γαλάζια μάτια της ήταν μοναδικής πνευματικότητας και κατανόησης. Από εμπειρία γυναικών που εκτείνεται σε πολλά έθνη και σε τρεις διαφορετικές υπήρους, ποτέ μου δεν αντίκρισα πρόσωπο άλλο το οποίο να έδινε την σαφέστερη υπόσχεση μιας εκλεπτισμένης και βέστη της φύσης. Δεν μπόρεσα παρά να παρατηρήσω, καθώς κάθισε στην καρέκλα την οποία της πρόσφερε ο Σέρλοκ πως τα χείλη της έτρεμαν, το χέρι της ρηγούσε... και άφηνε να διαφανεί κάθε σημάδι έντονης εσωτερικής ταραχής. «Ήρθα σε εσά, κύριε Χόλμς», είπε, «επειδή κάποτε συνδράματε την εργοδότριά μου, την κυρία Σέσιλ Φόρεστερ, στην επίλυση μιας μικρής οικιακής επιπλοκής. Εντυπωσιάστηκε εξαιρετικά από την ευγένεια και το ταλέντο σας». «Η κυρία Σέσιλ Φόρεστερ», επανέλαβε εκείνο συλλογισμένα, νομίζω πως της προσέφερα μια μικρή εξυπηρέτηση. Η υπόθεση εν τούτης καθώς τη θυμάμαι ήταν εξαιρετικά απλή. Εκείνη δεν θεωρούσε πως ήταν, αλλά τουλάχιστον δεν μπορείτε να πείτε το ίδιο στη δική μου περίπτωση. Δυσκολεύομαι να διανοηθώ κάτι περισσότερο παράξενο, τόσο απόλυτα ανεξήγητο από την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Ο Χόλμς έτριψε τα χέρια του και τα μάτια του έλαμψαν έγειρε μπρο στην καρέκλα του με μια έκφραση εξαιρετική συγκέντρωση επί των αδρών γερακίσιων χαρακτηριστικών του. Πείτε την ιστορία σα, είπε με κοφτό επαγγελματικό τόνο. Αισθάνθηκα πω η θέση μου ήταν ιδιαίτερο δυσχερή. Είμαι βέβαιο πω θα μου επιτρέψετε, είπα, καθώ πήγα να σηκωθώ από την καρέκλα μου. Προ έκπληξή μου, η νεαρή δεσπινίδα ανασήκωσε το γιγαντοφορεμένο τη χέρι για να με κρατήσει. Αν ο φίλος σας είπε θα είχε την καλοσύνη να σταματήσει, θα μου ήταν πολύτιμη η συμβολή του. Βούλιαξε και πάλι στην καρέκλα μου. Εν συντομία, συνέχισε, τα γεγονότα έχουν ως εξή. Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός σε ένα ινδικό σύνταγμα, ο οποίος με έστειλε στην πατρίδα όταν ήμουν ακόμα παιδί. Η μητέρα μου είχε πεθάνει και δεν είχα κανένα συγγενή στην Αγγλία. Με έβαλαν ωστόσο σε ένα άνετο οικοτροφείο στο Εδιμβούργο και εκεί παρέμεινε ως ότου έγινα 17 ετών. Κατά το έτος 1878, ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ανώτατος διοικητής του συντάγματός του, έλαβε 12 μήνυ άδεια και ήρθε στην πατρίδα. Μου τηλεγράφησε από το Λονδίνο πως είχε φτάσει με ασφάλεια και με πρόσταξε να κατέβω αμέσως δίνοντας το ξενοδοχείο Λάγκχαμ ως διεύθυνση διαμονής του. Το μήνυμά του, καθώς θυμάμαι, ήταν γεμάτο από καλοσύνη και αγάπη. Φτάνοντας στο Λονδίνο πήγα στο Λάγχαμ και πληροφορήθηκα πως ο λοχαγός Μόσταν διέμενε εκεί αλλά πως είχε βγει την προηγούμενη νύχτα και δεν είχε επιστρέψει ακόμη. Περίμενα όλη μέρα δίχως να έχω νέα του. Εκείνο το βράδυ, κατόπιν προτροπής του διευθυντή του ξενοδοχείου, επικοινώνησα με την αστυνομία και το επόμενο πρωί το ανακοινώσαμε σε όλες τις εφημερίδες. Οι έρευνε μα δεν απέφεραν αποτελέσματα. Και από τη μέρα εκείνη ω σήμερα ούτε λέξη δεν έχει ακουστεί για τον άμυρο πατέρα μου. Επέστρεψε στην πατρίδα γεμάτος από την ελπίδα να βρει λίγη γαλήνη, λίγη ξενιασιά και αντί αυτού έφερε το χέρι της στο λαιμό τη και ένας πνιχτός λιγμός διέκοψε την πρόταση. «Η ημερομηνία» ρώτησε ο Χόλμς ανοίγοντας το σημειωματάριό του. Εξαφανίστηκε την 3η Δεκεμβρίου του 1878, περίπου προ 10 ετών. Οι αποσκευές του παρέμειναν στο ξενοδοχείο. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα του το οποίο να προσφέρει κάποιο στοιχείο. Μερικά ρούχα, λίγα βιβλία και ένας μεγάλος αριθμός αναμνηστικών από τα νησιά Άνταμαν διετέλεσε αξιωματικός της φρουράς των κατάδικων. Είχε κάποιους φίλους στην πόλη μόνον έναν για τον οποίο γνωρίζουμε τον Ταγματάρχη Σόλτο από το σύνταγμά του της 34ης μονάδας πεζικού της Βομβάης. Ο Ταγματάρχης είχε αποστρατευτεί πριν από λίγο καιρό και ζούσε στο Άνω Northwood. Επικοινωνήσαμε μαζί του φυσικά, όμως ούτε καν γνώριζε πως ο συνάδελφος αξιωματικός βρισκόταν στην Αγγλία. «Μια ξεχωριστή υπόθεση», σχολίασε ο Χόρμς. Δεν σας περιέγραψα ακόμη το πλέον μοναδικό κομμάτι της. Πριν έξι περίπου χρόνια, για να είμαι ακριβή κατά την 4η του Μαΐου του 1882, μια αγγελία εμφανίστηκε στους Times ζητώντας την διεύθυνση της Δεσποινίδος Μέρης Μόσταν και δηλώνοντας πως ήταν προς όφελός της να παρουσιαστεί. Δεν υπήρχε όνομα, ούτε διεύθυνση από κάτω. Είχα προσληφθεί στην οικογένεια της κυρίας Έσιλ Φόρεστερ κατά την περίοδο εκείνη με την ιδιότητα της στροφού. Κατόπιν της συμβουλής της έδωσα προς έκδοση την διεύθυνσή μου στη στήλη των αγγελιών. Την ίδια μέρα έφτασε μέσω ταχυδρομείου ένα μικρό χαρτονένιο κουτί απευθυνόμενο προς εμένα, το οποίο ανακάλυψα πως περίχε ένα πολύ μεγάλο και στυλπνό μαργαριτάρι. Ούτε ιδέα κάποιου γράμματος δεν περικλειόταν εντό έκτοτε κάθε χρόνο, την ίδια μερομηνία, έκανε πάντοτε την εμφάνισή του ένα παρόμοιο κουτί, περιέχοντας ένα παρόμοιο μαργαριτάρι, δίχως κάποιο στοιχείο ως προς τον Αποστολέα. Έχουν εξεταστεί από έναν ειδικό και έχει αποφανθεί πως πρόκειται για μια σπάνια ποικιλία και εξαιρετική αξίας. Δείτε και μόνο σας πόσο πολύ όμορφα είναι. Άνοιξε ένα μικρό κουτί τελειώνοντας την κουβέντα της και μου έδειξε έξι από τα πλέον όμορφα μαργαριτάρια που είχα ποτέ μου δει. «Η κατάθεσή σας είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα», είπε ο Σέρλοκ Χόλμς. «Σας συνέβη κάτι άλλο» «Ναι, και μάλιστα σήμερα. Για το λόγο αυτό και ήρθα σε εσά. Σήμερα το πρωί έλαβα αυτό το γράμμα το οποίο θα διαβάσετε και ο ίδιος». «Σας ευχαριστώ», είπε ο Χόλμ, «Και τον φάκελο παρακαλώ. Ταχυδρομική σήμανση Λονδίνο. Ημερομηνία 7 Ιουλίου. Mm. ανδρικό δακτυλικό αποτύπωμα. Το σημάδι στην γωνία πιθανόν του ταχυδρόμου. Χαρτί της καλύτερης ποιότητας. Φάκελοι των έξι πενών το πακέτο. Ιδιόρυθμος άνθρωπος στην επιλογή των χαρτικών του. Χωρίς διεύθυνση. Να βρίσκεσαι στην τρίτη στήλη έξω από το θέατρο Λυσέουμ απόψε στις 7 η ώρα. Αν είσαι δύσπιστη φέρε μαζί σου δύο φίλους. Είσαι μια δικημένη γυναίκα και η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Μη φέρει την αστυνομία. Αν το κάνει, όλα θα είναι μάταια. Ο άγνωστο φίλο σου. Μάλιστα. Όντω πρόκειται για ένα πολύ χαριτωμένο μυστήριο. Τι προτίθεστε να κάνετε, δεσπινισμόσταν; Μόρσταν. Αυτό ακριβώ ήρθα να σα ρωτήσω. Τότε με τα βεβαιότητα στα πάμε εσεί κι εγώ, Μα ο Δόκτωρ Βότσον είναι ο άνθρωπό μα. Ο επιστολογράφο σα αναφέρει δύο φίλου. Εκείνο και εγώ έχουμε επίση εργαστεί παρέα κατά το παρελθόν. Όμω θα έρθει, ρώτησε με κάτι το παρακλητικό στη φωνή και την έκφρασή τη. Θα ήμουν περήφανο και περιχαρή, απάντησα ένθερμα, αν θα μπορούσα να σα προσφέρω κάποια εξυπηρέτηση. Είστε και οι δυο πολύ ευγενικοί, απάντησε εκείνη. Έζησα μια μοναχική ζωή και δεν έχω φίλου του οποίου να μπορούσα να βασιστώ. Θα ήταν καλά αν ερχόμουν κατά τι έξι, να υποθέσω. Δεν πρέπει να αργήσετε, είπε ο Χόλμ. Υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο, ωστόσο. Είναι ο γραφικό χαρακτήρα ο ίδιο με εκείνον των διευθύνσεων επί των κουτιών με τα μαργαριτάρια. Τι έχω μαζί μου, απάντησε εκείνη βγάζοντα έξι κομμάτια χαρτιού. Το σίγουρο είναι πω είστε υπόδειγμα πελάτη. Έχετε τα κατάλληλα ένστικτα. Ας δούμε λοιπόν. Άπλωσε τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι και έριξε μερικές πεταχτές ματιές πότε στο ένα πότε στο άλλο. «Ο χαρακτήρας έχει παραλλαγέ εκτός του γράμματος», είπε Λίαν συντόμω. «Όμως δεν τίθεται θέμα όσον αφορά την προέλευση. Δείτε πώς το ατίθασο ελληνικό ε ξεχωρίζει και δείτε τη συστροφή του τελικού ε. Προέρχονταν αμφίβολα από το ίδιο πρόσωπο». Δεν θα ήθελα να δημιουργήσω αβάσιμες ελπίδες δεσποινής Ωστόσο υπάρχει κάποια ομοιότητα μεταξύ του συγκεκριμένου γραφικού χαρακτήρα και αυτού του πατέρα σας. Τίποτα δεν θα μπορούσε να διαφέρει περισσότερο. Περίμενα πως θα το πείτε. Θα σας περιμένουμε τότε στις έξι. Παρακαλώ επιτρέψτε μου να κρατήσω τα χαρτιά. Ίσως να επιληφθώ του ζητήματος πριν από την ώρα εκείνη. Είναι μόλις τρεις και μισή στο επανειδήν λοιπόν. «Στο επανειδήν», είπε η επισκέπτριά μας, με μια φωτεινή καλοσυνάτη ματιά στους δυο μας, έβαλε ξανά στο κουτί με τα μαργαριτάρια τον κόρφο της και έφυγε βιαστικά. Στημένο στο παράθυρο την παρακολούθησα να κατηφορίζει το δρόμο γοργά, μέχρι που το γκρίζο της μαντήλη και το λευκό φτερό δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα σημαδάκι μέσα στο άχρωμο πλήθος. «Πόσο ελκυστική γυναίκα!» αναφώνησα στρεφόμενο στο σύντροφό μου. Είχε ανάψει και πάλι την πίπα του και είχε γύρει πίσω με βαριά βλέφαρα. Είναι, είπε χελικά, Δεν το παρατήρησα. Είσαι πραγματικά ρομπότ, μια υπολογιστική μηχανή, φώναξα. Υπάρχει κάτι απολύτω απάνθρωπο πάνω σου κάποιε στιγμέ, χαμογέλασε ευγενικά. Αποτελεί θέμα πρωταρχική σημασία, αναφώνησε, να μην επιτρέπει την κρίση σου να επηρεαστεί από προσωπικέ αρετές. Μια πελάτησα αποτελεί για μένα μια απλή μονάδα, ένα παράγοντα κάποιου προβλήματος. Οι συναισθηματικές αξίες καθίστανται ανταγωνιστικές της καθαρής λογικής. Σε διαβεβαιώνω πως η ομορφότερη γυναίκα που γνώρισα ποτέ κρεμάστηκε για την δηλητηρίαση τριών μικρών παιδιών για τα χρήματα της ασφάλειάς τους και ο πλέον αποκρουστικός άντρας που γνωρίζω είναι ένας φιλάνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει ένα τέταρτο του εκατομμυρίου στους άπορους του Λονδίνου. Στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο δεν κάνω ποτέ εξαιρέσει. Μια εξαίρεση αναιρεί τον κανόνα. Είχε ποτέ την ευκαιρία να μελετήσεις το χαρακτήρα κάποιου από τη γραφή του? Τι συμπεραίνει από το γραφικό χαρακτήρα του τύπου? Είναι ευανάγνωστος και κανονικός, απάντησα. Άνθρωπος με τακτικές συνήθειες και κάποιος θένος χαρακτήρα. Ο Χόλμς κούνησε το κεφάλι του. Κοίταξε τα μακριά του γράμματα, είπε, μόλι και με τα βίας πάνω από τα υπόλοιπα. Αυτό το ντ θα μπορούσε να είναι α, και αυτό το ι ένα ε. E. Άνθρωποι με στένο πάντοτε διαφοροποιούν τα μακριά του γράμματα, όσο δυσανάγνωστα κι αν γράφουν. Υπάρχει μια αναποφασιστικότητα και έλλειψη αυτοσεβασμού στα κεφαλαία του. Θα βγω έξω. Έχω να κάνω μερικέ διασταυρώσει. Επέτρεψέ μου να σου συστήσω αυτό το βιβλίο, ένα από τα πλέον αξιόλογα που γράφτηκαν ποτέ. Πρόκειται για το μαρτύριο του ανθρώπου, του Winwood Reed. Θα επιστρέψω σε μια ώρα. Κάθισα στο παράθυρο με το βιβλίο στα χέρια μου. Όμως οι σκέψεις πετούσαν μακριά από τις τολμηρές εικασίες του συγγραφέα. Το μυαλό μου στριφογύριζε γύρω από την επισκέπτριά μας. Τα χαμόγελά της, τη βαθιά πλούσια χρειά της φωνή, το παράξενο μυστήριο που επικρεμόταν πάνω από τη ζωή της. Αν ήταν 17 τον καιρό της εξαφάνισης του πατέρα της, θα έπρεπε τώρα να είναι 27, μια γλυκιά ηλικία, όταν η νιώτη έχει χάσει τη συστολή της και έχει σοβαρέψει από τις εμπειρίες. Εκεί καθόμουν και συλλογιόμουν μέχρι που τόσο επικίνδυνες σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου, ώστε γύρισα βιαστικά στο γραφείο μου και βούτηξα μανιωδώς σε μια πρόσφατη διατριβή επί της παθολογίας. Ποιος ήμουνα εγώ ένα στρατιωτικός χειρουργός με ένα αποδυναμωμένο πόδι και ένα πενιχρό τραπεζικό λογαριασμό που θα τολμούσα να κάνω τέτοιες σκέψεις. Ήταν μια μονάδα, ένας παράγοντας, τίποτε περισσότερο. Αν το μέλλον μου ήταν ζωφερό, το καλύτερο που είχα να κάνω ήταν να το αντικρίσω σαν άντρα παρά να επιχειρώ να το φωτίσω από απλά αποκοίηματα της φαντασίας. σε αναζήτηση λύσης. Είχε πάει πεντέμιση όταν ο Χόλμς επέστρεψε. Ήταν έφθιμος, ανυπόμονος και σε εξαιρετικά κέφια, μια διάθεση που στην περίπτωσή του εναλλασσόταν με κρίσεις της πλέον βαρύτατης κατάθλιψης. «Δεν υπάρχει κάποιο βαθύτατο μυστήριο στο τρέχον ζήτημα», είπε, σηκώνοντα το φλιτζάνι με το τσάι το οποίο του είχα γεμίσει. Τα γεγονότα εμφανίζονται να αποδέχονται μια και μόνο εξήγηση. Πώς, το έλυσε ήδη. Να σου πω, ίσω να ήταν υπερβολικό να πω κάτι τέτοιο. Ανακάλυψα ένα υπενικτικό στοιχείο, αυτό είναι όλο. Είναι εν τούτη εξαιρετικά υποδηλωτικό. Απομένει ακόμη να συμπληρωθούν οι λεπτομέρειε. Ανακάλυψα μόλις συμβουλευόμενο στα παρελθόντα αρχεία των Times, πω ο ταγματάρχη Σόλτο εκ του Άνω Νόρκουτ, απόστρατο του 34ου σώματο πεζικού τη Βομβάη, πέθανε την 28η Απριλίου το 1882. Ίσως να είμαι εξαιρετικά βραδίνους Χόλμς, αλλά δυνατό να δω τι υποδηλώνει. Δεν το βλέπεις, με ξαφνιάζεις. Δες το έτσι λοιπόν, ο λουχαγός Μόσταν εξαφανίζεται. Το μοναδικό πρόσωπο στο Λονδίνο το οποίο θα μπορούσε να επισκεφτεί είναι ο ταγματάρχης Σόλτο. Ο ταγματάρχης Σόλτο αρνείται πως γνώριζε ότι βρισκόταν στο Λονδίνο. Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Σόλτο το πεθαίνει. Εντό μια εβδομάδα από το θάνατό του, η κόρη του λοχαγού Μόρσταν λαμβάνει ένα πολύτιμο δώρο, το οποίο επαναλαμβάνεται από χρόνο σε χρόνο και πλέον κορυφώνεται σε μια επιστολή στην οποία περιγράφεται ως αδικημένη γυναίκα. Σε ποια αδικία αναφέρεται παρεκτός τη στέρηση του πατέρα της και γιατί τα δώρα να ξεκίνησαν αμέσως κατόπιν το θάνατο του Σόλτο εκτός και αν ο κληρονόμος του Σόλτο γνωρίζει κάτι σχετικό με το μυστήριο και επιθυμεί να επανορθώσει. Έχει κάποια εναλλακτική θεωρία η οποία να εφαρμόζει στα γεγονότα. Μα τι περίεργη αποζημίωση και πόσο παράδοξα πραγματοποιημένη και επίση γιατί να γράψει την επιστολή τώρα αντί πριν από έξι χρόνια. Και πάλι η επιστολή αναφέρει να της αποδοθεί δικαιοσύνη. Τι δικαίωση μπορεί να λάβει. Πάει πολύ να υποθέσουμε πως ο πατέρας της είναι ακόμα ζωντανό. Δεν υπάρχει άλλη αδικία στην υπόθεσή της η οποία να σου είναι γνωστή. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν βεβαίως δυσκολίες, είπε ο Σερλοκ συλλογισμένα. Ωστόσο, η αποψινή μας εξόρμηση θα τις ξεδιαλύνει όλες. Αχά, ορίστε μια τετράτροχη άμαξα και μέσα της η δεσποινίδα μόρσταν. Είσαι έτοιμος? Τότε καλύτερα να κατέβουμε γιατί έχει περάσει λίγο η ώρα. Σήκωσα το καπέλο μου και το βαρύτα το μπαστούνι μου, όμως παρατήρησα πως ο Χόλμς πήρε το περίστροφό του από το σιρτάρι και το έχωσε στην τσέπη του. Ήταν σαφές ότι θεωρούσε πως η βραδινή μας δουλειά ίσως να ήταν σοβαρή. Η δεσποινίδα Μόρσταν ήταν τυλιγμένη με ένα σκούρο παλτό και το ευαίσθητο πρόσωπό της ήταν ψύχρεμο μαγλωμό. Θα έπρεπε να ήταν κάτι παραπάνω από γυναίκα αν δεν ένιωθε κάποια ανησυχία στην ιδιάζουσα επιχείρηση στην οποία αποδιόμασταν. Ωστόσο, ο αυτοέλεγχος της ήταν τέλειος και απάντησε άμεσα σε μερικές επιπλέον ερωτήσεις τις οποίες ο Σέρλο Χόλμς της έθεσε. «Ο ταγματάρχης Σόλτο υπήρξε ένας εξαιρετικά καλός φίλος του μπαμπά», είπε. «Τα γράμματά του ήταν γεμάτα από αναφορές στον ταγματάρχη». Εκείνος και ο μπαμπάς δικούσαν τα στρατεύματα στις νήσους Ανταμάν, οπότε είχαν περάσει πολλά μαζί. Επί τη ευκαιρία ένα περίεργο χαρτί βρέθηκε στο γραφείο του μπαμπά, το οποίο κανείς δεν κατόρθωσε να καταλάβει. Δεν πιστεύω πως έχει την ελάχιστη σημασία, όμως φαντάστηκα πως ίσως να θέλατε να το δείτε, έτσι το έφερα μαζί μου. Ορίστε. Ο Χόλμς ξεδίπλωσε το χαρτί προσεκτικά και το ίσιοσε πάνω στο γόνατό του. Κατόπιν ιδιαίτερα μεθοδικά το εξέτασε διεξοδικά με το μεγενθητικό φακό του. «Πρόκειται για χαρτί τοπικής συνδικής κατασκευής», παρατήρησε. «Κάποια στιγμή υπήρξε καρφωμένο σε ένα πίνακα. Το διάγραμμα πάνω του φαίνεται πως αποτελεί μέρος ενός σχεδίου κάποιου μεγάλου κτίριου με αναρρύθμιτες αίθουσες, διαδρόμους και περάσματα. Σε κάποιο σημείο υπάρχει ένας μικρός σταυρός από κόκκινο μελάνι και από πάνω υπάρχει ένα 3 και 37 από τα αριστερά, σε ξεθοριασμένη γραφή από μολύβι. Στην αριστερή γωνία υπάρχει ένα περίεργο ιερογλυφικό, σαν τέσσερις σταυροί σε μια ευθεία, με τα μπράτσα τους να αγγίζονται. Πλάι του βρίσκεται γραμμένο σε πολύ βιαστικού και αδρούς χαρακτήρες το σημάδι των τεσσάρων. Jonathan Small, Μαχμέτ Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. Όχι, ομολογώ πω δεν βλέπω πω σχετίζεται με την υπόθεση. Εν τούτη πρόκειται εμφανώ περί ενό εγγράφου σημασία. Φυλάχτηκε προσεκτικά σε ένα σημειωματάριο, γιατί η μια του άκρη είναι τόσο καθαρή όσο η άλλη. Βρισκόταν στο σημειωματάριό όταν το βρήκαμε. Φυλάξτε το επιμελώς τότε, Δεσπινίδα, Μόρτσαν, διότι ίσω να μα αποδειχθεί χρήσιμο. Αρχίζω να υποπτεύομαι πω ίσω το ζήτημα αυτό να εξελιχθεί σε κάτι πολύ βαθύτερο και πιο λεπτό από όσο είχα αρχικά υποθέσει, θα πρέπει να αναθεωρήσω τις ιδέες μου. Έγιρε πίσω στην άμαξα και διέκρινα από το τραβηγμένο του μέτωπο και το απλανές βλέμμα του πως ήταν βαθιά συλλογισμένο. Η δεσποινίδα Μόσταν και εγώ κουβεντιάσαμε χαμηλόφωνα σχετικά με την τρέχουσα εξόρμησή μας και την πιθανή της έκβαση, όμως ο σύντροφός μας διατήρησε την απόρθητη αποστασιοποίησή του μέχρι και το πέρας του ταξιδιού μας. Επρόκειτο για ένα σεπτεμβριάτικο απόγευμα και δεν είχε πάει καν επτά η ώρα, μα η μέρα ήταν εξαιρετικά θλιβερή και μια πυκνή πνιγυρή ομίχλη απλωνόταν πάνω από τη μεγάλη πόλη. Λασπόχρωμα σύννεφα έγιναν μελαγχολικά πάνω από τους λασπερούς δρόμους Παρακάτω στη στραντ οι λάμπες δεν ήταν διάχει του φωτός, το οποίο έριχνε μια αμυδρή κυκλική φωτάβια πάνω στο βρώμικο οδόστρωμα. Η κυτρινοπή λάμψη από τις βιτρίνες των καταστημάτων ξεχινόταν στην ομιχλώδη υγρή ατμόσφαιρα και έριχνε ένα θολό μεταβαλώμενο φως κατά μήκος του φαρδιού πολυσύχνας του δρόμου. Υπήρχε, έτσι όπως το ένιωθα, κάτι το αέρινο και απόκοσμο στην αέναη διαδοχή των προσώπων που περνούσαν βιαστικά μέσα από εκείνες τις στενές φωτεινές ζώνες, θλιμμένα και ευτυχισμένα πρόσωπα, τσακισμένα και έθιμα. Όπως ολόκληρη η ανθρωπότητα, ξεπετάγονταν από το μισοσκόταδο στο φως και πάλι πίσω στο μισοσκόταδο για άλλη μια φορά. Δεν είμαι άτομο που εντυπωσιάζεται, όμως το μουντό βαρύ απόγευμα και η παράξενη δουλειά στην οποία είχαμε επιδοθεί συνδυάστηκαν καθιστώντας με ανήσυχο και μελαγχολικό. Διέκρινα από τη συμπεριφορά της Δεσποινίδας Μόρσταν πως βασανιζόταν από το ίδιο συνέστημα. Μόνον ο Χόλμς αναδεικνυόταν ανώτερος σε τόσο ασήμαντες επιρροές. Είχε ανοιγμένο το σημειωματάριό του πάνω στο γόνατο και κατά καιρούς έγραφε πρόχειρα ρυθμούς και σχόλια στο φως της μικρής λάμπας τσέπης που είχε. Το θέατρο Λυσέουμ το πλήθος ήταν ήδη πυκνό στις πλαϊνές εισόδους. Προστά μια διάκοπη ροή από δίτροχες και τετράτροχες προχωρούσαν μέσα σε τριξίματα αδειάζοντας τα φορτία των επίσημα διμένων αντρών και σαρποφορεμένων διαμαντοστόλης των γυναικών. Δεν είχαμε καλά καλά φτάσει στον τρίτο κείωνα που αποτελούσε το σημείο συνάντησης όταν ένας μικρόσωμος με βιαστικό άντρα με την ενδυμασία μαξά μα βγήκε μπροστά μα. Είστε τα άτομα που συνοδεύουν τη δεσπινίδα Μόρσταν, ρώτησε. Εγώ είμαι η δεσπινίδα Μόρσταν και αυτοί οι δύο κύριοι είναι φίλοι μου, είπε εκείνη. Εκείνο έστρεψε ένα ζευγάρι εξαίσια διεστιτικών και ερωτηματικών ματιών πάνω μα. Να με συγχωρείτε, δεσπινή, είπε με ένα σίγουρο επίμονο τρόπο, μα θα σα ζητούσα να μου δώσετε το λόγο σα, πως κανείς εκτός συντρόφου σας δεν είναι αστυνομικό. «Σας δίνω το λόγο γι' αυτό», απάντησε εκείνη. Άφησε ένα μακρό σύρτο σφύριγμα στο οποίο χαμήνι έφερε μια τετράτροχη και άνοιξε την πόρτα. Ο άντρα ο οποίος μας είχε μιλήσει ανέβηκε στην καρότσα, ενώ εμείς καθίσαμε στο εσωτερικό. Μόλις είχαμε κάτσει πριν ο οδηγό μας τηγώσει το άλογό του και ξεχυθούμε με ένα μανιασμένο ρυθμό μέσα στους γεμάτους ομίχλοι δρόμους. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερος περίεργη. Κατευθυνόμασταν σε ένα άγνωστο μέρος, σε μια άγνωστη υπόθεση. Ωστόσο, η πρόσκλησή μας ήταν είτε μια απόλυτη φάρσα, το οποίο και αποτελούσε μια ασύλληπτη υπόθεση, ιδάλλως είχαμε ένα καλό λόγο να σκεφτούμε πως σημαντικά ζητήματα ενδεχομένω να επικρέμονταν επί του ταξιδιού μας. Η στάση της Δεσποινίδας Μόσταν ήταν τόσο αποφασιστική και τόσο συγκρατημένη όπως πάντα επιχείρησα να την ευθυμίσω και να την διασκεδάσω με τις αναμνήσεις μου από τις περιπέτειές μου στο Αφγανιστάν. Όμως, να πω την αλήθεια, ήμουν και ο ίδιος τόσο ταραγμένος με την κατάστασή μας και τόσο περίεργος όσον αφορά τον προορισμό μας, που οι ιστορίες ήταν ελάχιστα ενδιαφέρουσες. Μέχρι σήμερα δηλώνει πως της είπα ένα αφάνταστο ανέκδοτο σχετικά με το πως ένα μουσκέτο χώθηκε μέσα στη σκηνή μου μέσα στη νύχτα και πως πυροβόλησε ένα τυγράκι κατά πάνω του. Στην αρχή είχα κάποια ιδέα σχετικά με την κατεύθυνσή μας. Όμως σύντομα λίγο με τον ρυθμό μας, την ομίκλη και την περιορισμένη μου γνώση όσον αφορά το Λονδίνο, έχασα τον προσανατολισμό μου και δεν είχα ιδέα εκτός του ότι φαινόταν πως διασχίζαμε πολύ μεγάλη απόσταση. Ο Σερλοκ δεν λάθεψε ούτε στιγμή ωστόσο και μουρμούριζε τα ονόματα καθώς η άμαξα τριζοβολούσε μέσα από πλατείες και μέσα έξω από μεάνδρους παρόδων. «Συνοικία Ρότσεστερ», είπε, «τώρα στην πλατεία Βίνσεντ. Τώρα βγαίνουμε στο δρόμο της γέφυρας Βόξχολ. Κατευθυνόμαστε προς τη μεριά του Σάραϊ προφανώς. Ναι, το φαντάστηκα. Τώρα βρισκόμαστε πάνω στη γέφυρα. Μπορείτε να δείτε το ποτάμι». Είδαμε όντω μια θευγαλαία απόψη μέρο του Τάμεση με τις λάμπες να φέγγουν πάνω από το πλατή ατάραχο νερό. Όμως η άμαξά μας όρμησε μπρο και σύντομα χάθηκε σε ένα λαβύρινθο από δρόμου στην απέναντι πλευρά. Είπε «Ο δός Wandsworth», είπε «Όδος δος ειπε ο συντροφος μου, «ο δός Priory», Hall Lane», τοποθεσία Stockwell, «Όδος Ρόμπερτ», Robert», «Cold Harbor Lane», η περιήγησή μας δεν δείχνει να μας πηγαίνει σε ιδιαίτερα κοσμικές περιοχές. Είχα μόντως φτάσει σε μια ύποπτη και απειλητική γειτονιά. Μακριές σειρές από μουντά πλυνθόχτιστα σπίτια διακοπτώμενα από την τραχιά φεγκοβολιά και την φανταχτερή λάμψη των καπηλιών στη γωνία. Κατόπιν ήρθαν αράδες από διόροφες βίλες, κάθε μια τους με ένα μικροσκοπικό μπροστινό κήπο και έπειτα πάλια τέρμονες σειρές από καινούρια ανοιχτόχρωμα τα πλοκάμια του τέρατος που γιγάντια απόλυα άπλωνε στην εξοχή. Εν τέλει η άμαξα σταμάτησε στο τρίτο σπίτι σε ένα νέο ύψωμα. Κανένα από τα υπόλοιπα σπίτια δεν κατοικεί το, και εκείνο το οποίο σταματήσαμε ήταν το ίδιο σκοτεινό όσο και τα γειτονικά του, εκτός από μια μοναδική λάμψη στο παράθυρο της κουζίνας. Στο χτύπημά μας ωστόσο η πόρτα άνοιξε στη στιγμή από ενδό υπηρέτη ντυμένο με κίτρινο τουρμπάνι, λευκά ρηκτά ενδύματα και κίτρινη φασμάτινη ζώνη. Υπήρχε κάτι το παράδοξα στο στην ανατολίτικη μορφή που πλαισιωνόταν από την κοινότοπη πόρτα μιας τριτοκλασάτης προαστιακής οικίας. «Ο Σαχίπ περιμένει», είπε, και δεν είχε καν τελειώσει όταν μια ψηλή τσιρικτή φωνή ήρθε από κάποιο εσωτερικό δωμάτιο. «Οδήγησε του σε ακούστηκε να λέει. «Φέρε τους απευθεία σε εμένα». Η Ιστορία του Φαλακρού Άντρα Ακολουθήσαμε τον Ιδό μέσα από έναν άθλιο και συνηθισμένο διάδρομο, κακοφωτισμένο και κακόγουστα επιπλωμένο, μέχρι που έφτασε σε μια πόρτα στα δεξιά, την οποία και άνοιξε. Μια λάμψη κυτρινοπού φωτός ξεχύθηκε πέφτοντας πάνω μας και στο κέντρο της λάμψης στεκόταν ένας μικρός όπως άντρα με ένα πολύ ψηλό μέτωπο φούντες κόκκινων μαλλιών στα πλάγιά του και ένα φαλακρό γυαλιστερό κεφάλι το οποίο ξεχώριζε από μέσα τους σαν ένα κορφοβούνι από έλατα. Έσφιξε τα χέρια του καθώς στεκόταν και τα χαρακτηριστικά του βρίσκονταν σε μια αδιάκοπη αναταραχή πότε χαμογελώντας, πότε κατσουφιάζοντας, μα ούτε για μια στιγμή δεν έπαβε. Η φύση του είχε δώσει ένα κρεμασμένο χείλος και μια υπερβολικά ορατή σειρά από κίτρινα και ακανόνιστα δόντια, τα οποία πάσχισε άτονα να συγκαλύψει, περνώντας το χέρι του μπροστά από το χαμηλότερο μέρος του προσώπου του. Παρά την έντονη φαλάκρα που απέπνε μια εντύπωση νιώτης, στην πραγματικότητα είχε μόλις πατήσει το τριακοστό έτος της ζωής του. Υπηρέτησα δεσποινή Μόρσταν, συνέχισε να επαναλαμβάνει με τη λεπτή τσιριχτή φωνή του. Υπηρέτησα, κύριοι, παρακαλώ περάστε στο μικρό μου καταφύγιο. Ένα μικρό χώρο δεσποινή αλλά επιπλωμένο βάσει του γούστου μου. Μια όαση τέχνη στην άγρια ερημιά του νότιου Λονδίνου. Εκπλαγήκαμε όλοι στην εμφάνιση του δωματίου στο οποίο μα προσκάλεσε. Σε αυτό το ικτρό σπίτι φάνταζε ως εκτός τόπου σαν διαμάντι πρώτης διαλογής σε ένα μπρούτζινο δέσιμο. Οι παλιότερες και πολύ τελέστερες κουρτίνες και η φαντά κάλυπταν τους τείχους τραβηγμένες εδώ και εκεί για να φανερώσουν κάποιο πίνακα με βαριά κορνίζα ή κάποιο ανατολίτικο βάζο. Το χαλί ήταν πορτοκαλί και μαύρο τόσο μαλακό και τόσο παχύ που το πόδι βυθιζόταν ευχάριστα μέσα του, σαν σε ένα στρώμα από βρύα. Δύο υπέροχα δέρματα από τίγρης, στρωμένα λοξά, ενέτειναν την εντύπωση ανατολίτικης πολυτέλειας, όπως επίσης και ένας πελώριος ναργιλές, ο οποίος αναπαυόταν σε ένα χαλάκι στη γωνία. Μια λάμπα κατά τη μόδα της ασημένιας περιστέρας κρεμόταν από ένα σχεδόν αόρατο χρυσό σύρμα στο κέντρο του δωματίου. Καθώς άναβε, πλημμύριζε τον αέρα με μια λεπτή και αρωματική οσμή. «Κύριος Φαντέου Σόλτο», είπε ο μικρόσωμος άντρα, με το μόνιμο σπασμό του και χαμογελώντας. «Αυτό είναι το όνομά μου. Είστε φυσικά η Δεσποινίδα Μόσταν και αυτοί οι κύριοι, από εδώ ο κύριος Χόλμ και ο ντόκτορ Βότσον». «Ένας γιατρός, ε», φώναξε εκείνο αρκετά εξημένος. «Έχετε μαζί το στιθοσκόπιό σας, θα μπορούσα να σας ζητήσω αν θα είχατε την καλοσύνη». «Έχω σοβαρότατες αμφιβολίες σχετικά με την μητροειδή βαλβίδα μου, αν θα μπορούσατε θα ήταν υπέροχα». «Στην αορτή μπορώ να βασιστώ, αλλά θα εκτιμούσα τη γνώμη σας σχετικά με τη μητροειδή». Ακροάστηκα την καρδιά του όπως ζήτησε όμως απέτυχα να εντοπίσω κάτι άσχημο, εκτός όντως του ότι βρισκόταν σε μια εντονότατη κατάσταση φόβου, γιατί έτρεμε σύγκορμος. «Δείχνει φυσιολογική», είπε, «δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε». «Να με συγχωρείτε για την αναστάτωση, δεσποινίδα Μόρσταν, σχολεία σε έφθημα. Πάσχω από πολλά και είχα από παλιά υποψίε όσον αφορά αυτή τη βαλβίδα. Χαίρομαι αφάνταστα που είναι αβάσιμες. Αν ο απέφευγε να φορτώνει την καρδιά του, ίσως να ήταν ακόμα ζωντανός. Θα μπορούσα να τον είχα χαστουκίσει, τόσο ανευριασμένος που ήμουν σε αυτή την άσπλαχνη και απερίσκεπτη αναφορά επί ενός τόσο λεπτού ζητήματος. Η δεσποινίδα μόσταν κάθισε και το πρόσωπό της χλώμιασε ως και τα χείλη. «Ήξερα μες την καρδιά μου πως ήταν νεκρός», είπε. «Μπορώ να σας παράσχω κάθε πληροφορία», είπε εκείνο, και επιπλέον είμαι σε θέση να σας δικαιώσω και θα το κάνω επίσης ασχέτως του ότι ενδεχομένως να πει ο αδερφός Μπαρθόλομιου. Χαίρομαι επίσης που έχω εδώ και τους φίλους σας, όχι μόνο ο συνοδού σα, αλλά και ως μάρτυρες σε όσα πρόκειται να πράξω και να αναφέρω. Οι τρει μα είμαστε σε θέση να παρατεθούμε θαραλέα εμπρό τον αδερφό Μπαρθόλομιου. Ωστόσο, ας μην εμπλέξουμε τρίτους, ούτε αστυνομία, ούτε αξιωματούχους μπορούμε να διευθετήσουμε τα πάντα ικανοποιητικά μεταξύ μας δίχως καμία ανάμιξη. Τίποτα δεν θα ενοχλούσε περισσότερο τον αδερφό Μπαρθόλομιο περισσότερο από τη δημοσιότητα. Κάθισε πάνω σε ένα χαμηλό σοφά και μας κοίταξε εξεταστικά με τα δύναμα υγρά γαλάζια του μάτια. «Από πλευράς μου», είπε ο Χόλμ, «οτιδήποτε θελήσετε να πείτε δεν θα βγει πιο έξω». Ένευσα για να δείξω τη συμφωνία μου. Πολύ καλά, πολύ καλά, είπε. Να σας προσφέρω ένα ποτήρι τσιάντι δεσποινής μόρσταν ή ένα τόκι. δεν διατηρώ άλλα κρασιά. Να ανοίξω μια ποτήλια. Όχι, καλώ τότε. Ελπίζω να μην έχετε αντίρρηση στον καπνό, στο μυρωδικό βάλσαμο του ανατολίτικου καπνού. Είμαι κάπως νευρικός και θεωρώ τον Αργιλέμο ένα ανεκτήμητο ηρεμιστικό. Εφάρμοσε ένα κερί στο μεγάλο δοχείο και ο καπνός δημιούργησε φυσαλίδες πρόσχαρα μέσα από το ροδόνερο. Καθίσαμε και οι τρεις μας σε ημικύκλιο, με τα κεφάλια μας προτεταμένα και τα σαγόνια μας στα χέρια, καθώς ο παράξενος σπασμωδικός ανθρωπάκος με το μακρύ γελιστερό κεφάλι ρουφούσε τον καπνό νευρικά στο κέντρο. «Όταν αρχικά αποφάσισα να επικοινωνήσω μαζί σας», είπε, «θα σας έδινα τη διεύθυνσή μου, όμως φοβόμουν πως ίσως να ψηφούσατε το αίτημά μου», και να φέρνατε δυσάρεστους ανθρώπους μαζί σας. Πήρα την ελευθερία επομένως να κλείσω ένα ραντεβού κατά τρόπο τέτοιο στο άνθρωπός μου ο Ήλιαμς να μπορέσει να σας δει πρώτος. Είχα πλήρη εμπιστοσύνη στη διακριτικότητά του και είχε εντολή αν ένιωθε δυσαρέσκεια να μην συνέχιζε περισσότερο στην υπόθεση. Θα συγχωρήσετε αυτές μου τις προφυλάξεις αλλά είμαι άνθρωπος κάπως μοναχικών και ίσως ακόμη να έλεγα εκλεπτισμένων γούστων και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο ακαλέσθητο από έναν αστυνομικό. Έχω εκ του φυσικού μου μια φοβία προς όλες τις μορφές του βάναυσου ηλισμού. Σπανίως έρχομαι σε επαφή με τα πλήθη. Ζω όπως βλέπετε σχετικά με λίγη ατμόσφαιρα έγλυσε ολογυρά μου. Θα μπορούσα να αποκαλέσω τον εαυτό μου και αρωγό της τέχνης. Αποτελεί την αδυναμία μου το τοπίο είναι ένας αυθεντικός κορότ και μόλον ότι ένας τεχνοκριτικός ίσως να αμφιβάλλει για εκείνον τον Σαλβατό Ρώσα είναι αδύνατο να τεθεί και το παραμικρό ερώτημα σχετικά με τον Μπουγκερό. Τρέφω ιδιαίτερη αδυναμία στη μοντέρνα γαλλική σχολή. «Να με συγχωρείτε κύριε Σόλτο», είπε η Δεσποινίδα Μόρσταν, «όμως βρίσκομαι εδώ κατόπιν του αιτήματό σας για να μάθω κάτι το οποίο επιθυμείτε να μου πείτε». Είναι πολύ αργά και θα ήθελα η συζήτηση να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα κρατήσει κάποια ώρα, απάντησε εκείνο, διότι είναι βέβαιο πως θα χρειαστεί να μεταβούμε στο Νόρβουτ και να δούμε τον αδερφό Μπαρθόλομιο. Θα πάμε όλοι μαζί και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν θα επωφεληθούμε από τον αδερφό Μπαρθόλομιο. Είναι εξαιρετικά θυμωμένο γιατί διάλεξα τη διαδρομή που μου φαινόταν ορθότερη. Λογόφερα εντόνω μαζί του χθε βράδυ, δεν φαντάζεστε πόσο τρομερός γίνεται όταν είναι θυμωμένος. Αν πρόκειται να πάμε στον Όργουτ θα ήταν τότε εξίσου καλό να ξεκινήσουμε αμέσως, επιχείρησα να σχολιάσω. Γέλασε μέχρι που τα αυτιά του έγιναν κατακόκκινα. «Ελάχιστα θα βοηθούσε στην περίπτωσή μας», φώναξε. «Δεν έχω ιδέα τι θα έλεγε αν σας πήγαινα εκεί τόσο ξαφνικά». «Όχι, πρέπει να σας προετοιμάσω δείχνοντά σας που στεκόμαστε όλοι μας». Καταρχήν θα πρέπει να σα πω πω υπάρχουν αρκετά σημεία στην ιστορία τα οποία κι εγώ ίδιο αγνώ. Μπορώ μόνο να παραθέσω ενώπιον σα τα γεγονότα ω εκεί που τα γνωρίζω κι εγώ. Ο πατέρα μου ήταν, όπω ίσω να μαντέψατε, ο ταγματάρχη Τζον Σόλτο, απόστρατο του Ινδικού στρατού. Αποστρατεύτηκε πριν από 11 χρόνια περίπου και ήρθε να ζήσει στην οικία Ποντιτσέρη στο Άνω Νόρμουντ είχε πλουτίσει στην Ινδία και έφερε μαζί του ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό. Μια ευμεγέθη συλλογή από πολύτιμε παραδοξότητε και προσωπικό από ηθαγενεί υπηρέτε. Με αυτά τα πλεονεκτήματα αγόρασε ένα σπίτι και έζησε με μεγάλη πολυτέλεια. Ο δίδυμο αδερφό μου, Μπαρθόλομιο, και εγώ είμαστε τα μόνα του παιδιά. Θυμάμαι πολύ καλά την αίσθηση που προκλήθηκε από την εξαφάνιση του λοχαγού Μόσταν, Διαβάσαμε τις λεπτομέρειες της εφημερίδας και γνωρίζοντας πως υπήρξε φίλος του πατέρα μας, συζητούσαμε την υπόθεση ελεύθερα υπό την παρουσία του. Συνήθιζε να λαμβάνει μέρος στις εικασίες μας όσον αφορά το τι μπορεί να είχε συμβεί. Ούτε για μια στιγμή δεν υποπτευθήκανε πως είχε ολόκληρο το μυστικό κρυμμένο στην καρδιά του, πως από όλο τον κόσμο εκείνος μονάχα γνώριζε τη μοίρα του Άρθουρ Μόρσταν. Γνωρίζαμε εν πως κάποιο μυστήριο, κάποιος σίγουρος κίνδυνος έσκιαζε τον πατέρα μας. Φοβόταν αφάνταστα να βγαίνει μόνος έξω και πάντοτε είχε στη δούλεψή του δυο παλεστές για να δρουν ως φύλακες της οικίας Ποντιτσέρη. Ο Βίλιαμ, ο οποίος σας έφερε εδώ απόψε, ήταν ένας από αυτούς. Υπήρξε κάποτε πρωταθλητής ελαφρών βαρών της Αγγλίας. Ο πατέρας μας δεν μας έλεγε ποτέ τι ήταν αυτό που τον φόβιζε, όμως είχε μια επιπλέον χαρακτηριστική αποστροφή προς τους ανθρώπους με ξύλινα πόδια. Σε μια περίσταση είχε στην κυριολεξία πυροβολήσει με το περίστροφό του έναν άνθρωπο με ξύλινο πόδι, ο οποίος αποδείχθηκε πως ήταν ένας άκακος πολιτής που έψαχνε για παραγγελίες. Χρειάστηκε να πληρώσουμε ένα μεγάλο ποσό για να αποσιωπήσουμε το ζήτημα. Ο αδερφός μου και εγώ συνηθίζαμε να σκεπτόμαστε πως επρόκειτο για ένα απλό καπρίτσιο του πατέρα μας, όμως τα γεγονότα έκτοτε μας έκαναν να αλλάξουμε γνώμη. Νωρίς το 1882 ο πατέρας μου έλαβε ένα γράμμα από την Ινδία το οποίο αποτέλεσε ένα μεγάλο σοκ. Σχεδόν λιποθύμησε στο πρωινό όταν το άνοιξε και από εκείνη τη μέρα αρρώστησε ως και το θάνατό του. Τι υπήρχε σε εκείνο το γράμμα δεν κατορθώσαμε ποτέ να ανακαλύψουμε. Όμως έβλεπα καθώς το κρατούσε πως ήταν σύντομο και γραμμένο με δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα. Υπέφερε για χρόνια από μια διωγγωμένη σπλήνα, αλλά χειροτέρεψε ραγδαία και κατά τα τέλη του Απρίλη πληροφορθήκαμε πως δεν υπήρχε πλέον ελπίδα και πως επιθυμούσε να μιλήσει μαζί μας για μια τελευταία φορά. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιό του, ήταν ανασηκωμένος πάνω σε μαξιλάρια και ανέπνευαριά. βαριά μας παρακάλεσε να κλειδώσουμε την πόρτα και να καθίσουμε κατέρωθεν του κρεβατιού. Κατόπιν, πιάνοντας τα χέρια μας, προέβησε μια αξιοσημείωτη δήλωση με μια φωνή που έσπαζε τόσο από συνέστημα όσο και από πόνο. Θα προσπαθήσω να σας την παραθέσω με τα ίδια του τα λόγια. Ένα πράγμα έχω μονάχα είπε το οποίο βαραίνει τη συνείδηση ετούτη την ίστατη στιγμή πρόκειται για τη συμπεριφορά μου στο φτωχό ορφανό του Μόρσταν. Η καταραμένη απληστία η οποία υπήρξε βασανιστική αμαρτία όλη μου τη ζωή κράτησε μακριά της το θησαυρό τα μισά τουλάχιστον από όσα θα έπρεπε να ήταν δικά της. Κι όμως δεν τα χρησιμοποίησα ούτε για τον εαυτό μου. Τόσο αλόγιστο και ανόητο πράγμα είναι η πλεονεξία. Το απλό αίσθημα της κατοχής μου ήταν τόσο αγαπητό που δεν άντεχα να τα μοιραστώ με κάποιον άλλο. Δείτε αυτή την τιάρα που στολίζεται από πέρλες, πλάι σε εκείνο το φιαλίδιο κινήνου. Ακόμη κι αυτό δεν άντεχα να αποχωριστώ, μόλον ότι το είχα πάρει με την πρόθεση να τη το στείλω. Εσείς γη μου θα της δώσετε ένα δίκαιο μερίδιο του θησαυρού του Άγκρα. Όμως μην τη στείλετε τίποτα, ούτε καν την τιάρα, μέχρι να πεθάνω. Στο κάτω-κάτω οι άνθρωποι ήταν ανέκαθεν τόσο κακοί ώσπου να ξαναβρούν το φως. «Θα σας πω πως πέθανε ο Μόσταν", συνέχισε. «Χρόνια υπέφερα από μια καρδιά στενική. Όμως το έκρυβε από τον καθένα. Εγώ μονάχα το γνώριζα. Στην Ινδία, εκείνος και εγώ, μέσω μιας περίεργης αλυσίδας γεγονότων, φτάσαμε να κατέχουμε έναν αξιόλογο θησαυρό. Τον έφερα στην Αγγλία και τη νύχτα της άφηξής του ο Μόσταν ήρθε ευθύ σε μένα και απέτησε το μερίδιό του. Ήρθε περπατώντα από το σταθμό και τον δέχτηκε ο πιστό μου Γερολάλ Τσόουνταρ, ο οποίο είναι πια νεκρό. Ο Μόσταν και εγώ είχαμε διαφορετική γνώμη σχετικά με τη μοιρασιά του θησαυρού και καταλήξαμε σε φορτισμένε κουβέντε. Ο Μόσταν είχε πεταχτεί από την καρέκλα του σε ένα παρακουσισμό θυμού, όταν άξαφνα πίεσε το χέρι του στο πλευρό του, το πρόσωπό του πήρε μια μαυιά απόχρωση και έπεσε προς τα πίσω, κόβοντας το κεφάλι του πάνω σε μια γωνιά του κουτιού του θησαυρού. Όταν έσκυψα από πάνω του, ανακάλυψα προς μεγάλο μου τρόμο πως ήταν νεκρός. Ήμουν βαθιά συλλογισμένο επί του ζητήματο όταν, κοιτώντα πάνω, είδα τον υπηρέτη μου στην πόρτα. Μπήκε κλεφτά μέσα και κλείδωσε την πόρτα πίσω του. Μη φοβάσαι, Σαχίμπ, είπε. Κανεί δεν χρειάζεται να μάθει πώ τον σκότωσε. Α τον απομακρύνουμε και ποιο θα το μάθει. Δεν τον σκότωσα, είπα εγώ. Ο υπηρέτη κούνησε το κεφάλι του και χαμογέλασε. Τα άκουσα όλα, Σαχίμπ, είπε. Σα άκουσα να διαφωνείτε και άκουσα το χτύπημα. Μα τα χείλη μου είναι ασφαλιστά. Όλοι κοιμούνται στο σπίτι. Α τον πάρουμε από εδώ, παρέα. Αρκούσα αυτό για να αποφασίσω αφού ο ίδιος μου υπηρέτης δεν πίστευε την αθωότητά μου, πώς θα ήταν δυνατόν να ελπίζω να τα βγάλω πέρα ενώπιον δώδεκα ανόητων εμπόρων ως ενόρκους απέναντί μου. Ο υπηρέτης μου και εγώ ξεφορτωθήκαμε το σώμα εκείνη τη νύχτα και εντό μερικών ημερών οι εφημερίδες του Λονδίνου ήταν γεμάτες από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του λοχαγού Μόρσταν. Καταλαβαίνετε όσα λέω, πως δύσκολα μπορώ να κατηγορηθώ για το ζήτημα. Το σφάλμα μου έγκυται στο γεγονός πως αποκρύψαμε όχι μόνο το σώμα, αλλά το θησαυρό και πως είχα προσκοληθεί στο μερίδιο του Μόρσταν εξίσου με το δικό μου. Σας εύχομαι συνεπώς να επανορθώσετε. Φέρτε τα αυτιά σας κοντά στο στόμα μου. Ο θησαυρό είναι κρυμμένο στο... Εκείνη τη στιγμή μια τρομακτική αλλαγή επήλθε στην έκφρασή του. Τα μάτια του κοιτούσαν αγριεμένα, το σαγόνι του είχε κρεμάσει και φώναξε με μια φωνή που ποτέ δεν θα ξεχάσω. «Κρατήστε τον έξω! Για όνομα του Θεού! Κρατήστε τον έξω!» Και οι δυο μας κοιτάξαμε από την άλλη μεριά προς το παράθυρο πίσω μας, εκεί που ήταν καρφωμένο το βλέμμα του. Ένα πρόσωπο μας κοιτούσε μέσα από το σκοτάδι. Βλέπαμε τη γυαλάδα της μύτης που ήταν πιεσμένη πάνω στο γυαλί. Επρόκειτο για ένα γενιοφόρο δασίτριχο πρόσωπο με αγριοπά σκληρά μάτια και μια έκφραση έντονης μοχθηρίας. Ο αδερφός μου και εγώ ορμήσαμε προς το παράθυρο, όμως ο άντρας είχε χαθεί. Όταν επιστρέψαμε στον πατέρα μου, είχε γύρι και ο παλμός του είχε σταματήσει να χτυπά. Ψάξαμε τον κήπο εκείνο το βράδυ, όμως δεν βρήκαμε ίχνος του εισβολέα, εκτός του ότι μόλις κάτω από το παράθυρο μια μοναδική πατημασιά ήταν ορατή μέσα στο παρτέρι. Μα εκτός από εκείνο το μοναδικό ίχνος θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πως η φαντασία μας είχε επικαλεστεί εκείνο το άγριο λυσαλέο πρόσωπο. Σύντομα εν τούτης, βρήκαμε μια άλλη σημαντικότερη απόδειξη πως υπήρχαν μυστικές δυνάμεις επί το έργο ολόγυρά μα. Το παράθυρο του δωματίου του πατέρα μου βρέθηκε ανοιχτό το πρωί. Τα ντουλάπια του και τα κουτιά του είχαν αναστατωθεί και πάνω στο στήθος του βρισκόταν στερεωμένο ένα σκισμένο κομμάτι χαρτί με τις λέξεις το σημάδι των τεσσάρων, γραμμένο πάνω του. Τι σήμαινε η φράση ή ποιος ήταν ο άγνωστος επισκέπτης μας, δεν μάθαμε ποτέ. Από όσο είμαστε σε θέση να κρίνουμε, κανένα από τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα μας δεν κλάπηκε στην πραγματικότητα, μόλον ότι τα πάντα είχαν ανακατευτεί. Ο αδερφός μου και εγώ φυσικά συσχετήσαμε το περίεργο γεγονός με το φόβο που στήχαινε τον πατέρα μου κατά τη διάρκεια της ζωής του όμως αποτελεί ακόμη ένα απόλυτο μυστήριο για εμάς. Ο ανθρωπάκος σταμάτησε για να ξανανάψει τον αργυλέ του και κάπνισε συλλογισμένα για μερικές στιγμές. Καθόμασταν όλοι μας αφοσιωμένοι ακούγοντας τη μοναδική του αφήγηση. Στη σύντομη αναφορά του θανάτου του πατέρα της, η δεσποινίδα Μόρσταν είχε γίνει κάτοχρη και προς στιγμή φοβήθηκα πόσο πρόκειτο να λιποθυμήσει. Συνήρθω τόσο πίνοντας ένα ποτήρι νερό, το οποίο της γέμισα διακριτικά από μια βενετσιάνικη κανάτα πάνω σε ένα τραπεζάκι. Ο σερλοκ Χόλμς έγινε πίσω στην καρέκλα του έχοντας μια αφηρημένη έκφραση και με τα βλέφαρά του χαμηλωμένα πάνω από τα λαμπερά μάτια του. Καθώς τον κοίταξα, δεν μπόρεσα να μη σκεφτώ το πως την ίδια εκείνη η μέρα είχε παραπονεθεί με πικρία για την κοινοτοπία της ζωής. Εδώ τουλάχιστον υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο θα έθετε σε δοκιμασία την κρίση του στο έπακρο. Ο κύριος Σταντέου Σόλτο έριξε από μια ματιά σε όλους μας με μια εμφανή περηφάνεια στο αποτέλεσμα το οποίο η ιστορία του είχε επιφέρει και κατόπιν συνέχισε ανάμεσα σε από την υπερτροφική πίπα του. Ο αδελφός μου και εγώ, είπε, ήμασταν όπως ίσως θα φαντάζεστε αρκετά συγκλονισμένοι όσον αφορά τον θησαυρό περί του οποίου είχε μιλήσει ο πατέρας μας. Για και μήνες Σκαλίζαμε και ψάχναμε σε κάθε κομμάτι του κήπου, δίχως να ανακαλύψουμε την τοποθεσία του. Ήταν εξωφρενικό να ξέρουμε πως η κρυψώνα του βρισκόταν στα χείλη του τη στιγμή του θανάτου του. Ήμασταν σε θέση να κρίνουμε το μεγαλείο του αγνοούμενου πλούτου από την τιάρα την οποία είχε κρατήσει. Σχετικά με αυτή την τιάρα, ο αδερφός μου Παρθόλομιου και εγώ ελάχιστα συζητήσαμε. Οι πέρλες ήταν εμφανώς μεγάλης αξίας ήταν ενάντιος το να τις αποχωριστεί γιατί μεταξύ φίλων ο αδερφός είχε και ο ίδιος την προδιάθεση προς το ελάττωμα του πατέρα. Θεωρούσε επίσης πως αν αποχωριζόμασταν την Τιάρα ίσως να γινόταν έναυσμα κουτσομπολιών και εν τέλει να μας προκαλούσε προβλήματα. Το μόνο που μπόρεσα να τον πείσω να κάνω ήταν να μου επιτρέψει να ψάξω τη διεύθυνση της Δεσποινίδας Μόρσταν και να τη στέλνω μια αποσπασμένη πέρλα σε σταθερά διαστήματα, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην ένιωθε ποτέ στερημένη. «Μια ευγενική σκέψη», είπε η σύντροφό μας σοβαρά, «εξαιρετική καλοσύνη εκ μέρους σας». Ο ανθρωπάκος κούνησε το χέρι του αποδοκιμαστικά. «Είμασταν οι κηδεμόνες», σας είπε, «έτσι εξέλευα το θέμα», Μόλον ότι ο αδερφό Μπαρθόλομιο θεμα μολον οτι ο αδερφο αδυνατουσε να το δει ούτε από αυτή την άποψη. Είχαμε αρκετά χρήματα από μόνοι μας. Δεν επιθυμούσα περισσότερα, επιπλέον θα ήταν υπερβολικά κακόγουστο να συμπεριφερθώ σε μια νεαρή κοπέλα με ένα τόσο ποταπό τρόπο. Οι Γάλλοι έχουν ένα πολύ καλό τρόπο να θέτουν αυτά τα ζητήματα. Η διαφορά γνώμης επί του ζητήματος έφτασε σε σημείο που σκέφτηκα πως ήταν καλύτερο να ετοιμάσω ένα προσωπικό χώρο. Έτσι εγκατέλειψα την οικία από την Τσέρι, παίρνοντας τον γερό... Κίτ και τον Ουίλιαμς μαζί μου. Χθε εν έμαθα πω ένα γεγονό εξαιρετική σημασία συνέβη. Ο θησαυρό ανακαλύφθηκε. Στη στιγμή επικοινώνησα με τη δεσπινίδα Μόρσταν και το μόνο που μα απομένει είναι να πάμε στο Νόρκουντ και να απαιτήσουμε το μερίδιό μα. Εξήγησα τι απόψει σου το περασμένο βράδυ στον αδερφό Μπαρθόλομιου, έτσι ώστε να είμαστε αναμενόμενοι, αν και όχι ευπρόσδεκτοι επισκέπτε. Ο κύριος Θεντέου Σόλτο σιώπησε και κάθισε νευρικά πάνω στον πολυτελή καναπέτο. Όλοι μας παραμείναμε σιωπηλοί, με τις σκέψεις μας στραμμένες στην καινούργια τροπή την οποία είχε λάβει η μυστηριώδη υπόθεσή μας. Ο Χόλμς ήταν ο πρώτος που την άχτηκε όρθιος. «Τα πήγατε πολύ καλά κύριε, από την αρχή ως το τέλος», είπε. «Υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ένα μικρό αντάλλαγμα», ρίχνοντας λίγο φως επί των όσων σας είναι ακόμα ανεξυχνίαστα. Όμως, όπως σχολίασε μόλις τώρα η δεσποινίδα Μόρσταν, είναι αργά και καλύτερα να επιληφθούμε τις κατάστασης δίχως χρονοτριβές. Ο νέος μας γνώριμος πολύ αποφασιστικά τύλιξε το σωλήνα του Ναργιλέτου και έβγαλε πίσω από ένα παραπέτασμα ένα εξαιρετικά μακρύ γεμάτο σιρίτια πανωφόρη με γούνινο γιακά και μανικέτια το κούμπο σερβιτικά παρά την εξαιρετική πνιγυρότητα της βραδιάς και ολοκλήρωσε την περιβολή του βάζοντας ένα κασκέτο από γούνα λαγού με επικαλύματα που κάλυπταν τα αυτιά, έτσι ώστε δεν φαινόταν τίποτα άλλο από εκείνον παρά μόνο το ευμετάβλητο και σουβλερό του πρόσωπο. Η υγεία μου είναι κάπως ευαίσθητη σχολία σε καθώς μας οδηγούσε μέσα από τον διάδρομο. Είμαι αναγκασμένος να γίνομαι αρρωστομανής. Η άμαξα μας περίμενε απ' έξω και το πρόγραμμά μας ήταν προφανώς κανονισμένο εκ των προτέρων, γιατί ο οδηγός μας ε, ξεκίνησε αμέσως με γοργό ρυθμό. Ο Θαντέου Σόλτο μιλούσα διάκοπα με φωνή που υψωνόταν πάνω από το κροτάλισμα των τροχών. «Ο Μπαρθόλομ είναι έξυπνος τύπος», είπε. «Και πώς νομίζετε ότι ανακάλυψε που βρισκόταν ο θησαυρό, Είχε καταλήξει το συμπέρασμα πως βρισκόταν κάπου εντός, έτσι έψαξε σπιθαμή προ σπιθαμί το σπίτι και έκανε μετρήσεις παντού, ώστε ούτε κατοστόμα να μην μείνει ανεξερεύνητο. Μεταξύ άλλων ανακάλυψε πως το ύψος του κτηρίου ήταν 24 μέτρα, αλλά προσθέτοντας τα επιμέρους ύψη των δωματίων και υπολογίζοντας το χώρο ανάμεσά τους, το οποίο εξακρίβωσα με διατρήσεις, δεν έφτανε σε σύνολο περισσότερο από 23 υπήρχε ένα μέτρο το οποίο δεν μπορούσε να εξηγηθεί. Θα μπορούσε να βρίσκεται μόνο στην κορυφή του κτηρίου. Άνοιξε μια τρύπα επομένω στα δοκάρια και τον σοβά τη οροφή του ψηλότερου δωματίου και εκεί όντω εντόπισε μια μικρή σοφίτα η οποία είχε σφραγιστεί και ήταν άγνωστη η ύπαρξή τη σε όλου. Στο κέντρο τη βρισκόταν το κουτί του θησαυρού το οποίο αναπαυόταν πάνω σε δύο δοκού. Το κατέβασε μέσα από την τρύπα και εκεί βρίσκεται υπολογίζει πως η αξία των πετραδιών δεν είναι μικρότερη από μισό εκατομμύριο στερλίνες. Στην αναφορά αυτού του γιγαντιαίου ποσού κοιταχτήκαμε μεταξύ μας με διάπλατα ανοιχτά μάτια. Η δεσποινίδα Μόσταν, αν κατορθώναμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά της, θα γινόταν από μια φτωχή κουβερνάντα η πλουσιότερη κληρονόμος της Αγγλίας. Κάθε αφοσιωμένος φίλος θα χαιρόταν σε τέτοια νέα, ώστε ντρέπομαι που το λέω, αλλά η απληστία κατέλεβε την ψυχή μου και η καρδιά βάρινε σαν μολύβι μέσα μου. Τράβλησα μερικά κομπιαστά λόγια συγχαρητηρίων και έπειτα απέμεινα απογοητευμένο με το κεφάλι μου πεσμένο, κοφό στο κελάρισμα του νέου μας γνώριμου. Ήταν σαφώς ένας πιστοποιημένος υποχόνδριο και σαν μέσα από όνειρο είχα επίγνωση πως αράδιαζε μια αδιάκοπη ροή συμπτωμάτων, και κλιπαρούσε να μάθει σχετικά με τη σύσταση και τη δράση αναρρύθμιτων κομπογιανίτικων γιατροσοφιών, μερικά από τα οποία κουβαλούσε μαζί του σε δερμάτινη θήκη στην τσέπη του. Ελβελπιστώ να μην θυμάται καμία από τις απαντήσεις που του έδωσε εκείνο το βράδυ. Ο Χολ δηλώνει πως πήρε ταυτίτου να του συνιστώ την προσοχή ενάντια στο μεγάλο κίνδυνο του να πάρει περισσότερε από δύο σταγόνες καστορέλαιο, ενώ συνέστησα στριχνίνη σε μεγάλες δόσεις ως ηρεμιστικό. Όπως και να έχει, ανακουφίστηκα όταν η άμαξά μας σταμάτησε με ένα τράνταγμα και ο αμαξάς πήδηξε κάτω για να ανοίξει την πόρτα. «Από εδώ δε σπινίδα Μόρσταντ, η οικία Ποντιτσέρι», είπε ο κύριο Θαντέου Σόλτο, καθώς την βοηθούσε να κατέβει. Η τραγωδία της οικίας Ποντιτσέρι. Ήταν σχεδόν έντεκα η ώρα όταν φτάσαμε στην τελευταία φάση των νυχτερινών μας περιπετειών. Είχαμε αφήσει την πνιγυρή ομίχλη της μεγάλης πόλης πίσω μας και η νύχτα ήταν αρκετά καλή. Ένας θερμός άνεμος φυσούσε από τα δυτικά και βαριά σύννεφα αργοδιάβαιναν τον ουρανό με ένα μισοφέγγαρο να κρυφοκοιτάζει κατά καιρού μέσα από τα διάκαινά τους. Είχε καθαρίσει αρκετά ώστε να βλέπει σε κάποια απόσταση, όμω ο Φαντέου Σόλτο πήρε μια από τι πλευρικέ λάμπε τη άμαξα για να φωτίσει καλύτερα το δρόμο μα. Η οικία Ποντιτσέρι υψωνόταν εντό τη ιδιόκτητη έκταση και περιβαλλόταν από ένα ψηλό τείχο σκεπασμένο στην κορυφή με τριμμένο γυαλί. Μια μοναδική στενή πόρτα με σιδερένιο μάνταλο αποτελούσε τη μόνη μορφή εισόδου. Πλησιάζοντάς ο οδηγό μα χτύπησε με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Ποιο είναι, ακούστηκε μια τραχιά φωνή από μέσα. Εγώ είμαι Μακμέρντο, τώρα πια θα έπρεπε να γνωρίζει το χτύπημά μου. Ακούστηκε ένα έντονο μου και ένα κροτάλισμα κλειδιών. Η πόρτα άνοιξε βαριά και ένα κοντό άντρα με πλατή στέρνο στάθηκε στο άνοιγμα, με το χλωμό τη λάμπα να φέγγει πάνω στο προτεταμένο του πρόσωπο και στα γεμάτα δυσπιστία μάτια του. «Εσείς είστε κύριε Θαντέους, μα ποιοι είναι οι άλλοι, δεν έλαβα κάποιες εντολές σχετικά με αυτού από τον Αφέντη. «Όχι, Μακμέρντο, με ξαφνιάζει. Είπα στον αδερφό μου χθε το βράδυ πως θα έφερνα μερικούς φίλους. Δεν έχει βγει από το σπίτι σήμερα, κύριε Θαντέους, και δεν έλαβα καθόλου εντολές. Γνωρίζετε πολύ καλά πως πρέπει να ακολουθήσω τον κανονισμό. Εσά σας αφήνω να περάσετε», αλλά οι φίλοι σας θα πρέπει να μείνουν εκεί που είναι. Επρόκειτο περί ενός απρόσμενου εμπόδιου. Ο Φαντέος Σόλτο κοίταξε ολόγυρά του με ένα σαστισμένο και χαμένο βλέμμα. «Άσχημο εκ μέρους, Μακμέρντο», είπε. «Αν εγγυούμε για αυτου σου αρκεί. Είναι και η νεαρή κυρία επίσης. Δεν είναι δυνατόν να περιμένει σε ένα δημόσιο δρόμο τέτοια ώρα». «Πολύ λυπάμαι, κύριε Θαντέους», είπε ο Πορτιέρης Μπορεί να είναι φίλη δική σα και τούτη όχι φίλη του Αφέντη. Με πληρώνει καλά για να κάνω το καθήκον μου και το καθήκον μου θα το κάνω. Δεν γνωρίζω κανέναν από του φίλου σα. Ω, μα ναι, γνωρίζει, Μακμέρντο, φώναξε ο Σέρλοκ Χόλμ σε γκάρδια. Δεν πιστεύω πω κατάφερε να με ξεχάσει. Δεν θυμάσαι εκείνον τον ερασιτέχνη που πάλεψε τρει γύρου μαζί σου στο διαμέρισμα του Άλισον τη νύχτα που είχε στην τιμητική σου τέσσερα χρόνια πριν. «Όχι, ο κύριος Σέρλοκ Χόλμς», κράβγασε ο πρωταθλητής. «Μα το Θεό είναι αλήθεια, πώς δεν σας γνώρισα. Αν αντί να στέκεστε εκεί τόσο σιωπηλά είχατε έτσι απλά έρθει και μου είχατε ρίξει εκείνο το κροσέ σας κάτω από το σαγόνι, θα σας είχα γνωρίσει δίχως ερώτημα. Αχ, είστε εκείνο που χαράμισε τα χαρίσματά του. Θα μπορούσατε να έχετε βάλει πλώρη για ψηλά, αν είχατε παρακολουθήσει την κλίση σας. Βλέπεις Watson όταν όλα αποτυγχάνουν. Έχω ένα ακόμη από τα επιστημονικά επαγγέλματα να με προσμένει. Είπε ο Χόλμς γελώντας. Ο φίλος μας δεν θα μας αφήσει μέσα στο κρύο τώρα είμαι βέβαιος. Ελάτε μέσα κύριε, ελάτε μέσα εσείς και οι φίλοι σας απάντησε. Πολύ λυπάμαι κύριε Θαντέους, αλλά οι εντολές είναι πολύ αυστηρές. Έπρεπε να βεβαιωθώ για τους φίλους σας πριν τους αφήσω να περάσουν. Ένα μονοπάτι από χαλίκι κατέληγε διαμέσου μιας χέρσας έκτασης σε ένα τεράστιο όγκο που αποτελούσε το σπίτι τετράγωνο και στερούμενο φαντασίας, βυθισμένο λότελα στις σκιές, εκτός από ένα σημείο που το φεγγαρόφωτο έπεφτε σε κάποια γωνία και γυάλιζε σε ένα παράθυρο σοφίτας. Το τεράστιο μέγεθος του κτηρίου με το σκοτάδι και την εκρική σιωπή του μου έφερε ένα ρίγο στην καρδιά μου. Ακόμη και ο Φαντέου Σόλτο, πάνηκε να δυσανασχετεί και η λάμπα τρεμόπεξε και κροτάλισε στο χέρι του. «Δεν το καταλαβαίνω», είπε. «Θα πρέπει να έγινε κάποιο λάθος. Είπα κατηγορηματικά στον Παρθόλομιο πως θα ερχόμασταν κι όμως δεν υπάρχει φως στο παραθυρό του. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ». «Φυλάει πάντοτε το χώρο καθ' αυτόν τον τρόπο», ρώτησε ο Χόλμς. «Ναι, έχει ακολουθήσει τη συνήθεια του πατέρα μας. Ήταν ο του γιος, ξέρετε, και μερικές φορές πιστεύω πως ίσως ο πατέρας μου να του είχε πει περισσότερα από όσα μου είπε ποτέ. Αυτό είναι το παράθυρο του Μπαρθόλομιο εκεί πάνω που χτυπά το φεγγαρόφωτο. Είναι αρκετά φωτισμένο, αλλά δεν υπάρχει φως από μέσα θαρό. Κανένα, είπε ο Χόλμς. Όμως διακρίνω μια υποψία από φως εκείνο το μικρό δωμάτιο πλάι στην πόρτα. Α, αυτό είναι το δωμάτιο της οικονόμου. Εκεί κάθεται η γριά κυρία Μπερτσόν. Θα μας τα πει όλα σχετικά. Όμω δεν θα σα πείραζε να σταθείτε εδώ για κανένα δυο λεπτά, γιατί αν μπούμε όλοι μαζί και δεν είναι προειδοποιημένοι για τον ερχομό μα, μπορεί να τρομάξει. Μα σιωπή. Τι είναι αυτό. Σήκωσε τη λάμπα του και το χέρι του έτρεμε μέχρι που φωτεινοί κύκλοι τρεμόπαιζαν και κοιμάτιζαν ολόγυρά μα. Η δεσπινίδα μόσταν άδραξε τον καρπό μου και μείναμε όλοι εκεί με τι καρδιέ μα να πάλλονται και στείνοντα αυτή. Από το μεγάλο σκοτεινό σπίτι ακούστηκε μέσα στη σιωπηλή νύχτα ο θλιβερός και πλέον νικτρός ήχος το στριγκό όλο αναφιλητά καλαψούρισμα μια τρομοκρατημένη γυναίκας. «Είναι η κυρία Μπενστόουν» είπε ο Σόλτο. «Είναι η μοναδική γυναίκα στο σπίτι. Περιμένετε εδώ, θα επιστρέψω στη στιγμή». Βιάστηκε να πάει στην πόρτα και χτύπησε με τον ιδιόρυθμο τρόπο του. Είδαμε μια ψηλή ηλικιωμένη γυναίκα να τον δέχεται και να ταλαντεύεται από ευχαρίστηση στη θέα του και μόνο. «Ω, κύριε Θαντέους, κύριε, χαίρομαι τόσο που ήρθατε, χαίρομαι τόσο που ήρθατε, κύριε Θαντέους, κύριε». Ακούσαμε τα επαναλαμβανόμενα πανηγύρια της, ώσπου η πόρτα έκλεισε και η φωνή της έσβησε σε ένα πνιγμένο μουρμούρισμα. Ο οδηγός μας είχε αφήσει τη λάμπα του. Ο Χόλμς την έστρεψε αργά ολόγυρα και παρατήρησε επίμονα το σπίτι και τους μεγάλους σωρούς μπαζών που γέμιζαν το χώρο. Η δεσποινίδα μόρσταν και εγώ στεκόμασταν μαζί και το χέρι της βρισκόταν μέσα στο δικό μου. Ένα θαυμαστά λεπτό πράγμα είναι αγάπη γιατί να είμαστε οι δυο μας εδώ που δεν είχαμε ποτέ πριν δύο ένα τον άλλον πριν τη μέρα εκείνη μεταξύ των οποίων ούτε μια λέξη ή κανένα βλέμμα στοργής δεν είχε υπάρξει. Κι όμως τώρα σε μια ώρα δύσκολη τα χέρια μας ενστικτοδός αναζήτησαν το ένα το άλλο. Απορώ γι' αυτό από τότε, όμως την ώρα εκείνη έμοιαζε το πλέον φυσικό πράγμα να κινηθώ έτσι απέναντί της και όπως συχνά μου ανέφερε και εκείνη ένιωσε το ένστικτο να στραφεί σε μένα για παρηγοριά και προστασία. Έτσι στεκόμασταν χέρι χέρι σαν δυο παιδιά και υπήρχε γαλήνη στις καρδιές ενάντια σε όλα τα σκοτεινά πράγματα που μας περιέβαλαν. Τι παράξενο μέρο, είπε εκείνη, κοιτώντα ολόγυρα. Μοιάζει λε και όλοι οι τυφλοπόντικε τη Αγγλία αφέθηκαν ελεύθεροι εδώ. Έχω δει κάτι παρόμοιο στην πλαγιά ενό λόφου, κοντά στο μπάλαρατ, εκεί που δούλευαν οι μεταλλοδίφε. Και από τον ίδιο λόγο, είπε ο Χόλμ, αυτά είναι τα ίχνη εκείνων που αναζητούσαν το θησαυρό. Θα θυμάστε πω έξι χρόνια έψαχναν για αυτόν. Καμία αμφιβολία, γιατί γυμνιάζει άλλα τομείο. Τη στιγμή εκείνη η πόρτα του σπιτιού άνοιξε απότομα και ο φαντέου Σόλτο ήρθε έξω τρέχοντα με τα χέρια του προτεταμένα και με τρόμο στα μάτια του. Κάτι κακό τρέχει με τον Παρθόλομνι, φώναξε. Είμαι τρομοκρατημένο. Τα νεύρα δυνατούν να το αντέξουν. Ήταν όντως μισοτρελαμένος από φόβο και το νευρικό ασθενικό πρόσωπό του που ξεπρόβαλε από το μεγάλο αστρακάν για κάτου είχε την απελπισμένη παρακλητική έκφραση ενός τρομοκρατημένου παιδιού. «Ελάτε μέσα στο σπίτι» είπε ο με το κοφτό σταθερό του τρόπο. «Ναι, ελάτε» εκλυπάρισε ο Θαντέο Σόλτο. «Πραγματικά δεν νιώθω ικανός να δώσω οδηγίες». Τον ακολουθήσαμε όλοι μας στο δωμάτιο της το οποίο ανοιγόταν επί της αριστερής πλευράς του διαδρόμου. Η ηλικιωμένη γυναίκα βημάτιζε πέρα δόθε, έχοντας ένα τρομαγμένο βλέμμα και με τα χέρια να κινούντα τα μάτια, ανοιγοκλίνοντας, όμως η θέα της δεσποινίδας Μόρσταν φάνηκε να έχει μια καθησυχαστική επιρροή πάνω της. «Ο Θεός να ευλογεί το γλυκό γαλήνι όσας πρόσωπο φώναξε με έναν ιστορικό λιγμό. Μου κάνει καλό που σας βλέπω. Ω, μα δοκιμάστηκα βαρύτατα τούτη δω τη μέρα. Η σύντροφό μα χάιδεψε το λεπτό γερασμένο από τη δουλειά χέρι και μουρμούρισε λίγα λόγια τη ευγενική γυναικεία παρηγοριά που έφεραν το χρώμα πίσω στα οχράμα άγουλα τη άλλη. Ο Αφέντη έχει κλειδωθεί μέσα και δεν μου απαντάει, εξήγησε. Όλη μέρα περίμενα να τον δω, γιατί συχνά του αρέσει να μένει μόνο του. Όμω πριν μια ώρα φοβήθηκα πω κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτσι ανέβηκα πάνω και κοίταξα από την κλειδαρότρυπα. Πρέπει να ανεβείτε πάνω, κύριε Θαντέου. Πρέπει να πάτε να δείτε και μόνο σα. Έχω δει τον κύριο Μπαρθόλομιου στη χαρά και τη θλίψη για δέκα ολάκερα χρόνια. Όμω ποτέ μου δεν τον είδα με τέτοια έκφραση όπω αυτή. Ο Σέρλοκ Χόλμ πήρε τη λάμπα και μπήκε μπροστά, γιατί τα δόντια του Θαντέου Σόλτο κορτάλιζαν αδιάκοπα. Τόσο ταραγμένο ήταν, ώστε χρειάστηκε να τον στηρίξω με το χέρι μου, κάτω από τον νόμο του όπως ανεβαίναμε, γιατί τα γόνατά του έτρεμαν. Δύο φορές καθώς ανεβαίναμε, ο Χόλμς έβγαλε βιαστικά το φακό του από την τσέπη του και εξέτασε προσεκτικά σημάδια τα οποία εμένα μου φαίνονταν σαν απλή άμορφη λεκέδες σκόνης πάνω στο ψάφινο χαλί το οποίο σκέπαζε τη σκάλα. Βάδιζε αργά από βήμα σε βήμα βαστώντας τη λάμπα του χαμηλά και ρίχνοντας επίμονες ματιές στα δεξιά και τα αριστερά. Η δεσποινίδα Μόσταν είχε παραμείνει πίσω με την τρομοκρατημένη οικονόμο. Η τρίτη σκάλα κατέληγε σε έναν ίσιο διάδρομο μεγάλου μήκους, με μια μεγάλη εικόνα σε ινδικό υφαντό στα δεξιά μας και τρεις πόρτες στα αριστερά. Ο χόλμ κινήθηκε διασχίζοντάς τον με τον ίδιο και μεθοδικό τρόπο, ενώ εμείς κρατηθήκαμε στο κατόπι του, με τις μεγάλες σκοτεινές σκιές μας, να πέφτουν πίσω στο διάδρομο. Η τρίτη πόρτα ήταν εκείνη την οποία αναζητούσαμε. Ο Χόλμς χτύπησε δύσκολο να λάβει κάποια απάντηση και κατόπιν επιχείρησε να στρίψει το χερούλι και να την ανοίξει. Ήταν κλειδωμένη από μέσα όμως και με ένα πλατή και γερό μάνδαλο όπως κείδαμε όταν φέραμε τη λάμπα κοντά της. Με το κλειδί να είναι γυρισμένο η κλειδαρότρυπα δεν ήταν εντελώς καλυμμένη. Ο Σέλοκ Χόλμς έσκυψε και στη στιγμή σηκώθηκε ξανά παίρνοντα μια απότομη ανάσα. «Υπάρχει κάτι το διαβολικό σχετικά», ο Ωτσον, είπε, «περισσότερο ταραγμένος από όσο τον είχα δει ποτέ μου». «Τι συμπεραίνεις εξ αυτού» Έσκυψα στην κλιναρότρυπα και την άχτηκα με τρόμο. Το φεγγαρόφωτο ξεχινόταν μέσα στο δωμάτιο και φωντίζοντα το με ένα αχνό μεταβαλλόμενο φω. Κοιτώντα ίσια πάνω μου και μετέωρο καθώ ήταν στον αέρα, γιατί όλα από κάτω του βρίσκονταν στη σκιά, υπήρχε κρεμασμένο ένα πρόσωπο το ίδιο το πρόσωπο του συντρόφου μας του Φαντέους. Είχε το ίδιο μακρύ γυαλιστερό κεφάλι, το ίδιο κοκκινοπόημη κύκλιο μαλλιών, το ίδιο οχρό παρουσιαστικό. Τα χαρακτηριστικά ήταν παγωμένα εν τούτης, σε ένα φρικτό χαμόγελο, ένα παγωμένο και αφύσικο μοχθηρό χαμόγελο, το οποίο μέσα σε εκείνο το σιωπηλό και φεγγαροφωτισμένο δωμάτιο ήταν περισσότερο ενοχλητικό για τα νεύρα από οποιοδήποτε κατσούφιασμα ή σύσπαση. Τόσο όμοιο ήταν το πρόσωπο εκείνο με αυτό του μικροκαμωμένου φίλου μας, ώστε γύρισα και τον κοίταξα για να βεβαιωθώ πως ήταν όντως μαζί μας. Τότε θυμήθηκα πως μας είχε αναφέρει πως ο αδερφός του και εκείνο ήταν δίδυμη. «Είναι τρομερό», είπα στον Χόλμς, «τι θα γίνει». «Η πόρτα πρέπει να ανοίξει», απάντησε και πηδώντας πάνω της έβαλε όλο του το βάρος στην κλειδαριά. Έτριξε και μουκριξε, μα δεν ενέδωσε. Πέσαμε μαζί πάνω της για άλλη μια φορά και αυτή τη φορά άνοιξε με ένα απότομο τρίξιμο και βρεθήκαμε μέσα στο δωμάτιο του Μπαρθόλομιου Σόλτο. Ο Σέρλοκ Χόλμς προβαίνει σε μια επίδειξη. Λοιπόν, Γουότσον, είπε ο Χόλμς τρίβοντα τα χέρια του, έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας». Α την αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Η υπόθεσή μου είναι όπω σου είπα σχεδόν πλήρη. Όμω δεν επιτρέπεται να κάνουμε το λάθο τη υπερβολική σιγουριάς. Όσο απλή και αν φαίνεται η υπόθεση πλέον, ίσω να κρύβεται κάτι βαθύτερο μέσα τη. Απλή, αναφώνησα. Βεβαίω, είπε με κάτι από τον αέρα ενό κλινικού καθηγητή που αναπτύσσει ένα θέμα στην τάξη του. Κάτσε απλώ τη γωνιά εκεί, έτσι ώστε οι σου να μην περιπλέξουν την κατάσταση. Επί το έργον τώρα. Καταρχάς, πώς μπήκαν μέσα και πώς έφυγαν. Η πόρτα έχει να ανοιχθεί από χθε το βράδυ. Τι γίνεται με το παράθυρο. Πήρε τη λάμπα πηγαίνοντα εκεί, μουρμουρίζοντα τι παρατηρήσει του εν τω μεταξύ, αλλά απευθύνοντά τε τον ίδιο παρά σε μένα. Το παράθυρο είναι ασφαλισμένο από μέσα. Το κούφωμα είναι συμπαγέ. Δεν υπάρχουν μεντεσέδε στο πλάι. Α το ανοίξουμε. Ούτε υδροροή κοντά η στέγη είναι εντελώ απρόσιτη. Εν τούτη κάποιο καρπάλο από το παράθυρο. Έβρεξε λιγάκι χθε τη νύχτα. Να το αποτύπωμα στη λάσπη πάνω στο περβάζι. Και εδώ έχουμε ένα κυκλικό λασπωμένο αποτύπωμα. Και εδώ πάλι στο πάτωμα. Και εδώ κοντά στο τραπέζι. Δες εδώ, Γουότσον. Πρόκειται περί μια περίφημη επίδειξη. Κοίταξα του στρογγυλού αλλά οροθετημένου λασπωμένου κύκλου. Δεν είναι αποτύπωμα ποδιού, είπα αποτελεί για εμάς κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Πρόκειται για αποτύπωμα ενός ξύλινου ποδιού. Βλέπεις εδώ πάνω στο πρεβάζι. Βρίσκεται στο σημάδι της μπότας. Βαριάς με πλατή μεταλλικό τακούνι και πλάι της είναι το σημάδι του ξυλοπόδαρου. Είναι ο άντρας με το ξύλινο πόδι. Ακριβώς. Όμως υπήρξε και κάποιος άλλος. Ένας εξαιρετικά ικανός και αρτιμέλης Θα μπορούσες να σκαρφαλώσει αυτό τον τοίχο γιατρέ κοίταξε έξω από το ανοιχτό παράθυρο. Το φεγγάρι έφεγε ακόμα εντονότερα σε τούτη την πλευρά του κτηρίου. Βρισκόμασταν κάπου είκοσι γεμάτα μέτρα από το έδαφο, και όπου κι αν κοίταξα, δεν είδα κάποιο πάτημα ούτε καν μια εσοχή πάνω στον τοίχο. Είναι απολύτω αδύνατον, απάντησα. Δίχω βοήθεια έτσι είναι. Όμω υπέθεσε πω είχε κάποιο φίλο, ο οποίο να σου χαμήλωνε εκείνο το καλό ανθεκτικό σχοινί, το οποίο βλέπω στη γωνία, δένοντας τη μια του άκρη σε εκείνο το μεγάλο γάντζο πάνω στον τοίχο. Τότε πιστεύω πω αν ήσουν ένα δραστήριο άνθρωπο, θα μπορούσε να τραβηχτεί πάνω ξύλινο πόδι και τα συναφή. Θα μπορούσε να αναχωρήσεις φυσικά με τον ίδιο τρόπο και ο σύμμαχο. Θα τραβούσε πάνω το σχοινί, θα το έλυνε από το γάντζο, θα έκλεινε το παράθυρο, θα το ασφάλιζε από μέσα και θα έφευγε κατά τον τρόπο με τον οποίο αρχικά μπήκε. Ως δευτερεύον στοιχείο μπορεί να παρατηρηθεί συνέχισε, ψηλαφώντας το σκηνή, πως ο ξυλοπόδαρος φίλος μας, μολονότι καλός αναρριχητής, δεν ήταν επαγγελματίας ναυτικός. Τα χέρια δεν ήταν καν οροσγιασμένα. Ο φακός μου που αποκαλύπτει ίχνη αίματος σε περισσότερα από ένα σημείο, ιδιαίτερα προς την άκρη του σκηνιού, από το οποίο συμπεραίνω πως γλίστρισε κάτω με τέτοια ταχύτητα που έσκησε τα χέρια του. Πολύ καλά όλα αυτά είπα, όμως το πράγμα γίνεται ακόμα πιο ακαταλαβίστικο από ποτέ. Τι έχεις να πεις για το μυστηριώδη σύμμαχο, πώς μπήκε στο δωμάτιο. Ναι, ο σύμμαχο επανέλαβε ο Χόλμ συλλογισμένα. Αυτά είναι τα στοιχεία ενδιαφέροντο σχετικά με το σύμμαχο. Απομακρύνει την υπόθεση από το χώρο του κοινότοπου. Έχω την εντύπωση πως ο συγκεκριμένο σύμμαχος ανοίγει νέους ορίζοντες στα χρονικά του εγκλήματος ετούτη της χώρας μολονότι παράλληλες υποθέσεις έρχονται στο νου μου από την Ινδία και αν η μνήμη δεν με απατά, από την Σινεγκάβια. Πώς ήρθε τότε, επανέλαβα. Η πόρτα είναι κλειδωμένη, το παράθυρο είναι απρόσιτο, μήπως μέσα από την καμινάδα. Το τζάκι είναι πάρα πολύ μικρό, απάντησε. Είχα ήδη λάβει υπόψη μου την πιθανότητα αυτή. Πώς τότε επέμεινα. Δεν εφαρμόζεις τους κανόνες μου, είπε κουνώντας το κεφάλι του, Πόσες φορές σου έχω πει πως όταν αποκλείσεις το αδύνατο ό,τι απομένει όσο απίθανο κι αν είναι, οφείλει να είναι η αλήθεια. Γνωρίζουμε πως δεν μπήκε από την πόρτα, το παράθυρο ή την καμινάδα. Ξέρουμε επίσης πως δεν θα μπορούσε να κρυφτεί στο δωμάτιο, καθώς δεν είναι εφικτή η απόκρυψη. Τότε από πού ήρθε, μπήκε μέσα από την τρύπα στην οροφή, φώναξα. Φυσικά, Πρέπει να το έκανε. Αν είχε την καλοσύνη να μου κρατήσει τη λάμπα, θα επεκτείναμε την έρευνά μα στο δωμάτιο από πάνω, το μυστικό δωμάτιο στο οποίο βρέθηκε ο θησαυρό. Σκαρφάλωσε τα σκαλοπάτια και πιάνοντα τα δοκάρια τη οροφή, ανασηκώθηκε μέσα στη σοφίτα. Κατόπιν, ξαπλωμένο μπρούμητα, άπλωσε το χέρι για την λάμπα και την κράτησε καθώ τον ακολούθησα. Ο θάλαμο, στον οποίο βρεθήκαμε, είχε μέγεθο τρία μέτρα επί δύο. Το πάτωμα σχηματιζόταν από τα δοκάρια με λεπτά σανίδια και σοβά μεταξύ τους, έτσι ώστε για να περπατήσει κάποιος έπρεπε να πηγαίνει από δοκάρι σε δοκάρι. Η οροφή κατέληγε σε μια κορυφή και ήταν προφανές πως αποτελούσε τον εσωτερικό χώρο της πραγματικής οροφής του σπιτιού. Δεν υπήρχαν έπιπλα ή ουδήποτε και η συσσωρευμένη σκόνη χρόνων κάλυπτε με ένα παχύ στρώμα το πάτωμα. «Ορίστε, δες μόνο σου», είπε ο Σέρλοκ Χόλμς ακουμπώντας το χέρι του πάνω στον πλαγιαστό τοίχο. «Εδώ υπάρχει μια καταπακτή που βγάζει έξω στη στέγη. Την πιέζω και να η στέγη καθ' αυτή, με μια ήπια κλίση. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος κατά τον οποίο εισήλθε ο υπαριθμόν ένα. Να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάποια άλλα ίχνη της ταυτότητάς του». Χαμήλωσε τη λάμπα στο πάτωμα, και καθώς το έκανε είδα για δεύτερη φορά εκείνο το βράδυ ένα ξαφνιασμένο έκπληκτο βλέμμα να περνά από το πρόσωπό του. Από μεριά μου καθώς ακολούθησα το βλέμμα του το δέρμα μου πάγωσε κάτω από τα ρούχα μου. Το πάτωμα ήταν πυκνό καλυμμένο από τα αποτυπώματα ενός γυμνού ποδιού ευδιάκριτου σαφώς προσδιορισμένου, τέλεια σχηματισμένου αλλά μόλις το μισό μέγεθος ποδιών ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Holmes είπα με ένα ψήθυρο. «Ένα παιδί έκανε αυτό το φρικτό πράγμα». Είχε επανακτήσει την αυτοκυριαρχία του στιγμιαία. «Ταράχτηκα προς στιγμής», είπε, «αλλά το θέμα είναι απολύτω φυσιολογικό. Η μνήμη μου δεν λειτουργήσε, ειδάλλως θα ήμουν σε θέση να το προβλέψω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να μάθουμε εδώ, ας κατέβουμε κάτω». «Ποια είναι η θεωρία σου λοιπόν σχετικά με εκείνες τις πατημασιές», ρώτησα ανυπόμονα όταν είχαμε επανέρθει για άλλη μια φορά στο κάτω δωμάτιο. «Αγαπητέ μου Γουότσον, δοκίμασε να κάνεις και μόνο σου μια ανάλυση», είπε, με ένα ίχνος ανυπομονησίας. «Γνωρίζεις τις μεθόδους μου, εφαρμοσέτες και θα αποβεί ιδιαίτερα διδακτικό να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας». «Αδυνατό να συλλογιστώ κάτι το οποίο να καλύπτει τα γεγονότα», απάντησα. «Θα σου διασαφηνιστούν αρκετά συντόμως», είπε, με κοφτό τρόπο. Πιστεύω πως δεν υπάρχει τίποτα άλλο σημασία εδώ, όμως θα ψάξω. Τράβηξε το φακό του και μια ταινία μέτρησης και πέφτοντας τα γόνατά του κινήθηκε βιαστικά μέσα στο δωμάτιο, μετρώντα, συγκρίνοντα, εξετάζοντα με την μακριά λεπτή του μύτη, μόλις λίγα εκατοστά από τις σανίδες, με τα παρατηρητικά μάτια του να γυαλίζουν, προσιλωμένα σαν κάποιου πουλιού τόσο γοργές, αθόρυβες και διόρατες υπήρξαν οι κινήσεις του, όπως εκείνες ενός εκπαιδευμένου λαγωνικού που είχε εντοπίσει κάποια οσμή, ώστε δεν μπόρεσα να μη σκεφτώ τι τρομερός εγκληματίας θα είχε γίνει αν είχε στρέψει όλη του την ενεργητικότητα και τη σοφροσύνη ενάντια στον νόμο αντί να τις εφιερώνει στην προάσπισή του. Καθώς έψαχνε ολόγυρα, μονολογούσε διαρκώς και τελικά ξέσπασε σε μια δυνατή κραυγή ικανοποίηση. «Σίγουρα είμαστε τυχεροί», είπε. «Ελάχιστα προβλήματα θα πρέπει να έχουμε πλέον. Ο υπαριθμόν ένα είχε την ατυχία να περπατήσει στο κρεόζωτο. Βλέπεις εδώ το περίγραμμα της άκρης του μικρού ποδιού στο πλάι της δίσος αυτή αυτής ουσίας. Η ταμιτζά να έχει Βλέπεις και το υλικό έχει διαρρεύσει έξω. Και λοιπόν, ρώτησα. «Μα τον τσακώσαμε, αυτό είναι όλο», είπε. Γνωρίζω πως ένα σκύλος θα ακολουθούσε αυτή τη μυρωδιά στην άκρη του κόσμου. Αν μια γέλη μπορεί να ακολουθήσει μια υποψία μέσα από μια κομιτεία, πόσο μακριά μπορεί να είναι ένα ειδικά εκπαιδευόμενο λαγωνικό να ακολουθήσει μια τόσο έντονη οσμή σαν κι αυτή. Ακούγεται σαν το σύνολο του κανόνα των τριών. Η απάντηση θα μας δώσει το «Μα ό, Να και οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι του νόμου». Βαριά βήματα και οχλοβοή δυνατών φωνών ακούγονταν από κάτω και η πόρτα της εισόδου έκλεισε με δυνατό θόρυβο. Πριν έρθουν, είπε ο Χόλμς, ακούμπησε απλά το χέρι σου στο μπράτσο ετούτο του κακομύρη και εδώ το πόδι του. Τι νιώθεις? Οι μύες είναι σκληροί σαν ήδη", απάντησα. Ακριβώς έτσι. Βρίσκονται σε μια κατάσταση ακραία σύσπασης, υπερβαίνοντας κατά πολύ τη συνήθινη νεκρική ακαμψία σε συνδυασμό με την παραμόρφωση του προσώπου του, αυτό το υποκρατικό χαμόγελο ή σαρδόνιο σπασμό, όπως τον αποκαλούσαν οι παλαιότεροι συγγραφείς, τι συμπέρασμα θα ερχόταν στο μυαλό σου. «Θάνατος από κάποιο ισχυρό φυτικό αλκαλοειδές», απάντησα. «Κάποια ουσία συναφή της τρικνίνης, η οποία θα προκαλούσε τέτανο». Αυτή ήταν η ιδέα που μου ήρθε όταν είδα τους τραβηγμένους μύες του προσώπου. Ερχόμενο στο δωμάτιο, κοίταξα αμέσω για τα μέσα με τα οποία το δηλητήριο θα μπορούσε να είχε εισέλθει στον οργανισμό του. Όπω είδε, ανακάλυψα ένα γκάθι, το οποίο είχε πιεστεί ή ρηχθεί δίχω ιδιαίτερη δύναμη στο δέρμα του κεφαλιού του. Παρατηρεί πω το πληγέν σημείο ήταν εκείνο το οποίο θα μπορούσε να είναι στραμμένο προ την τρύπα στο ταβάνι, αν ο άντρα ήταν στητό στην καρέκλα του. Τώρα εξέτασε το αγκάθι. Το ανασήκωσα επιφυλακτικά και το έφερα στο φως της λάμπας. Ήταν μακρύ, αιχμηρό και μαύρο, με έντονη την παρουσία ημένιου κοντά στην αιχμή του, σαν κάποια κολόδη ουσία να είχε στεγνώσει πάνω του. Το πλατία άκρο του είχε καθαριστεί και στρογγυλευτεί με ένα μαχαίρι. «Πρόκειται για κάποιο αγγλικό αγκάθι» ρώτησε. «Όχι, σιγουρότατα δεν είναι. Με όλα αυτά τα δεδομένα θα έπρεπε να είσαι σε θέση να προβεί σε κάποια απλά συμπεράσματα. Όμω, να η τακτική, οπότε είναι ώρα για τι εφεδρείε να σαλπίσουν υποχώρηση. Καθώ μίλησε, τα βήματα τα οποία πλησίαζαν ήχησαν δυνατά στο διάδρομο και ένα ιδιαίτερα γεροδεμένο ευτραφή άντρα με γκρίζο κουστούμι μπήκε βαριά μέσα στο δωμάτιο. Επρόκειτο περί ενό κόκκινο πρόσωπου, ρωμαλαίου και πληθωρικού άντρα με δύο εξαιρετικά μικρά λαμπερά μάτια τα οποία κοιτούσαν έντονα μέσα από φουσκωτές και παχουλές σακούλες. Στο κατόπιν εμφανίστηκε ένας επιθεωρητής με στολή και ο ακόμη αναστατωμένος Ταντέου Σόλτο. «Ορίστε υπόθεση», φώναξε με μια πνιχτή βραχνή φωνή. «Να, μια ωραία υπόθεση! Μα ποιοι είναι όλοι αυτοί! Μα το σπίτι μοιάζει να είναι γεμάτο λοφολιά. Πιστεύω πως πρέπει να με θυμάσαι, κυρία Άθενλι Τζόουνς, είπε ο Σέρλοκ ήρεμα. Μα φυσικά σε θυμάμαι, είπε ξεφυσώντα. Ο κύριο Σέρλοκ Χόλμ, ο θεωρητικό, σε θυμάμαι, ποτέ δεν θα ξεχάσω το πώ μα τα έψαλε σε όλου σχετικά με αίτια συμπερασμού και αποτελέσματα στην υπόθεση του λίθου του μπισοπ γκειτ Είναι αλήθεια πω μα όφησε στη σωστή διαδρομή. Μα θα αναγνωρίζεις πλέον πως επρόκειτο περισσότερο για καλή τύχη παρά για καλή συμβουλή. Ήταν ένας εξαιρετικά απλός συλλογισμός. Ω, ελάτε τώρα, ελάτε. Ποτέ να μην τρέπεσαι να το παραδεχθείς. Μα τι είναι όλα αυτά. Άσχημη υπόθεση, άσχημη υπόθεση. Εδώ έχουμε σοβαρά στοιχεία. Δεν υπάρχει χώρος για θεωρίες. Πόσο τυχερό στάθηκα που έτυχε να βρίσκομαι στον Όργουτ για κάποια άλλη υπόθεση. Ήμουν στο σταθμό όταν έφτασε το μήνυμα. Από τι θεωρείς πως πέθανε ο άντρας? Ω, μα δεν πρόκειται καν για μια υπόθεση περί της οποίας να μου επιτρέπεται να διατυπώσω κάποια θεωρία, είπε ο Χόλμς ξερά. Όχι, όχι, ωστόσο, δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως έπεσες διάνα μερικές φορές. Τρομάρα μου, πόρτα κλειδωμένη, καταλαβαίνω. Πετράδια αξία μισού εκατομμυρίου αγνοούνται. Πώς ήταν το παράθυρο, Ασφαλισμένο. Ωστόσο υπάρχουν πατημασιές», το πρεβάζι. Λοιπόν, λοιπόν, αν ήταν ασφαλισμένο, οι πατημασιέ δεν έχουν καμία σχέση με το ζήτημα. Κοινή λογική. Ο άντρα ενδέχεται να πέθανε φνηδίω. Όμω έχουμε και τα πετράδια που αγνοούνται. Αχά, έχω μια θεωρία. Αυτέ οι αναλαμπέ που έρχονται κατά καιρού. Βγείτε απλά έξω για λίγο αρχιφύλακα και εσεί, κύριε Σόλτο. Ο φίλο σα μπορεί να παραμείνει. Ποια η γνώμη σας σχετικά κύριε Χόλμς, ο Σόλτο κατόπιν εκούσιας ομολογίας του ήταν με τον αδερφό του χθε το βράδυ. Ο αδερφός πεθαίνει ευνηδίως, οπότε και ο Σόλτο ξεφεύγει αρπάζοντα το θησαυρό. Πώς σας φαίνεται? Στο οποίο ο νεκρός πολύ προνοητικά σηκώθηκε και κλείδωσε την πόρτα από μέσα. «Μμμ, υπάρχει ένα σφάλμα σε αυτό. Ας εφαρμόσουμε την κοινή λογική στο ζήτημα», ο Θαντέου Σόλτο ήταν με τον αδερφό του. Υπήρξε μια διαφωνία. Αυτά είναι όσα γνωρίζουμε. Ο αδερφός είναι νεκρός και τα πετράδια λείπουν. Το γνωρίζουμε κι αυτό. Το κρεβάτι του δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Θαντέος βρίσκεται εμφανώ σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη διανοητική κατάσταση. Η εμφάνισή του είναι βασικά δεν είναι ευχάριστη. Βλέπετε πως φαίνω τον ιστό μου γύρω από τον Θαντέους. Το δίχτυ αρχίζει να κλείνει γύρω του. Δεν έχετε ακόμη στην κατοχή σας όλα τα στοιχεία, είπε ο Χόλμς. Αυτή η σκλήθρα ξύλου την οποία έχω κάθε λόγο να θεωρώ δηλητηριασμένη βρέθηκε στο δέρμα της κεφαλής του άντρα στο σημείο που διακρίνεται ακόμη το σημάδι. Η κάρτα ετούτη γραμμένη όπως βλέπεις βρισκόταν πάνω στο τραπέζι και πλάι της υπήρχε αυτό το μάλλον περίεργο όργανο με την πέτρινη κεφαλή. Πώς όλα αυτά εφαρμόζουν στη θεωρία σου την επιβεβαιώνει από κάθε άποψη, είπε ο παχής επιθεωρητής Πομποδός. Η οικία είναι γεμάτη από ινδικές παραδοξότητες. Ο Φαντέους το ανέφερε και αν αυτή η σκλήθρα είναι δηλητηριασμένη, κάλλιστα θα μπορούσε να την έχει χρησιμοποιήσει όπως κάθε άλλος. Η κάρτα είναι απλώς στάχτη στα μάτια, μια παραπλάνηση κατά πάσα πιθανότητα. Το μόνο ερώτημα είναι πώς απεχώρησε. Αχά, μα φυσικά να μια τρύπα στην οροφή με εξαιρετική ευελιξία λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο του, σκαρφάλωσε τα σκαλοπάτια και χώθηκε μέσα στη σοφίτα και αμέσως μετά ακούσαμε την φριαμβευτική φωνή του να εξαγγέλει πως είχε ανακαλύψει μια καταπακτή. «Μπορεί και να βρει κάτι σχολίας ο Χόλμς ανασηκώνοντας τους ώμους του. Έχει κατά καιρού αναλαμπές λογικής». «Λέπετε», είπε ο Άθελιν Τζόουνς επαναμφανιζόμενος στα σκαλιά. Τα στοιχεία είναι καλύτερα από τι θεωρίε τελικά. Η άποψή μου σχετικά με την υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει μια καταπακτή η οποία επικοινωνεί με τη στέγη και είναι μισάνοιχτη. Εγώ ήμουν που την άνοιξα. Ω αλήθεια, την προσέξατε τότε. Φάνηκε κάπω αποκαρδιωμένο την ανακάλυψη. Λοιπόν, όποιο κι αν την παρατήρησε, αποδεικνύει πω διέφυγε ο άνθρωπό μα. Επιθεωρητά. Μάλιστα, κύριε, ακούστηκε από τον διάδρομο. Ζητήστε από τον κύριο Σόλτο να έρθει εδώ. Κύριε Σόλτο, είναι καθήκον μου να σα ενημερώσω: Πω ό,τι πείτε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σα. Σα συλλαμβάνω εν ονόματι τη Βασίλισσα ω ύποπτο για το θάνατο του αδερφού σα. Ορίστε, λοιπόν, δεν σα το είπα, φώναξε ο καημένο ο άνθρωπο, απλώνοντα απελπισμένα τα χέρια του και κοιτώντα μα. Μην ανησυχείτε σχετικά, κύριε Σόλτο, είπε ο Χόλμ. Νομίζω πως μπορώ να αναλάβω την απαλλαγή σας από την κατηγορία. Μην υπόσχεσαι πάρα πολλά, κύριε θεωρητικέ. Μην υπόσχεσαι πάρα πολλά, διέκοψε απότομα επιθεωρητή. Ίσως να ανακαλύψεις πως είναι δυσκολότερο από όσο πιστεύεις. Όχι μόνο θα τον απαλλάξω, κύριε Τζόνς, αλλά θα σου κάνω τιμή ένα και δώρο το όνομα και την περιγραφή των δύο ανθρώπων που βρίσκονταν στο δωμάτιο χθε βράδυ. Το όνομά του, έχω κάθε λόγο να πιστεύω, είναι Τζόναθαν Σμόλ. Πρόκειται για άνθρωπο χαμηλής μόρφωσης, μικρόσωμο, αθλητικό, έχοντας χάσει το δεξί του πόδι και φορώντας ένα ξύλινο πόδι το οποίο έχει φθαρεί στην εσωτερική πλευρά. Η αριστερή του πότα έχει μια τραχιά τετράγωνη σόλα με μέταλλο γύρω από το τακούνι. Είναι μεσήλικας, αρκετά ηλιοκαμένος και υπήρξε κατάδικος. Οι λιγοστές σε αυτές ίσως να σου φανούν χρήσιμες σε συνδυασμό με το γεγονός πως αρκετό δέρμα λείπει από την παλάμη του χεριού του. «Ε, ο άλλος άντρα, ρώτησε ο Τζόουνς με σαρκασμό στη φωνή του, εν τούτης εντυπωσιασμένος, όπως αντιλήφθηκα, από την ακρίβεια της συμπεριφορά του άλλου. Πρόκειται μάλλον περί ενό περίεργου προσώπου, είπε ο Σέρλο Χόλμ, στρεφόμενο επιτόπου. Ευελπιστώ πω πολύ σύντομα θα μπορέσω να σου του παρουσιάσω και του δύο. Πρέπει να μιλήσουμε, Γότσον, με οδήγησε έξω στο κεφαλόσκαλο τη κάλα. Αυτό το απροσδόκητο συμβάν, είπε, μα απομάκρυνε από τον πραγματικό σκοπό του ταξιδιού μα. Ακριβώ! Αυτό σκεφτόμουν, απάντησα. Δεν είναι σωστό η δεσπινίδα Μόστα να παραμείνει σε τούτο το συφοριασμένο σπίτι. Όχι, οφείλει να τη συνοδέψει σπίτι τη. Μένει με την κυρία Σέσιλ Φόρεστερ στο κάτω Κάμπερουελ, οπότε δεν είναι πολύ μακριά. Θα σε περιμένω εδώ αν βγεις και πάλι. Μήπως είσαι υπερβολικά κουρασμένος. Διόλου, δεν πιστεύω πως θα ησυχάσω πριν μάθω περισσότερα σχετικά με αυτή την εξαιρετική ιστορία. Κάτι έχω δει κι εγώ από τη δύσκολη πλευρά της ζωής. Μα σου δίνω το λόγο μου πως αυτή η σύντομη διαδοχή παράδοξων εκπλήξεων απόψε αναστάτωσε εντελώς τα νεύρα μου. Θα ήθελα εν τούτη να παρακολουθήσω το ζήτημα μαζί σου τώρα που έφτασες εδώ η παρουσία σου θα μου είναι μεγάλη βοήθεια, απάντησε. Θα δουλέψουμε την υπόθεση ανεξάρτητα και θα αφήσουμε εκείνο τον τύπο, τον Τζόουν, να θριαμβολογεί με ό,τι κουτουράδα ενδεχομένω να επιλέξει να κατασκευάσει. Όταν θα έχει αφήσει τη δεσπινίδα Μόσταν, θέλω να πα στο νούμερο 3 τη Πίντσιν Λέιν, χαμηλά κοντά στην Όχθη, στο Λάμπεθ. Το τρίτο σπίτι στη δεξιά πλευρά ανήκει σε ένα ταριχευτή πουλιών. Το όνομά του είναι Σέρμαν θα δεις μια νηφίτσα να κρατάει ένα μικρό κουνέλι στο παράθυρο. Ξύπνα το γεροσέρμαν και πες του μαζί με τα χαιρετίσματά μου πως θέλω τον Τόμπι αμέσως. Θα φέρεις τον Τόμπι πίσω στην άμαξα μαζί σου. Σκύλος να υποθέσω. Ναι, ένα περίεργο μπασταρδό σκυλό με την πλέον εκπληκτική ικανότητα οσμής. Θα προτιμούσα να έχω τη βοήθεια του Τόμπι παρά ολόκληρης αστυνομική δύναμη του Λονδίνου. Θα τον φέρω τότε είπα. Έχει ήδη πάει η μία. Θα πρέπει να έχω επιστρέψει πριν τι τρει, αν καταφέρω να βρω ξεκούρα στο άλογο. Κι εγώ, είπε ο Χόλμ, θα δω τι μπορώ να μάθω από την κυρία Μπενστόν και από τον Ινδό Υπηρέτη, ο οποίο μου είπε ο κύριο Θαντέου, κοιμάται στην πλαϊνή σοφίτα. Κατόπιν θα μελετήσω τις μεθόδου του σπουδαίου Τζόουν και θα ακούσω του όχι και τόσο διακριτικού σαρκασμούς του. το περιστατικό του βαρελιού. Οι αστυνομικοί είχαν φέρει μαζί τους μια άμαξα και με αυτή συνόδεψα την δεσποινίδα Μόρσταν στην κατοικία της. Κατά τον αγγελικό γυναικείο τρόπο είχε υπομείνει την κατάσταση με γαλήνιο πρόσωπο εφόσον υπήρχε κάποιος περισσότερο αδύναμος από την ίδια για να παρηγορήσει και την είχα βρει και φάτη και ατάραχη στο πλευρό της τρομοκρατημένης οικονόμου. Στην άμαξα ωστόσο αρχικά και κατόπιν ξέσπασε σε γοερό κλάμα. Τόσο επώδυνα είχε δοκιμαστεί από τι περιπέτειες τη νύχτα. Έκτοτε μου έχει αναφέρει πω με θεώρησε ψυχρό και απόμακρο σε εκείνο το ταξίδι. Ελάχιστα μάντεψε την αγωνία τη καρδιά μου ή την άσκηση τη αυτοκυριαρχία που με κράτησε στη θέση μου. Η συμπαράσταση και η αγάπη μου πέταξαν σε εκείνη όπω ακριβώ είχε συμβεί και με το χέρι μου στον κήπο. Ένιωσα πως χρόνια ολόκληρα συμβιβασμών της ζωής μου δεν θα είχαν καταφέρει να με διδάξουν τη γλυκιά γενναία φύση της όσο εκείνη η μοναδική μέρα των περίεργων εμπειριών. Εν τούτης, δύο σκέψεις υπήρχαν που κρατούσαν τις λέξεις τοργή στα χείλη μου. Ήταν αδύναμη και αβοήθητη, ταραγαμένη σε μυαλό και νεύρα. Θα την έβρισκα σε μειονεκτική θέση αν προέβαλα διάκριτα την αγάπη μου σε μια τέτοια στιγμή. Χειρότερα ακόμη ήταν πλούσια. Αν οι έρευνε του Χόλμ απέβαιναν επιτυχής, θα ήταν μια πλούσια κληρονόμος. Θα ήταν δίκαιο, θα ήταν έτοιμο ένα χειρούργος με μισθό διαθεσιμότητα να εκμεταλλευτεί την οικειότητα που η τύχη είχε προκαλέσει. Δεν θα με έβλεπε σαν ένα απλό κοινό πρικοθύρα. Δεν θα άντεχα να μια τέτοια σκέψη να περάσει από το μυαλό τη εκείνος ο θησαυρό του άγρα παρενέβη σαν ένα διάβατο φράγμα ανάμεσά μας. Είχε πάει σχεδόν δύο η ώρα όταν φτάσαμε στις κυρία Σέσιλ Φόρεστερ. Οι υπηρέτε είχαν αποσυρθεί εδώ και ώρες, όμως η κυρία Φόρεστερ είχε ενδιαφερθεί από το περίεργο μήνυμα το οποίο η Δεσποινίδα Μόσταν είχε λάβει, ώστε είχε μείνει ξύπνια με την ελπίδα της επιστροφής της. Άνοιξε ίδια την πόρτα μια μεσήλικη γεμάτη χάρη γυναίκα και με γέμισε χαρά βλέποντας πόσο τρυφερά το χέρι της γλίστρησε γύρω από τη μέση της άλλη και πόσο μητρική ήταν η φωνή με την οποία τη χαιρέτησε. Ήταν σαφές πως είναι μια αγαπητή φίλη. Συστήθηκα και η κυρία Φόρεστερ με παρακάλεσε από καρδιάς να περάσω μέσα και να της πω τις περιπέτειές μας. Εξήγησα ωστόσο τη σημασία της αποστολής μου και υποσχέθηκα με συνέπεια να επισκεφτώ και να αναφέρω κάθε πρόοδο την οποία θα είχαμε στην υπόθεση. Καθώς απομακρυνόμασταν έριξα μια κλεφτή ματιά πίσω και μου φαίνεται πως βλέπω ακόμα τη μικρή συντροφιά στο κατόφλι, τις δυο χαριτωμένες πλάι-πλάι φιγούρες, τη πόρτα, το φως της εισόδου να φέγγει πίσω από το χρωματιστό τζάμι, το βαρόμετρο και τη γελιστερή κουπαστή της Κάλα. Ήταν ανακουφιστική για μένα ακόμα και εκείνη η φευγαλαία ματιά ενός γαλήνιου αγγλικού σπιτικού κατά μεσής της άγριας σκοτεινή υπόθεση η οποία μας είχε απορροφήσει. Κι όσο περισσότερο συλλογιζόμουν τι είχε συμβεί, τόσο πιο δύσκολο και πιο σκοτεινό γινόταν. Αναλογίστηκα εν το συνόλο την ιδιάζουσα ακολουθία των γεγονότων, καθώς περνούσα μέσα από σιωπηλού φωτισμένους από γκάζι δρόμους. Υπήρχε το αρχικό ζήτημα αυτό τουλάχιστον ήταν αρκετά σαφές πλέον. Ο θάνατος του λοχαγού Μόρσταν, η αποστολή των Μαργαριταριών, η αγγελία, η επιστολή, είχαμε φωτίσει όλα αυτά τα γεγονότα. Μας είχαν μονάχα οδηγήσει ωστόσο σε ένα βαθύτερο και κατά πολύ τραγικότερο μυστήριο. Ο Ινδικός της Σαυρός, το αλόκοτο σχέδιο που βρέθηκε στι αποσκευέ του Μόρσταν, η περίεργη σκηνή κατά το θάνατο του Ταγματάρχη Σόλτο, η εκ νέου ανακάλυψη του θησαυρού ακολουθούμενη αμέσως από τον φόνο του υπεύθυνου, τα ίδια τα μοναδικά συμπληρωματικά στοιχεία του εγκλήματος, οι πατημασιές, τα αξιοσημείωτα όπλα, οι λέξεις στην κάρτα, αντιστοιχώντας σε εκείνες πάνω στο σχέδιο του λοχαγού Μόρσταν, αποτελούσαν όντως ένα λαβύρινθο στον οποίο ένας άντρα λιγότερο μοναδικά πρικισμένος από τον συγκάτοικό μου Κάλιστα θα απογοητευόταν στο να βρει ποτέ την έξοδο. Η Kim Λέιν Lane ήταν μια σειρά από φτωχικά, διόροφα πλυνθόκτιστα σπίτια στη χαμηλότερη περιοχή του Λάμπεθ. Χρειάστηκε να χτυπήσω αρκετά στο νούμερο 3 πριν κατορθώσω να κάνω αισθητή την παρουσία μου. Εν τέλει όμω υπήρξε η αναλαμπή ενό κεριού πίσω από την κουρτίνα και ένα πρόσωπο κοίταξε έξω από το πάνω παράθυρο. Φύγε, μεθυσμένα γύρτη, είπε το πρόσωπο. Αν κάνει τόρυβο ακόμα μια φορά, θα ανοίξω το κοινοκομείο και θα μολύσω πάνω σου 43 κύλου. Αν αμολύσει και έναν, τότε η δουλειά για την οποία ήρθα θα έχει γίνει, είπα. Φύγε, φώναξε φωνή. Μα το μεγαλοδύναμο έχω ένα λωστό σε τούτη την τζάντα και θα στο ρίξω στο κεφάλι αν δεν το κλείσει. Μα θέλω ένα σκύλο, φώναξα. Δεν θα το συζητήσω, φώναξε ο κύριο Σέρμαν. Τώρα απομακρύν σου, γιατί όταν πω τρία θα φά το λωστό. Ο κύριο Σέρλο Χόλμ άρχισα. Μα οι λέξει είχαν ένα εντελώ μαγικό αποτέλεσμα, γιατί το παράθυρο στη στιγμή έκλεισε με θόρυβο και μέσα σε λίγε στιγμέ η πόρτα είχε ξεαμπαρωθεί και ανοίξει. Ο κύριο Σέρμαν ήταν ένας γέρος με ώμους, ένα μακρικάνη, ισχνό γέρο με κυρτού ώμου, ένα νευρόδηλεμό και γαλαζόχρωμα γυαλιά. «Ένας φίλος του κύριου Σέρλοκ Χόλμ είναι πάντοτε πρόσδεκτος», είπε. Περάστε μέσα, κύριε. Μείνετε μακριά από το να γιατί δαγκώνει. Αχ, αταχτούλα, αταχτούλα. Θα ήθελες να δαγκώσει τον κύριο. Αυτό το είπε σε μια Ερμήνα που τίναξε το μοχθηρό τη κεφάλι και τα κόκκινα μάτια της μέσα από τα κάγκελα του κλουβιού της. Μην τη δίνετε σημασία, κύριε. Μια σαύρα είναι μόνο. Δεν έχει δόντια, έτσι την αμολάω στο δωμάτιο, γιατί τρώει τα ζουζούνια. Συγχωράτε με που μου λιγάκια ψή μαζί σα, μα παίζουν μαζί μου τα παιδιά και είναι πολλά που έρχονται από εδώ και με ξυπνάνε. Τι θα ήθελε ο κύριο Σέρλο Χόλμ, κύριε. Θα ήθελε ένα από τα σκυλιά σα. Αχά, και αυτό θα ήταν ο Τόμπι. Μάλιστα, Τόμπι ήταν το όνομα. Ο Τόμπι είναι στο νούμερο 7, στα αριστερά από πάνω. Κινήθηκε αργά με το κερί του, μέσα από την αλλοπρόσαλη οικογένεια ζώων που είχε μαζέψει τριγύρω του. Στο αβέβαιο η μύφος διέκρινα μυδρά πω υπήρχαν λαμπερά γυαλιστερά μάτια που μα κοιτούσαν από κάθε άνοιγμα και κάθε γωνιά. Ακόμη και τα δοκάρια πάνω από τα κεφάλια μα ήταν γεμάτα από βαριά πουλερικά που τεμπέλικα μετακινούσαν το βάρο του από πόδι σε πόδι, καθώ οι φωνέ μα ενοχλούσαν τον ύπνο του. Ο Τόμπι τελικά αποδείχτηκε πως ήταν ένα άσχημο μακριού τριχώματος και κρεμαστών αυτιών πλάσμα, διασταύρωση Σπάνιελ και Λάρστερ, καφετής και λευκό σε χρώμα με ένα ιδιαίτερα αδέξιο λυκνιστό διασκελισμό. Δέχτηκε έπειτα από κάποιο δισταγμό ένα βόλο ζάχαρης, τον οποίο ο γεροφυσιοδήφης μου έδωσε και έχοντας φραγίσει έτσι την συμμαχία μας, με ακολούθησε στην άμαξα και δεν έφερε καμία αντίρρηση να με συνοδεύσει. Είχε μόλις χτυπήσει τρεις το ρολόι του παλατιού όταν βρέθηκα για ακόμη μια φορά πίσω στην οικία Ποντιτσέρι. Ο πάλεποτε ποτέ πυγμάχος Μακμέρντο είχε, όπως ανακάλυψα, συλληφθεί ο συνεργός και τόσο εκείνος όσο και ο κύριος Σόλτο είχαν προσαχθεί στο τμήμα. Δύο αστυνομικοί φύλαγαν τη στενή είσοδο, αλλά μου επέτρεψαν να περάσω με το σκύλο στην αναφορά του ονόματος του detective. Ο Χόλμς στεκόταν στο κατόφλι έχοντα τα χέρια στι τσέπε του, καπνίζοντα την πίπα του. Αχά, τον έφερε, είπε. Καλό σκύλι, λοιπόν. Ο Τζόουν έχει φύγει. Είχαμε μια φάνταστη επίδειξη ενέργεια αφότου του έφυγε. Συνέλαβε όχι μόνο το φίλο Θαντέου, αλλά και τον Θυρορό, την Οικονόμο και τον Ινδό Υπηρέτη. Παρεκτό του υπαστινό πάνω, έχουμε το μέρο δικό μα. Άσε το σκύλο εδώ και έλα πάνω δέσαμε τον τόμπι στο τραπέζι της σάλας και ξανανεβήκαμε τα σκαλιά. Το δωμάτιο ήταν όπως το είχαμε αφήσει, εκτός από ένα σεντόνι που είχε ρηχθεί πάνω από τη σωρό. Ένας κουρασμένος αρχιφύλακας βρισκόταν ακουμπισμένος στη γωνία. «Δώσε μου το αρχιφύλακα», είπε ο σύντροφό μου. «Τώρα δέσε αυτό το κομματάκι χαρτί γύρω από το λαιμό μου, ώστε να κρέμεται μπροστά μου. Σε ευχαριστώ. Τώρα πρέπει να βγάλω τις μπότες και τις κάλτσες μου. Απλά Μετέφερε τις κάτω μαζί σου, Βότσον. Θα κάνω λίγη αναρρίχηση και βούτα το μαντίλι μου μέσα στο κρεόζωτο. Αρκεί, τώρα ανέβα στη σοφίτα μαζί μου για μια στιγμή. Σκαρφαλώσαμε με δυσκολία μέσα από την τρύπα. Ο Χόλμς έστρεψε το φως του για ακόμη μια φορά πάνω στις πατημασιές της Κόνη. «Θα επιθυμούσα ιδιαίτερα να προσέξει αυτές τις πατημασιές», είπε. «Παρατηρείς κάτι το αξιοσημείο του σχετικά». «Ανήκουν, είπα σε παιδί, είσαι μικροκαμωμένη γυναίκα. Εκτός από το μέγεθός του ωστόσο υπάρχει κάτι άλλο, δείχνουν όπως οποιασδήποτε άλλες πατημασιές. Καθόλου. Κοίτα εδώ, αυτό είναι το αποτύπωμα ενός δεξιού ποδιού πάνω στη σκόνη. Τώρα πατάω με το δικό μου γυμνό πόδι πλάι τη. Ποια είναι η σημαντική διαφορά? Τα δάχτυλά σου είναι όλα στριμωγμένα μαζί. Το άλλο αποτύπωμα έχει κάθε δάχτυλο να ξεχωρίζει ευδιάκριτα. Ακριβώς. Αυτό εννοούσα να το θυμάσαι τώρα θα είχε την καλοσύνη να βγεις από αυτή την καταπακτή και να μυρίσεις την άκρη του ξύλου, θα παραμείνω εδώ μιας και έχω αυτό το μαντίλι στο χέρι μου». Έκανα όπως με πρόσταξε και στη στιγμή αντιλήφθηκα μια έντονη οσμή από κατράμι. «Εκεί είναι που ακούμπησε το πόδι του βγαίνοντα έξω». Αν και εσύ μπορείς να τον εντοπίσεις, πιστεύω πως ο Τόμπι δεν θα συναντήσει την παραμικρή δυσκολία. Τώρα τρέχα κάτω, λύσε τον σκύλο και έχει το νου σου για τον Μπλοντίν. Την ώρα που βγήκα στο κτήμα, ο Σέρλο Χόλμ βρισκόταν στη στέγη και τον διέκρινα σαν ένα πελώριο φωτεινό σκουλίκι να σέρνεται πολύ αργά κατά μήκου τη. Τον έχασα πίσω από μια σειρά καμινάδων, μα αμέσω ξαναφάνηκε και έπειτα χάθηκε και πάλι στην άλλη πλευρά. Όταν πήγα από την άλλη, τον βρήκα καθισμένο σε μια γωνιακή μαρκίζα. «Εσύ είσαι Γουότσον», φώναξε. «Ναι, εδώ είναι», τι είναι αυτό το μαύρο πράγμα εκεί κάτω. Ένα βαρέλι νερού. Με καπάκι. Ναι. Κανένα ίχνος σκάλας. Όχι. Πού να τον πάρει το τύπο. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο μέρος. Θα μπορούσα να κατέβω από εκεί που κατέβηκε. Η υδροροή δείχνει αρκετά σταθερή. Άντε και ό,τι γίνει. Ακούστηκε ένα σύρσιμο ποδιών και η λάμπα άρχισε να κατεβαίνει σταθερά στην πλευρά του τείχου. Στη συνέχεια, με ένα ελαφρύ πίδημα, έπεσε στο βαρέλι και από εκεί στο έδαφο. Ήταν εύκολο να τον ακολουθήσω, υπεβάζοντας βάζοντα τι και τι μπότε του. Τα κεραμίδια ήταν ανασυρμένα καθ' όλη τη διαδρομή και στη βιασύνη του έπεσε αυτό. Επιβεβαιώνει τη διάγνωσή μου, όπω θα το εκφράζατε, λόγου σα οι γιατροί. Το αντικείμενο το οποίο μου έδειξε ήταν ένα σακούλι ή πουγγί πλεγμένο από πολύχρωμα χόρτα και με μερικέ φανταχτέρε χάντρε κολλημένε γύρω του. Σε σχήμα και μέγεθο δεν διέφερε από μια ταμπακέρα. Μέσα τη βρίσκονταν μια τουζίνα αγκάθια από σκούρο ξύλο, εχμηρέ στη μια άκρη και στρογγυλεμένε από την άλλη, ακριβώ όπω αυτό που είχε χτυπήσει τον Βαρθόλομι Σόλτο. Είναι κολασμένα πράγματα, είπε. Πρόσεξε να μην τρυπηθεί. Χαίρομαι που τα βρήκαμε γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι όλα όσα είχε. Λιγότερος φόβος για μένα ή για σένα να βρούμε ένα δάφτα στο δέρμα μας κάποια στιγμή. Ευχαρίστως θα αντιμετώπιζα μια σφαίρα από ένα μαρτίνι. Είσαι μέσα για μια ζόρικη πεζοπορία έξι μιλίων γουότσον. Βεβαίω απάντησα. Το πόδι σου θα το αντέξει. «Ωμα ναι. Εδώ μου είσαι σκυλάκι. Καλέ μου γέρο Τόμπι. Μύρισε το Τόμπι. Μύρισε το. Έσπρωξε το μαντίλι με το κρεόζωτο κάτω από τη μύτη του σκυλιού καθώς το ζώο στεκόταν με τα χνουδά τα πόδια του ανοιγμένα και με ένα εξαιρετικά αστείο κόρδομα του κεφαλιού του, σαν ενδύμων που οσμίζεται ένα ξακουστό ίνο. Ο Χόλμς τότε πέταξε το μαντίλι σε κάποια απόσταση, έδεσε ένα χοντρό λούρι στο κολάρο του μπασταρδόσκυλου και το οδήγησε στη βάση του βαρελιού με το νερό. Το ζώο αμέσως ξέσπασε σε μια διαδοχή στριγκών τρεμουλιαστών κραυγών και με τη μουσούδα του στο έδαφος και την ουρά του στον αέρα κινήθηκε αποφασιστικά στο μονοπάτι με ένα ρυθμό που τέντωσε το λουρί του και μας κράτησε στο μέγιστο της ταχύτητάς μας η ανατολή σταδιακά φωτιζόταν και βλέπαμε πλέον σε κάποια απόσταση μέσα στο παγερό γκριζοφως το τετράγωνο ευμέγεθε σπίτι με τα σκοτεινά άδεια παράθυρα και τους ψηλούς γυμνούς τείχους του υψωνόταν θλιμμένο και ρημωμένο πίσω μας. Η πορεία μας οδήγησε μέσα από τα κτήματα, μέσα και έξω ανάμεσα από τα χαντάκια και τις λακκούβες οι οποίες τα σημάδευαν και τα έτεμναν. Όλο το μέρος με τους διάσπαρτους σωρούς από χώμα και τους καχεκτικούς θάμνους είχε μια συφοριασμένη δυσίωνη όψη η οποία ερχόταν σε αρμονία με τη ζωφερή τραγωδία που το επισκίαζε. Φτάνοντας στη μεσοτυχία, ο Τόμπι έτρεξε κατά μήκου τη, κλαψουρίζοντα ανυπόμονα κάτω από τη σκιά τη και στάθηκε εν τέλει σε μια γωνιά που σκεπαζόταν από μια νεαρή οξιά. Εκεί που τα δυο τυχεία ενώνονταν, αρκετά τούβλα είχαν ξεκολληθεί και οι εσοχέ που απέμεναν ήταν φθαρμένε και στρογγυλεμένε στα χαμηλότερα μέρη, σαν να είχαν συχνά χρησιμοποιηθεί για σκάλα. Ο Χόλμ καρφάλωσε και παίρνοντα από μένα το σκύλο τον έριξε από την άλλη μεριά. Ορίστε το αποτύπωμα από το χέρι του ξυλοπόδαρού μα, σχολίασε καθώ καρφάλωσα απλά του. Βλέπει την ελαφριά κοιλίδα αίματο πάνω στο λευκό σοβά. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε καθόλου βαριά βροχή χθε. Η οσμή θα παραμείνει στο δρόμο παρά το 28 ώρο προβάδισμα που έχουν. Ομολογώ πω είχα και εγώ τι αμφιβολίε μου όταν συλλογίστηκα τη μεγάλη κυκλοφορία που είχε περάσει οδεύοντα προ το Λονδίνο στο μεταξύ. Οι φόβοι μου σύντομα κατευνάστηκαν εν τούτης. Ο Τόμπι δεν δίστασε στιγμή ούτε παρέκλεινε, αλλά συνέχισε να προχωράει με το ξεχωριστό τσουλιστό τρόπο του. Ήταν σαφέ πω η αψιά οσμή του κρεόζωτου ξεπερνούσε όλε τι υπόλοιπε συναγωνιζόμενε οσμέ. «Μη φανταστείς, είπε ο πως εξαρτώμε για την επιτυχία της υποθέσεως επί της απλής πιθανότητας πως κάποιος από τους τύπους μας πάτησε μέσα στο χημικό. Έχω πλέον γνώση, η οποία θα μου έδινε τη δυνατότητα να τους ακολουθήσω κατά πολλού διαφορετικούς τρόπους. Ο προκείμενος εν τούτης είναι ο μεσότερος και αφού η τύχη μας τον πρόσφερε θα ήμουν ασυχόρητος αν τον περιφρονούσα». Απέτρεψε ωστόσο την υπόθεση από το να μετατραπεί σε ένα μικρό διανοητικό πρόβλημα, το οποίο αρχικά προϊόνιζε. Ενδεχομένως να αποκομιζόταν και κάποια αναγνώριση εξ αυτής, μόνο από αυτό το υπερβολικά απτό στοιχείο. «Υπάρχει αναγνώριση και με το παραπάνω», είπα. «Σε διαβεβαιώνω, Χόλμς, πως θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο αποκομίζεις τα συμπεράσματά σου. Σε αυτή την περίπτωση Περισσότερο από όσο ένιωσα στην υπόθεση του Τζέφερσον Χόπ. «Η κατάστασή μου φαντάζει βαθύτερη και πλέον ανεξήγητη. Πώς παραδείγματο χάριν περιέγραψες με τέτοια βεβαιότητα τον ξυλοπόδαρο». «Παιδί μου, μιλάμε για το άκρο ναό των της απλότητας. Δεν θέλω να γίνω δραματικός. Είναι όλα καθαρά και ξάστερα». Δύο αξιωματικοί που εποπτεύουν μια φρουρά κατά δίκον μαθαίνουν ένα σημαντικό μυστικό σχετικά με ένα θαμμένο θησαυρό. Ένα χάρτη σχεδιάζεται για αυτού από έναν Άγγλον ονόματι Τζόναθον Σμολ. Θα θυμάσαι πω είδαμε το όνομα πάνω στο χάρτη που κατήχε ο λοχαγό Μόρσταν. Το είχε υπογράψει εκ μέρου του αλλά και εκ μέρου των συνεργατών του, το Σημάδι των Τεσσάρων, όπω κάπω δραματικά το αποκάλεσε. Βοηθούμενοι από το χάρτη ή αξιωματικοί ή ένας εξ αυτών βρίσκουν το θησαυρό και τον φέρνουν στην Αγγλία, αφήνοντας ας υποθέσουμε κάποιον όρο τον οποίο εκείνος εξέλαβε ως μη εκπληρωθέντα. Τώρα λοιπόν γιατί δεν πήρε το θησαυρό ο Τζόναθαν Σμόλ αυτό προσώπο, Η απάντηση είναι προφανής. Ο χάρτης χρονολογείται σε μια περίοδο που ο Μόρσταν σχετίστηκε στενά με κατάδικους. Ο Τζόναθαν Σμόλ δεν πήρε το θησαυρό... Επειδή εκείνο και οι συνεργάτε του ήταν οι ίδιοι κατάδικοι και δεν μπορούσαν να διαφύγουν. Όμω πρόκειται περί απλή εικασία, είπα. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι η μόνη υπόθεση που καλύπτει όλα τα γεγονότα. Α δούμε τώρα πώ ταυτίζεται με τα επακόλουθα. Ο Λοχαγό Σόλτο παραμένει ήσυχο για πολλά χρόνια. Ευτυχή που έχει στην κατοχή του το θησαυρό του. Τότε λαβαίνει ένα γράμμα από την Ινδία το οποίο τον κάνει να νιώσει έντονο φόβο. Περι τίνος πρόκειτο, ένα γράμμα που έλεγε πως οι άντρε τους οποίους είχε αδικήσει είχαν αφαιθεί ελεύθεροι. Είτε είχαν αποδράσει, είναι το πιθανότερο γιατί θα γνώριζε τη διάρκεια της φυλάκισής τους, δεν θα τον εξέπλητε. Τι κάνει τότε όμως, προστατεύεται ενάντια σε ένα ξυλοπόδαρο, λευκό στο επισημένο γιατί περνά ένα λευκό περιπλανόμενο έμπορο για αυτόν και τον περιβολεί. Τώρα μόνο ένα όνομα λευκού υπάρχει στο χάρτη. Τα άλλα είναι Ινδικά και Μουσουλμανικά. Δεν υπάρχει άλλος λευκός. Επομένως μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι ο ξυλοπόδαρος λευκός είναι ακριβώς ο Τζόναθαν Σμόλ. Σου φαίνεται λανθασμένος ο υποσυζήτησης συλλογισμό. Όχι, είναι σαφής και ακριβής. Λοιπόν, τώρα ας τοποθετηθούμε στη θέση του Τζόναθαν Σμόλ. Ας το δούμε από τη δική του οπτική γωνία έρχεται στην Αγγλία με τη διτή ιδέα να αποκτήσει και πάλι ό,τι θεωρεί δικαιωματικά δικό του και να πάρει την εκδίκησή του ενάντια στον άντρα που τον αδίκησε. Ανακάλυψε που ζούσε ο Σόλτο και πιθανότατα να σύναψε σχέσεις με κάποιον εντός του σπιτιού. Υπάρχει εκείνος ο Μπάτλερ, ο Λαλ Ράο, τον οποίο δεν είδαμε. Η κυρία Μπερνστόουν είπε πως απέχει πολύ από έναν άμεμπτο χαρακτήρα. Ο Σμολ δεν μπορούσε να ανακαλύψει που βρισκόταν ο θησαυρό, γιατί κανεί δεν γνώριζε εκτό του Ταγματάρχη και ενό πιστού υπηρέτη που είχε πεθάνει. Ξαφνικά ο Σμολ μαθαίνει πω ο Ταγματάρχη βρίσκεται στο νεκροκρέβατό του. Στην παραφροσύνη πω το μυστικό του θησαυρού θα πεθάνει μαζί του, τρέχει στον πανικό του παρά του φύλακε, φτάνοντα στο παράθυρο του οτιμοφάνατου και αποτρέπεται από το να εισέλθει μόνο από την παρουσία των δύο γιών του. Τρελό από μίσο, ωστόσο για τον νεκρό, μπαίνει στο δωμάτιο το ίδιο βράδυ, ψάχνει τα προσωπικά του έγγραφα με την ελπίδα να ανακαλύψει κάποιο σημείωμα σχετικό με τον θησαυρό. Και τελικά αφήνει ένα ενθύμιο τη επίσκεψή του υπό τη μορφή τη σύντομη επιγραφή στην κάρτα. Αναμφίβολα το είχε σχεδιάσει εκ των προτέρων, ώστε αν δολοφονούσε τον ταγματάρχη να άφηνε κάποια καταγραφή επί του σώματος ως ένα σημάδι πως δεν επρόκειτο για έναν κοινό φόνο, αλλά από την θεώρηση των τεσσάρων συνεταίρων κάτι υπό τη μορφή μιας πράξης απονομής δικαιοσύνης. Καπρίτσια και αλόκοτα αποκοιήματα αυτού του είδους είναι αρκετά κοινά στα χρονικά του εγκλήματος και συνήθως προσφέρουν πολύτιμες ενδείξεις σχετικά με τον εγκληματία. Τα ακολουθήσω όλα αυτά. Απολύτω. Τι θα έκανε τώρα ο Τζόναθαν Σμολ, μπορούσε μονάχα να κρατήσει το μυστικό, παρακολουθώντα τι προσπάθειε που γίνονταν για να ανεβρεθεί ο Θησαυρό. Πιθανόν αφήνει την Αγγλία και επιστρέφει μόνο κατά διαστήματα. Τότε έρχεται η ανακάλυψη τη Σοφίτα και αμέσω ενημερώνεται σχετικά. Εντοπίζουμε και πάλι την παρουσία κάποιου συνεργού στο προσωπικό. Ο Τζόναθαν με το ξύλινο πόδι του είναι εντελώ ανίκανο να φτάσει στο ψηλό δόμα του Μπαρθόλομιου Σόλτο. Παίρνει μαζί του ωστόσο έναν μάλλον ιδιόρυθμο συνεργάτη, ο οποίο αντεπεξέρχεται τη συγκεκριμένη δυσκολία, αλλά βουτά το ξυπόλυτο πόδι του μέσα στο κρεόζωτο, όπου και εισέρχεται ο τόμπι και να αργώσει το χολό περπάτημα 6 μιλίων για ένα μειωμένο αποδοχών αξιωματικό με έναν κατεστραμμένο αχίλιο τένοντα. Ωστόσο ήταν ο συνεργάτης και όχι ο Τζόναθαν εκείνος που διέπραξε το έγκλημα. Πολύ σωστά και μάλλον προς μεγάλη αποστροφή του Τζόναθαν κρίνοντας από τον τρόπο που τριγύριζε μπαίνοντα στο δωμάτιο δεν κρατούσε κακία ενάντια στον Βαρθόλομιο Σόλτο που θα προτιμούσε να τον είχε δέσει και θυμώσει. Δεν ήθελε να βάλει το κεφάλι του στην αγχώνη. Δεν μπόρεσε να το αποτρέψει εν τούτης. Τα βία ένστικτα του συντρόφου του είχαν ξεσπάσει και το δηλητήριο είχε κάνει τη δουλειά του. Έτσι ο Τζόναθαν Σμόλ άφησε τη μαρτυρία του, κατέβασε το κουτί με το θησαυρό στο έδαφος και το ακολούθησε. Φυσικά όσον αφορά την προσωπική του εμφάνιση Πρέπει να είναι μεσήλικα και πρέπει να είναι ηλιοκαμένο, έχοντα εκτίσει την ποινή του σε ένα τέτοιο φούρνο όπω η νήσια Ανταμάν. Το ύψο του υπολογίζεται άμεσα από το μήκο τη δρασκελιάς του και γνωρίζουμε πω είχε γενιάδα. Η τριχοφυα του ήταν εκείνο που έκανε μεγάλη εντύπωση στο φαντέου σόλτο όταν τον είδε στο παράθυρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Ο συνεργάτη. Α, καλά, δεν υπάρχει κάποιο σπουδαίο μυστήριο σε αυτό. Όμως θα τα μάθεις όλα λίαν συντόμως. Πόσο γλυκιά είναι η πρωινή άβρα. Δες πως αυτό το μικρό σύννεφο επιπλέει σαν ένα ροζ φτερό κάποιο γιγάντιου φλαμίνγκο. Πλέον η κοκκινοπή παρυφή του ήλιου ανοίγει δρόμο μέσα από την ομίχλη του Λονδίνου. Λάμπει πάνω από πολύ κόσμο, αλλά σε κανένα τολμώ να στοιχηματίσω που να έχει επιδοθεί σε μια πιο αλόκοτη δουλειά από ότι εσύ κι εγώ πόσο μικρή νιώθουμε με τις μικρόψυχες φιλοδοξίες μας και τους αγώνες μας υπό την παρουσία των σπουδαίων βασικών δυνάμεων της φύσης. Έχεις προχωρήσει αρκετά στο Ζαν Πολ. Αρκετά. Επέστρεψα πάλι πίσω σε αυτόν. Ήταν σαν να ακολουθούσα ριάκι στη λίμνη από όπου ξεκίνησε. Προβαίνει σε ένα περίεργο αλλά βαθιστόχαστο σχόλιο. Και αυτό είναι πως η κυρίαρχη απόδειξη του αληθινού ανθρώπινου μεγαλείου έγινε στην αντίληψη της μυδαμινότητάς του. Διατυπώνεται, βλέπεις μια δύναμη σύγκρισης και μια εκτίμηση η οποία από μόνη της αποτελεί μια ένδειξη ευγένειας. Υπάρχει αρκετή τροφή για σκέψεις στον Ρίχτερ. Δεν έχεις πιστόλι μαζί σου, έχεις, έχω το ραβδί μου. Υπάρχει περίπτωση πως ίσως να χρειαστούμε κάτι τέτοιο αν φτάσουμε στο του τον Τζόναθαν θα τον αφήσω σε σένα, μα αν ο άλλος αποδειχθεί επικίνδυνο θα του ρίξω». Έβγαλε το περίστροφό του καθώς μίλησε και έχοντας γεμίσει δυο από τις θαλάμες του, το έβαλε πίσω στη δεξιά τσέπη του σακακιού του. Όλη εκείνη την ώρα ακολουθούσαμε τον Τόμπι κατηφορίζοντα μέσα από τους ημιαγροτικούς διάστηκτους αποβίλες δρόμους που οδηγούσαν στη Μητρόπολη. Τώρα ωστόσο είχαμε αρχίσει να κινούμαστε σε τους δρόμους όπου καματάρεδες και μιλημένοι εργάτες ήταν ήδη στο πόδι και ατιμέλητες γυναίκες κατέβασαν τα παραθυρόφυλλα και σκούπιζαν τα κατόφλια. Στην άκρη του τετραγώνου τα καπηλιά έπιαναν σιγά σιγά δουλειά και αγριοπρόσωποι άντρες ξεπρόβαλαν τρίβοντας τα μανίκια τους στις γενιάδες τους ύστερα από ένα πρωινό τσούξιμο. Περίεργα σκυλιά σου λατσάριζαν οχελικά και μας κοιτούσαν με έκπληξη καθώς περνούσαμε, όμως ο Τόμπι δεν κοίταζε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, μα συνέχιζε να τρέχει με τη μουσούδα του στο έδαφο και κάνα περιστατικό κλαψούρισμα ανυπομονησία το οποίο υπονοούσε μια έντονη οσμή. Είχαμε διασχίσει το Στρίτχαμ, το Μπρίξτον, το Κάβερουελ και πλέον βρισκόμασταν στη λεωφόρο Κένιγκτον έχοντα περάσει μέσα από τι παρόδου προ τα ανατολικά του Όβαλ. Οι άνθρωποι του οποίου καταδιώκαμε έμοιαζαν να έχουν ακολουθήσει μια παράδοξα με ανδρική διαδρομή, ενδεχομένω με την ιδέα πω θα διέφευγαν τη παρακολούθηση. Δεν είχαν παραμείνει στιγμή στο κεντρικό δρόμο, όταν κάποιο πλευρικό δρόμο θα εξυπηρετούσε του σκοπού του. Στο τέλο τη λεωφόρου Κένιγκτον είχαν κόψει στα αριστερά μέσω τη οδού Μποντ και τη Μάιλ. Στο σημείο που η τελευταία κατέληγε στο Night Place, ο Τόμπι σταμάτησε να προχωρά, αλλά άρχισε να κάνει μπρο-πίσω με το ένα αυτή ανασηκωμένο και το άλλο κατεβασμένο. Η προσωποποίηση της κυλίσιας αναποφασιστικότητας. Κατόπιν έκανε μικρά βήματα τριγύρω, κοιτώντας μας πότε πότε σαν να μας ζητούσε συγγνώμη για την αμηχανία του. «Τι στο να τρέχει με το σκυλί» μου Γκρισοχόλμς. ο «Σίγουρα δεν θα έπαιρναν να ούτε θα φεύγαν με αερόστατο. Ίσως να στάθηκαν εδώ για κάποια ώρα πρότεινα. Αχά, όλα πάνε καλά. Ξεκίνησε και πάλι, είπε ο σύντροφό μου με ένα τόνο αγαλίαση. Είχε αρχίσει να βαδίζει ξανά, γιατί έχοντα οσμιστή τριγύρω ξάφνου, αποφάσισε και όρμησε με μια ενέργεια και με μια αποφασιστικότητα που δεν είχε επιδείξει προηγουμένω. Η οσμή φάνηκε να είναι εντονότερη από πριν, γιατί δεν είχε καν ακουμπήσει τη μουσούδα του στο έδαφο, αλλά τραβούσε το λουρί του και προσπαθούσε να τρέξει έβλεπα από την λάμψη στα μάτια του Χόλμς ότι πίστευε πως πλησιάζαμε στο τέλος του ταξιδιού μας. Η διαδρομή μας τώρα κατηφόρησε στις εννέα λεύκες μέχρι που φτάσαμε στην πελώρια αποθήκη ξυλίας των Μπρόντερη και Νέλσον λίγο παρακάτω από την ταβέρνα λευκόσα Αετός. Εδώ το σκυλί ξετρελαμένο από αναστάτωση στράφηκε μέσα από μια πλευρική πύλη στην περίφραξη όπου οι πριονιστές ήδη είχαν πιάσει δουλειά. Εμπρός όρμησε το σκυλί, μέσα σε πριονίδια και ροκανίδια, κατηφόρησε σε ένα δρομάκι, έκανε το γύρο ενός περάσματος μέσα από δυο στίβες ξυλίες, και τελικά με μια θριαμβευτική κραυγή πήδησε πάνω σε ένα μεγάλο βαρέλι το οποίο ακόμη στεκόταν πάνω σε ένα καροτσάκι πάνω στο οποίο είχε μεταφερθεί. Με κρεμασμένη γλώσσα και γελιστερά μάτια ο Τόμπι στάθηκε πάνω στο βαρελάκι κοιτώντα μα ένα λάξ για κάποιο σημάδι κατανόηση. Οι σανίδε του βαρελιού και η τροχή του καροτσιού ήταν πασαλημένη από ένα σκούρο υγρό και η ατμόσφαιρα ήταν βαριά από την αισμή του κρεόζωτου. Ο Σέρλοκ Κόλμς και εγώ κοιταχτήκαμε και κατόπιν ξεσπάσαμε ταυτόχρονα σε ένα ανεξέλεγκτο γέλιο. οι άτακτες δυνάμεις της οδού Μπέικερ. «Και τώρα τι» ρώτησα. Ο Τόμπι ξέπεσε όσον αφορά το θέμα του αλάθη του. «Ενήργησε βάσει των ενστίκτων του», είπε ο Χόλμς, κατεβάζοντάς τον από το βαρέλι και βγάζοντάς τον από την αποθήκη ξυλίας. Αν συλλογιστεί πόσο κρεόζο το θεμα του αλαθη του ενηργησε βασει των ενστικτων του ειπε ο κατεβαζοντας τον απο το βαρελι και βγαζοντας τον απο την αποθηκη ξυλιας αν συλλογιστει ποσο κρεόζωτο το μεταφερεται στο Λονδίνο σε μια μέρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα χάναμε τα ίχνη μας χρησιμοποιείται πολύ τώρα, ειδικότερα για το φούρνισμα της ξυλίας. Δεν φταίει ο κακόμυρος ο Τόμπι. Πρέπει να εντοπίσουμε ξανά τη βασική οσμή, υποθέτω. Ναι, και ευτυχώ δεν έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Προφανώς αυτό που προβλημάτισε το σκύλο στη γωνία του Knight's Place ήταν το γεγονός πως δύο διαφορετικά ίχνη κατευθύνονταν σε αντίθετες διαδρομές. Ακολουθήσαμε τη λανθασμένη. Το μόνο που απομένει είναι να ακολουθήσουμε την άλλη. Δεν υπήρχε δυσκολία σχετικά. Οδηγώντας τον τόπι στο μέρος όπου είχε διαπράξει το σφάλμα του, έκανε ένα φαρδί κύκλο και τελικά ξεχύθηκε σε μια καινούργια κατεύθυνση. Αυτή τη φορά πρέπει να φροντίσουμε να μην μας πάει στο σημείο από όπου ήρθε το βαρέλι με το κρεόζωτο, παρατήρησα. Το σκέφτηκα, όμως πρόσεξε πως παραμένει στο πεζοδρόμιο ενώ το βαρέλι με το κρεόζωτο πέρασε από το δρόμο. Όχι, βρισκόμαστε στα σωστά ίχνη αυτή τη φορά. Κατευθύνθηκε κατηφορίζοντα την όχθη του ποταμού, τρέχοντας προς την τοποθεσία Μπελμόντ και την οδό Πρίντς. Στο τέλος της οδού Μπρόντ κατηφόρησε βιαστικά κοντά στο νερό, όπου και υπήρχε μια μικρή ξύλινη προβλήτα. Ο Τόμπι μας οδήγησε ως την άκρη της και εκεί στάθηκε κλαψουρίζοντας, κοιτώντας το σκοτεινό ρεύμα μακρύτερα. Ατυχήσαμε, είπε ο Χόλμ, εδώ επιβιβάστηκαν σε μια βάρκα. Αρκετέ μικρέ περαταριέ και πλιάρια έπλεαν τριγύρω και στην άκρη τη προβλήτα. Πήραμε τον τόμπι στον καφένα με τη σειρά, όμω μολονότι ω μίστηκε όλο ανυπομονησία δεν διέκρινε κάτι. Κοντά στην πρόχειρη αποβάθρα υπήρχε ένα μικρό τούβλινο σπίτι, μια ξύλινη επιγραφή να ξεχωρίζει μέσα από το δεύτερο παράθυρο. Το Κάι Smith αναγραφόταν πάνω της με μεγάλα γράμματα και από κάτω ενοικιάζονται βάρκες με την ώρα ή τη μέρα. Μια δεύτερη επιγραφή πάνω από την πόρτα μας πληροφόρησε πως υπήρχε και μια ατμάκατος. Μια δήλωση η οποία επιβεβαιώθηκε από ένα μεγάλο σωρό κοκ πάνω στην προβλήτα. Ο Σέρλοκ Χόλμς κοίταξε τριγύρω αργά και το πρόσωπό του πήρε μια έκφραση ανησυχίας. Δείχνει άσχημο, είπε. Οι τύποι είναι ξυπνότεροι από όσο ανέμενα, καθώ φαίνεται έχουν καλύψει τα ίχνη του. Υπήρξε φοβούμε προμελετημένο χειρισμό. Πλησίαζε την πόρτα του σπιτιού, όταν άνοιξε και ένα γουρομάλικο πιτσιρίκι γύρω στα έξι, βγήκε τρέχοντα έξω, ακολουθούμενο από μια εύσομη ροδαλή γυναίκα με ένα πελόριο σφουγγάρι στο χέρι τη. Έλα μέσω πίσω να πληθεί, Τζακ, φώναξε. Γυρνά πίσω, μικρέ δαίμονα, γιατί αν ο πατέρα σου γυρίσει σπίτι και σε βρει έτσι, θα μας τα ψάλει για τα καλά. «Αξιαγάπη το παιδί, είπε ο Holmes υπολογισμένα. Τι ροδαλό κατεργαράκο λοιπόν, Τζάκ, υπάρχει κάτι που θα ήθελε. Το παιδί το συλλογίστηκε για μια στιγμή. Θα ήθελα ένα σελίνι, είπε. Κάτι που θα ήθελε περισσότερο. Θα ήθελα δυο σελίνια περισσότερο, απάντησε το τερατάκι, κατόπιν λίγη σκέψη. Ορίστε λοιπόν, πιάσε. Υπέροχο παιδί, κυρία Σμιθ. Ο κύριος να σε έχει καλά, κύριε, είναι και θρασής. Ίσα που τον κάνω ζάφτη, όταν μάλιστα ο άντρα μου λείπει για μέρες. Λείπει, είπε ο Χόλος, με απογοητευμένη φωνή. Λυπάμαι γι' αυτό, γιατί ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Σμιθ. Λείπει από χθε το πρωί, κύριε, και να σας πω την αλήθεια, αρχινάω να φοβάμαι για εκείνον. Μα αν έχει να κάνει με κάποια βάρκα, κύριε, ίσως να μπορούσα να σας εξυπηρετήσω. Θα ήθελα να νοικιάσω τη λάντζα του. Μα να είστε καλά, κύριε, με τη λάντζα έχει φύγει. Αυτό με παραξενεύει, γιατί ξέρω πως δεν έχει αρκετά κάρβουνα για να πάει ως το Γούλγουιτς και πίσω. Αν είχε φύγει με τη Μαούνα, δεν θα σκεφτόμουν τίποτα. Γιατί πολλές φορές μια δουλειά τον πήγε στο Γκρίβσβεντ και τότε όταν είχε πολλά να κάνει, μπορεί και να μένε. Μα τι να κάνει μια ατμάκα το δίχως κάρβουνα. Ίσως να αγόρασε μερικά σε κάποια από παρακάτω στο ποτάμι. Ίσως κύριε, μα δεν θα το έκανε. Πολλές φορές τον άκουσα να φωνάζει για τις τιμές που χρεώνουν για μερικά μισογεμάτα τσουβάλια. Επιπλέον δεν μ' αρέσει εκείνος ο ξυλοπόδαρος με την ασχημό φατσά του και ο αλόκοτος τρόπος του. Τι δουλειά είχε να χτυπά την πόρτα μας. Ένας ξυλοπόδαρος υποχόλος με ήρεμη έκπληξη. Μάλιστα, κύριε, ένα λιοκαμένο πυθικομούτσινο που επισκέφθηκε αρκετέ φορέ τον άντρα μου. Εκείνο ήταν που το ξεσήκωσα βραδιάτικα και ακόμη πιότερο ο άντρα μου ήξερε πω θα ερχόταν, γιατί είχε βάλει μπρο τη λάντσα. Σα το λέω ντόμπρε, κύριε, δεν νιώθω καλά με όλα αυτά. Μα αγαπητή μου κυρία Σμιθ, είπε ο Χόλμ, ανασηκώνοντα του ώμου του, τρομάζεται για το τίποτα. Πώ μπορείτε να ξέρετε πω ήταν ο ξυλοπόδαρο που ήρθε το βράδυ, δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς μπορείτε να είστε σίγουροι. Η φωνή του, κύριε, γνώρισα τη φωνή του, που είναι κομμάτι βαριά και τραχιά. Χτύπησε το κεφαλόσκαλο, τρίστα πήγαινε. Πάρε τα πόδια σου, σύντροφε, λέει, ώρα να πιάσουμε δουλειά. Ο γέρος μου ξύπνησε το τζιμ, είναι ο μεγαλύτερό μα και έφυγαν μαζί, δίχως να μου πουν κουβέντα. Άκουσα το ξύλινο πόδι να χτυπάει το πλακόστρωτο. Ήταν μόνο το ξυλοπόδαρο, δεν θα έλεγα πως είμαι σίγουρη, κύριε. Δεν άκουσα κανέναν άλλον. Λυπάμαι, κυρία Σμιθ, γιατί ήθελα μια λάντζα και άκουσα καλά λόγια για την... Για να δούμε ποιο είναι το όνομά τη. Η χαραυγή, κύριε. Α, δεν είναι εκείνη η παλιά πράσινη λάντζα με μια κίτρινη ρίγα και φαρδιά σε πλάτος. Όχι, αλήθεια, είναι ένα περιποιημένο σκαρί όπως καθένα στο ποτάμι. Είναι φρεσκοβαμένη, μαύρη με δύο κόκκινες ρίγες. Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχετε σύντομα νέα του, κυρία Σμίθ. Κατεβαίνω τον ποταμό και αν τύχει να δω τη χαραυγή, θα του πω πόσο άσχημα νιώθετε. Ένα μαύρο φουγάρο, είπατε. Όχι, κύριε, μαύρο με μια λευκή λωρίδα. Α, μα φυσικά ήταν οι πλευρέ τη που ήταν μαύρε. Καλή σα ημέρα, κυρία Σμίθ. Υπάρχει ένα βαρκάρης κάπου εδώ που να έχει μια λέμβο. Θα την πάρουμε και θα διασχίσουμε το ποτάμι. Το σημαντικότερο με τέτοιους ανθρώπους, είπε ο Χόλμς, ενώ καθόμασαν στα καθίσματα της Λέμβου, είναι να μην τους αφήσεις ούτε στιγμή να σκεφτούν πως οι πληροφορίες τους έχουν και την παραμικρή σημασία για σένα. Αν σου ξεφύγει κάτι στη στιγμή, σφαλίζουν το στόμα του αστρίδια. Αν τους ακούσεις σαν αδυσφορείς όπως συνέβη, τότε πιθανότατα θα πάρεις αυτό που θέλεις. «Φυσικά, πλέον δείχνει ξεκάθαρο», είπα. Τι θα έκανες λοιπόν, θα νίκιαζα μια λάντζα και θα κατέβαινα το ποτάμι στα ίχνη της χαραυγή. Αγαπητέ μου φίλε, θα αναλάμβανε μια συλλήπτου μεγέθου δουλειά. Υπάρχει περίπτωση να έδεσε οποιαδήποτε προβλήτα σε κάθε κατεύθυνση από εδώ στο Γκρίνουιτ. Κάτω από τη γέφυρα υπάρχει ένα τέλειος λαβύρινθος από αποβάφρε που εκτείνεται για μίλια. Θα έπαιρνε μέρε και μέρες για να τι εξαντλήσει όλε αν ξεκινούσε μονάχο. «Χρησιμοποιήσε τότε την αστυνομία». «Όχι. Πιθανόν να καλέσω τον Άθενλη Τζόουνς. Την τελευταία στιγμή δεν είναι κακός και δεν θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα τον ζημίωνε επαγγελματικά. Όμως έχω την ιδέα να το ξεδιαλύνω μόνος μου τώρα που φτάσαμε ως εδώ να βάλουμε μια αγγελία τότε ζητώντας πληροφορίας από επόπτες από βάθρας. Πολύ μα πολύ χειρότερο οι άνθρωποι μας θα μάθαιναν πως τους ακολουθούμε κατά πόδας και θα την κοπανούσαν εκτός χώρας. Όπως έχει υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να φύγουν, μα για όσο θα πιστεύουν πως είναι απολύτω ασφαλής δεν θα βιαστούν. Η ενεργητικότητα του Τζόουνς θα μας χρειαστεί εκεί γιατί η άποψή του σχετικά με την υπόθεση είναι βέβαιο πως θα βγει στον ημερήσιο τύπο και οι φυγάδες θα φανταστούν πως όλοι βρίσκονται σε λάθος δρόμο. Τι θα κάνουμε τότε, ρώτησα καθώ δέσαμε κοντά στο σοφρονιστήριο Μίλμπανκ. Θα πάρουμε αυτή την άμαξα, θα πάμε σπίτι, θα πάρουμε πρωινό και καμιά ώρα ύπνο. Υπάρχει περίπτωση να είμαστε στα πόδια μα και πάλι το βράδυ. Στάσου σε ένα τηλεγραφείο άμαξα, θα κρατήσουμε τον τόπι μιας και ίσω να μα φανεί χρήσιμο. Σταματήσαμε στο ταχυδρομικό γραφείο του οδού Μέγα Πέτρου και ο Χόλμ έστειλε ένα τηλεγράφημα. Σε ποιον πιστεύει ότι εστάλει, ρώτησε καθώ συνεχίσαμε το δρόμο μα. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Θυμάσαι την ομάδα detective τη αστυνομική δύναμη τη οδού Μπέικερ που χρησιμοποίησα την υπόθεση του Jefferson Hope» Πολύ καλά, είπα γελώντα. Η παρούσα είναι ακριβώ η υπόθεση στην οποία ίσω να αποδειχθούν πολύτιμοι. Αν αποτύχουν, έχω κι άλλε λύσει, αλλά θα του δοκιμάσω πρώτου. Το τηλεγράφημα ήταν για το μικρό μου βρώμικο υπαρχηγό, τον Wiggins, και προσδοκώ πως μαζί με την παρέα του θα είναι κοντά μας πριν να τελειώσουμε το πρωινό μας. Ήταν κάπου μεταξύ 8 με 9 και είχα μια επίγνωση μια σοβαρή αντίδραση κατόπιν των αλλεπάλληλων συγκινήσεων της βραδιάς. Ήμουν άτονος και αποκαμωμένος με μυαλό σκοτισμένο και σώμα καταπονημένο. Δεν είχα τον επαγγελματικό ενθουσιασμό ο οποίο έκανε τον σύντροφό μου να συνεχίζει, ούτε μπορούσα να κοιτάξω το ζήτημα ως ένα απλό αφηρημένο διανοητικό πρόβλημα. Όσον αφορά τον θάνατο του Μπαρθόλομιου Σόλτο, ελάχιστα καλά είχα ακούσει γι' αυτόν και δεν ένιωθα κάποια ιδιαίτερη αντιπάθεια προς τους δολοφόνους του. Ο θησαυρό, ωστόσο αποτελούσε εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Αυτός είτε μέρος του ανήκε δικαιωματικά στη δεσποινίδα Μόρσταν. Εφόσον υπήρχε έστω και μια πιθανότητα να βρεθεί, ήμουν έτοιμο να αφιερώσω τη ζωή μου στο συγκεκριμένο σκοπό. Είναι αλήθεια, αν τον έβρισκα, πιθανότατα θα την απομάκρυνα από κοντά μου. Κι όμω, θα ήταν μια μικρόψυχη και εγωιστική αγάπη αυτή που θα επηρεαζόταν από μια σκέψη τέτοια. Αν ο Χόλμ εργαζόταν με σκοπό να εντοπίσει του εγκληματίε, εγώ είχα ένα λόγο δέκα φορέ σοβαρότερο να μεωθεί να ανακαλύψω το θησαυρό. Ένα μπάνιο στην οδό Μπέικερ και μια πλήρη αλλαγή με ανανέωσε περίφημα. Όταν κατέβηκα στο δωμάτιο, βρήκα το πρωινό έτοιμο και τον Χόλμς να βάζει καφέ. «Ορίστε», είπε γελώντα και δείχνοντα μια ανοιγμένη εφημερίδα. Ο δραστήριος Jones, και ο πανταχού παρόν δημοσιογράφος τα τακτοποίησαν μεταξύ τους. «Όμως εσύ πέρασες αρκετά με την υπόθεση. Καλύτερα να φας τον μπέικον και τα βγάσου πρώτα», Πήρα την εφημερίδα και διάβασα τη σύντομη αναφορά, η οποία έφερε τον τίτλο «Μυστηριώδης υπόθεση στο Άνω Νόργουτ». «Περί της 12 ης ώρας την περασμένη νύχτα», έγραφε η Στάνταρτ, «ο κύριος Μπαρθόλομιος Σόλτο της οικίας Ποντιτσέρη στο Άνω Νόργουτ ευρέθη νεκρό στο δωμάτιό του υπό συνθήκε οι οποίες υποδεικνύουν ύποπτη δουλειά. Από όσα μαθαίνουμε δεν βρέθηκαν ίχνη βίας επί του κυρίου Σόλτο, εν τούτης μια πολύτιμη συλλογή ειδικών πετραδιών, την οποία ο ποθανόν τζέντλεμαν είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, είχε αποσπαστεί. Η ανακάλυψη έγινε αρχικά από τον κύριο Σέρλοκ Χόλμς και τον δόκτορα Βότσον, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί την οικία με τον κύριο Θαντέου Σόλτο, αδερφό του αποθανόντα. Από εξαιρετικά καλή τύχη, ο κύριος Άθελνι Τζόουνς, το γνωστό μέλος της αστυνομικής δύναμης, έτυχε να βρίσκεται στον αστυνομικό σταθμό του Νόργουτ και αφήχθη επιτόπου τόπου εντός μισής ώρας από την πρώτη κλίση. Οι εξασκημένες και έμπειρες αισθήσει του στη στιγμή εστιάστηκαν στον εντοπισμό των εγκληματιών με την ευτυχή κατάληξή του ότι ο αδελφός Θαντέου Σόλτο έχει ήδη συλληφθεί μαζί με την οικονόμο κυρία Μπέρν έναν ειδό μπάτλερ ονόματι Λαλ Ράου, και έναν θηρορό ή θηροφύλακα ονόματι Μακμέρτο. Είναι απολύτω βέβαιο πω ο κλέφτη ή οι κλέφτε γνώριζαν καλά την οικία, διότι η γνωστή τεχνική γνώση του κ. Τζόουν και οι ικανότητέ του στη λεπτομεριακή παρατήρησή του έδωσαν τη δυνατότητα να αποδείξει οριστικά πω οι κακοποιοί δεν θα μπορούσαν να έχουν μπει από την πόρτα ή από το παράθυρο αλλά πρέπει να είχαν κατέβει από την οροφή του οικήματος και μέσω μιας καταπακτής σε ένα δωμάτιο που επικοινωνούσε με εκείνο εις το οποίο ευρέθη το σώμα. Το γεγονός που έχει σαφέστατα διευθετηθεί αποδεικνύει αποκλειστικά πως δεν επρόκειτο περί μιας αμεθόδευτης ληστείας. Η άμεση και δυναμική δράση των αστυνομικών αποδεικνύει το μεγάλο πλεονέκτημα της παρουσίας σε παρόμοιες περιστάσεις ενός μοναδικού δυναμικού και ηγετικού μυαλού. Δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε πως παρέχει ένα επιχείρημα σε όσους θα ήθελαν να δουν τους επιθεωρητές μας περισσότερο αποκεντρωμένους και κατά αυτόν τον τρόπο σε πλησιέστερη και αποτελεσματικότερη επαφή με τις υποθέσεις τις οποίες το καθήκον τους αποτελεί να εξειχνιάζουν. «Είναι υπέροχο», είπε ο Χόλμς πάνω από την κούπα του καφέ του. «Ποια η γνώμη σου. Είμαι της γνώμης πως παρατρίχα γλιτώσαμε τη σύλληψη για το έγκλημα. Το ίδιο κι εγώ. Δεν θα ήμουν υπόλογος για την ασφάλειά μας αν τύχαινε να είχε άλλη μία από τις εκρήξεις δραστηριότητάς του». Τη στιγμή εκείνη ακούστηκε ένα ηχηρό κουδούνισμα από την πόρτα και άκουσα την κυρία Χάντσον, τη σπιτονικοκυρά μα, να υψώνει τη φωνή τη σε μια κραυγή διαμαρτυρία και αποτροπιασμού. Μα του ουρανού, Χόλμ, είπα μισοσηκωμένο, πιστεύω πω τελικά ήρθαν για εμά. Όχι, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Είναι το ανεπίσημο σώμα, η άτακτη τη οδού Μπέικερ. Καθώς τελείωσε, ακούστηκαν τα βιαστικά πατήματα από γυμνά πόδια στι σκάλες και μέσα όρμησαν μια ντουζίνα βρώμικα και ρακένδυτα χαμίνια. Υπήρξε κάποια επίδειξη πειθαρχία μεταξύ τους παρά τη θορυβόδη είσοδο, γιατί στη στιγμή παρατάχθηκαν σε γραμμή και στάθηκαν αντικρίζοντάς μας με γεμάτα προσμονή πρόσωπα. Ένας τους, ψηλότερος και μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους, βγήκε μπρος με έναν αέρα νοχελικής ανωτερότητας που ήταν εξαιρετικά αστεία για ένα ανυπόλοιπτο σκιαχτράκι. Πήρα το μήνυμά σα, κύριε, είπε, και του έφερα στη στιγμή τρία σελίνια και ένα εξάπαινο για τα εισιτήρια. Ορίστε, είπε ο Χόλμ, βγάζοντα μερικά σημαίνια. Στο μέλλον θα αναφέρουν σε σένα Βίκινγκ και εσύ σε μένα. Δεν μπορώ να έχω τέτοιε εισβολέ στο σπίτι μου. Ωστόσο, καλό είναι, μια και πρέπει να ακούσετε όλε τι οδηγίε. Θέλω να βρείτε που βρίσκεται μια λάντζα που λέγεται Χαραυγή, με ιδιοκτήτη τον Μορδεκάι Σμιθ. Μαύρη με δύο κόκκινες ρίγες, τσιμινιέρα μαύρη με λευκή ρίγα. Βρίσκεται κάπου κάτω στο ποτάμι. Θέλω ένα παιδί να βρίσκεται στην προβλήτα του Μόρτε Κάι Σμιθ απέναντι από το Μιλμπανκ για να μάθουμε αν η βάρκα επιστρέψει. Εσείς βρείτε τα μεταξύ σας και χωριστείτε ψάχνοντας προσεκτικά και τις δύο όχθες. Ενημερώστε με τη στιγμή που θα έχετε νέα. Είναι όλα κατανοητά» Μάλιστα κυβερνήτη, είπε ο Βίκιντ. Ο γνωστό παλιό τρόπο πληρωμή και μια γυναίκα στο παιδί που θα βρει τη βάρκα. Ορίστε, μια μέρα μπροστάντζα. Τώρα κοπανάτε τη. Του έδωσε από ένα σελήνη στον καθένα και έφυγαν μέσα σε ένα χαμηλό μουρμουριτό κατεβαίνοντα τι κάλε και του είδα μια στιγμή αργότερα να ξεχύνονται κατηφορίζοντα το δρόμο. Αν η λάντζα είναι στο νερό, θα τη βρουν, είπε ο Χόλμ καθώ σηκώθηκε από το τραπέζι και άναψε την πίπα του. Μπορούν να πάνε παντού, να κρυφακούσουν τους πάντες. Προσδοκώ να έχω νέα πριν το απόγευμα πως την πέτυχαν κάπου. Εν το μεταξύ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να αναμένουμε τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τα χαμένη ίχνη πριν βρεθεί η χαραυγή ή ο κύριος Μορδεκάη Σμιθ. Ο Τόμπι θα μπορούσε να φάει αυτό το περίσευμα, τολμώ να πω. Θα πας για ύπνο, Holmes? Όχι, δεν είμαι κουρασμένος. Ο οργανισμός μου είναι παράξενος. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω νιώσει κουρασμένο από δουλειά, όμως η αδράνεια με ξουθενώνει εντελώς. Θα καπνίσω και θα σκεφτώ την περίεργη υπόθεση στην οποία η όμορφη πελάτησά μας μας έβαλε. Αν θα ήταν ποτέ να υπάρξει εύκολη δουλειά, τότε είναι η δική μας. Οι ξυλοπόδαροι δεν είναι τόσο κοινοί, αλλά ο άλλος άντρας πρέπει, θέλω να πιστεύω, να είναι απολύτως μοναδικός ο άλλος άντρα ξανά. Δεν έχω την παραμικρή πρόθεση να τον καταστήσω ως κάποιο μυστήριο ούτως ή άλλως. Ωστόσο θα πρέπει να σχημάτισε τη δική σου γνώμη. Λοιπόν, λάβε υπόψη σου τα στοιχεία. Μικροκαμωμένες πατημασιές, δάκτυλα που δεν φυλακίστηκαν ποτέ από παπούτσια, ξυπόλυτος, ρόπαλο με λίθινη κεφαλή, μεγάλη ευελιξία, μικρά δηλητηριασμένα βέλη. Τι συμπεραίνεις από όλα αυτά, ένα άγριο, αναφώνησα, «Ίσως ένα από εκείνου του Ινδού που υπήρξαν συνεργάτε του Τζόναθαν Σμολ. Δύσκολα κάτι τέτοιο, είπε. Όταν αρχικά είδα ίχνη περίεργων όπλων, έτεινα να το σκεφτώ. Όμω το αξιοσημείωτο στυλ των πατημασιών με έκανε να αναθεωρήσω τι απόψει μου. Ορισμένο από του κατοίκου τη Ινδική Χερσονήσου είναι μικρόσωμοι, αλλά κανεί του δεν θα έχει παρόμοια ίχνη. Ο γνήσιος συνδός έχει μακριά και λεπτά πόδια. Οι μωαμεθανοί που φορούν σανδάλια έχουν το μεγαλύτερο δάχτυλο χώρια από τα υπόλοιπα επειδή το λουρί περνά συνήθως ανάμεσά τους. Τα μικρά βέλη επίσης μπορούν να ρηχθούν με έναν και μόνο τρόπο. Προέρχονται από φυσιτήρα. Έτσι λοιπόν που θα βρούμε τον αγριό μας. Στη Νότιο Αμερική τόλμησα. Άπλωσε το χέρι του και κατέβασε έναν ογκώδη τόμο από το ράφι. Πρόκειται για τον πρώτο τόμενο γεωγραφικού λεξικού, το οποίο βρίσκεται υπό έκδοση πλέον. Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως την πλέον πρόσφατη έγκυρη πηγή. Τι έχουμε εδώ? Νήσι Ανταμάν, κείμενη 578 χιλιόμετρα βόρεια της Σουμάτρας, στον κόλπο της Βεγγάζης. Μ, τι είναι όλα αυτά? Υγρό κλίμα, κοραλιογενή σύμφαλη, καρχαρίες, λιμάνι μπλερ, στρατόπεδο καταδίκων, Νήσος Ράντλαν, Λεύκες, αχα, εδώ είμαστε. Οι αυτόχθονες των νήσων Ανταμάν δίνανται να διεκδικήσουν την διάκριση της πλέον μικρόσωμης φυλής επί της γης. Μολονότι ορισμένοι ανθρωπολόγοι προτιμούν τους βουσμάνους της Αφρικής, τους Ινδιάνους Ντίγκερ της Αμερικής και τους Τέρα Το μέσο ύψος τους είναι περίπου κάτω του ενός μέτρου και 20 εκατοστών, Μολονότι οι ενήλικες υπάρχει περίπτωση να βρεθούν οι οποίοι είναι ακόμα πιο μικρόσωμοι, αποτελούν έναν άγριο σκυθροπό και από μόλον μολονότι είναι ικανοί να συνάψουν τις πλέον αφοσιωμένες φιλίες όταν κερδιθεί η εμπιστοσύνη τους. Έχετε στο νου σου, Γότσον. Τώρα άκουσε κι αυτό». Από φυσικής άποψης είναι αποκρουστικοί έχοντας ευμεγέθη δύσμορφα κεφάλια, μικρά άγρια μάτια και παραμορφωμένα χαρακτηριστικά. Τα πόδια τους και τα χέρια τους εν είναι αξιοσημείωτα μικρά. Τόσο απίθαρχοι και βίαιοι είναι ώστε όλες οι προσπάθειες των Βρετανών αξιωματικών να τους προσεγγίσουν απέτυχαν πλήρως. Υπήρξαν πάντοτε ο τρόμος των αμαγισμένων πληρωμάτων, φωνεύοντας τα πληρώματα με τα ρόπαλά τους που φέρουν πέτρινες κεφαλές ή ρίχνοντάς τους τα δηλητηριασμένα βέλη τους. Οι συγκεκριμένες φαγές σταθερά καταλήγουν σε ένα κανιβαλικό γλέντι. Ωραίοι συμπαθείς άνθρωποι Βότσον! Αν αυτός ο τύπος είχε αφαιθεί στην τύχη του, η υπόθεση ίσως να είχε λάβει μια περισσότερο φρικτή τροπή. Φαντάζομαι πως ακόμη και όπως έχει ο Τζόναθαν Σμόλ θα έδινε πολλά για να μην τον χρησιμοποιήσει εξ αρχής. Όμως πώς έφτασε να έχει ένα τόσο ιδιαίτερο συνεργό. Α, αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μπορώ να πω τίποτα. Αφού ωστόσο είχαμε προσδιορίσει πως ο Σμόλ είχε έρθει από τα Ανταμάνς, δεν είναι και τόσο καλό το γεγονός πως ο συγκεκριμένος νησιώτης είναι μαζί του. Δίχως αμφιβολία θα τα μάθουμε όλα εν καιρό. Κοίτα να δεις, Βότσον. Φαίνεσαι εντελώς αποκαμωμένος. Ξάπλωσε εδώ στον καναπέ και προσπάθησε να κοιμηθεί. Πήρε το βιολί του από την γωνία και καθώς ξάπλωσα άρχισε να παίζει έναν απαλό, ονειρικό, μελωδικό σκοπό δικό του αναμφίβολα διότι είχε εξαίρετο ταλέντο στον αυτοσχεδιασμό. Αμυδρά μου ήρθε στο μυαλό μια εικόνα των λιανών χεριών του, του ενθουσιώδους πρόσωπου του και του ανεβοκατεβάσματος του δοξαριού του. Έπειτα ένιωσα να παρασύρω μεγαλήνια πάνω σε μια ήρεμη θάλασσα ήχου, μέχρι που βρέθηκα στην ονειροχώρα με το γλυκό πρόσωπο της Μέρης Μόρσταν να με κοιτάζει. ένα σπασμένο κρίκο στην αλυσίδα. Είχε πάει από μεσήμερο όταν ξύπνησα, ακμαίο και ανανεωμένο. Ο Σαλ Χόλμ καθόταν ακριβώ εκεί που τον είχα αφήσει, εκτό του ότι είχε αφήσει στην άκρη το βιολί του και ήταν βυθισμένο σε ένα βιβλίο. Με κοίταξε καθώ ανασηκώθηκα και πρόσεξα πω το πρόσωπό του ήταν σκυθροπό και προβληματισμένο. Κοιμήθηκε πολύ βαθιά, είπε, φοβήθηκα πω η κουβέντα μα θα σε ξυπνούσε. Δεν άκουσα τίποτα, απάντησα. Είχε νεότερα, λοιπόν. Δυστυχώ όχι. Ομολογώ πω είμαι έκπληκτο και απογοητευμένο. Αν έμενα κάτι συγκεκριμένο μέχρι αυτή την ώρα. Ο Βίγκενγκ πέρασε για να αναφέρει. Λέει πω δεν υπάρχει ίχνος τη λάντσα. Ένα ενοχλητικό πισωγύρισμα γιατί κάθε ώρα έχει σημασία. Μπορώ να κάνω κάτι. Είμαι απολύτω ξεκούραστο τώρα και απολύτω έτοιμο για άλλη μια νύχτα ξεπορτίσματο. Όχι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε μόνο να περιμένουμε. Αν πάμε οι ίδιοι ίσω το μήνυμα, να έρθει κατά την απουσία μα και να προκληθεί επιπλέον καθυστέρηση. Μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί, όμω εγώ πρέπει να παραμείνω σε τιμότητα. Τότε θα πεταχτώ μέχρι το Κάμερουελ και θα επισκεφθώ την κυρία Σέσιλ Φόρεστερ. Μου το ζήτησε χθε. Την κυρία Σέσιλ Φόρεστερ, ρώτησε ο Holmes, με ένα παιχνίδισμα χαμόγελο στα μάτια του. Μα φυσικά και τη δεσποινίδα μόσταν επίση, αν υπομόνωσαν να ακούσουν τι συνέβη. Στη θέση σου δεν θα του έλεγα πάρα πολλά, είπε ο Χόλμ. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ απολύτω τι γυναίκε, ακόμα και τις καλύτερε. Δεν στάθηκα να διαφωνήσω στη βάρβαρη αυτή αντίληψη, θα γυρίσω πίσω σε μια-δυο ώρες σχολίασα. Εντάξει, καλή τύχη. Μα λέω, αφού θα περάσει το ποτάμι, αν μπορούσε να επέστρεφε τον τόμπι, γιατί δεν νομίζω πω είναι πιθανό να το χρησιμοποιήσουμε πλέον. Πήρα μαζί μου το σκύλο, όπω είπε, και τον άφησα μαζί με μισή χρυσή λίρα στο σπίτι του γεροφυσιοδίφη στο Pinchin Lane. Στο Camberwell βρήκα τη δεσπινίδα Μόρσταν, λιγάκι κουρασμένη μετά από τι νυχτερινέ τη περιπέτειε, αλλά ωστόσο πολύ πρόθυμη να ακούσει τα νέα. Η κυρία Φόρεστερ επίση ήταν ολοπεριέργεια. Του είπα όλα όσα είχαμε κάνει, αποσιωπώντα εν τούτη τα πιο τρομακτικά μέρη τη τραγωδίας. Οπότε, μόλον ότι μίλησα για το θάνατο του κυρίου Σόλτο, δεν ανέφερα τίποτα για τον ακριβή τρόπο και τη μέθοδο που ακολουθήθηκε. Παρά τι όσε παραλήψει μου, ωστόσο, ήταν αρκετό ώστε να τι ξαφνιάσει και να τι καταπλήξει. Ένα ρομάντζο, αναφώνησε η κυρία Φόρεστερ. Μια πληγωμένη κυρία, μισό εκατομμύριο ενός θησαυρού, ένας μαύρος κανίβαλος και ένας ξυλοπόδαρο κακοπιός. Αντικαθιστούν τον παραδοσιακό δράκο και δύο περιπλανόμενοι υπότες έσπευσαν προς βοήθεια, πρόσθεσε η δεσποινίδα Μόσταν με μια λαμπερή ματιά προς το μέρος μου. «Μα Μέρη, η τύχη σου εξαρτάται από το ζήτημα της έρευνα δεν νομίζω πως είσαι τόσο αναστατωμένη όσο θα έπρεπε. Φαντάσου μονάχα πως θα είναι να είσαι τόσο πλούσια και να έχεις τον κόσμο στα πόδια σου. Ένα φτερούγισμα χαρά βρήκε το δρόμο του προς την καρδιά μου, βλέποντας πως δεν έδειχνε κανένα ίχνος ενθουσιασμού στην πρόπτικη. Αντιθέτως έστριψε το περήφανο κεφάλι της, λες και το θέμα να ήταν κάτι το οποίο είχε ελάχιστη σημασία. Όμως ανησυχώ για τον κύριο Θαντέου Σόλ το είπε. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία, όμω πιστεύω πω συμπεριφέρθηκε εξαιρετικά ευγενικά και έντιμα καθ' όλη τη διάρκεια. Αποτελεί καθήκον μα να τον απαλλάξουμε από αυτή τη φοβερή και αβάσιμη κατηγορία. Είχε βραδιάσει, όταν άφησα το Κάμπερουελ και είχε σκοτεινιάσει μέχρι την ώρα που έφτασα στο σπίτι. Το βιβλίο του συντρόφι μου και η πίπα του βρισκόταν πάνω στην πολυθρόνα, εκείνο όμω είχε εξαφανιστεί. Κοίταξα τριγύρω με την ελπίδα πως θα έβλεπα κάποιο μήνυμα, όμως δεν υπήρχε κανένα. «Να υποθέσω πως ο κύριος Σέρλοκ βγήκε έξω», είπα στην κυρία Χάντσον, καθώς ανέβηκε για να χαμηλώσει τα στόρια. «Όχι κύριε, πήγε στο δωμάτιό του κύριε». «Ξέρετε κύριε, χαμηλώνοντας τη φωνή της, σε έναν όλο σημασία ψήφυρο, φοβάμαι για την υγεία του». «Πώς και έτσι κυρία Χάντσον», Βασικά είναι τόσο παράξενο, κύριε. Μόλι φύγατε, βημάτιζε και βημάτιζε πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, μέχρι που είχα κουραστεί από τον ήχο των βημάτων του. Κατόπιν τον άκουσα να μιλάει στον εαυτό του και να μουρμουρίζει, και κάθε φορά που το κουδούνι χτυπούσε, κατέβαινε στο κεφαλό, σκαλωμένα: Τι είναι, κυρία Χάτσον! Και τώρα έχει κλειστεί στο δωμάτιό του, μα τον ακούνα να βυματίζει συνέχεια όπω και πριν. Ελπίζω πω δεν θα αρρωστήσει, κύριε. Τόλμησα να του πω κάτι για ένα ηρεμιστικό φάρμακο, αλλά στράφηκε προς το μέρος μου, κυρία, με ένα τέτοιο βλέμμα που δεν έχω ιδέα πώς καν βγήκα από το δωμάτιο. «Δεν πιστεύω πως έχετε κάποιο λόγο να ανησυχείτε, κυρία Χάντσον», απάντησα. «Τον έχω δει ξανά σε αυτή την κατάσταση και παλιότερα. Έχει κάποιο προβληματάκι στο μυαλό του, το οποίο τον εκνευρίζει». Προσπάθησα να μιλήσω με άνεση στην αξιέπαινη σπιτονικοκυρά μα, ωστόσο Ήμουν κι εγώ κάπως ανήσυχος όταν καθ' τη μακριά νύχτα άκουγα ακόμη κατά διαστήματα το μουντό ήχο του βηματισμού του και ήξερα πως το εφιές πνεύμα του ένιωθε ενοχλημένο στην ακούσια αδράνεια. Την ώρα του πρωινού έδειχνα καταβεβλημένος και τσακισμένος με μια ιδέα πυρετόδους χρειά στα μαγουλά του. «Θα εξαντληθείς όπως πάσχολίασα, «Σε άκουγα να πηγαίνω έρχεσαι όλη νύχτα». Όχι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, απάντησε. Αυτό το κολλασμένο πρόβλημα με κατατρώει. Πάει πολύ να μα σταματά ένα τόσο μικρό εμπόδιο όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν υπερπηδηθεί. Γνωρίζω του άντρε, την λάντζα, τα πάντα και τούτη δεν έχω νέα του. Έθεσα κι άλλε δυνάμει επί το έργο και χρησιμοποίησα κάθε δυνατό μέσο που είχα στη διάθεσή μου. Ολόκληρο ο ποταμό έχει ερευνηθεί σε κάθε πλευρά. Ωστόσο δεν υπάρχουν νεότερα, ούτε έχει μάθει κάτι η κυρία Σμύθια το σύζυγό τη. Ενδεχομένως σύντομα θα καταλήξω στο συμπέρασμα πως βήθησαν το σκάφος. Ωστόσο υπάρχουν ενστάσεις επ' αυτού. Είτε πως η κυρία Σμίθη μας έβαλε σε λάθος διαδρομή. Όχι, θεωρώ πως αυτό μπορεί να απορριφθεί. Έβαλα να το ερευνήσουν και υπάρχει λάντζα αυτή της περιγραφής. Θα υπήρχε περίπτωση να έχει ανέβει τον ποταμό. Έχω λάβει υπόψη μου τη συγκεκριμένη πιθανότητα επίση και υπάρχει μια ομάδα έρευνα που θα ψάξει προ τα πάνω στο Ρίτσμοντ. Αν δεν υπάρξουν νεότερα σήμερα, θα ξεκινήσω μόνο μου αύριο και θα ψάξω για του άντρε αντί του σκάφου. Αλλά σίγουρα σίγουρα θα μάθουμε κάτι. Δεν μάθαμε εν τούτη. Ούτε κουβέντα δεν έφτασε στα αυτιά μας από τον Βίγκεν ή του υπόλοιπου παράγοντε. Υπήρξαν άρθρα στις περισσότερες από τις εφημερίδες για την τραγωδία του Νόργουντ. Όλα εμφανίζονταν μάλλον εχθρικά προς τον ατυχή Θαντέου Σόλτο. Δεν υπήρξαν νεότερα ευρήματα εν τούτη σε καμιά τους, εκτός του ότι η προανάκριση θα ελάμβανε χώρα την επομένη. Πήγα μέχρι το Κάμπερουέλ το απόγευμα για να αναφέρω την έλλειψη αποτελεσμάτων στις κυρίες και κατά την επιστροφή μου βρήκα το Σέρλοκ Χόλμς αποκαρδιωμένο και κάπως σκυθροπό. Με τα βίας απαντούσε στις ερωτήσεις μου και ασχολήθηκε όλο το βράδυ με μια δυσνόητη χημική ανάλυση η οποία περιελάμβανε αρκετή θέρμανση αποστακτήρων και διήλυση αναθυμιάσεων καταλήγοντας εν τέλει σε μια οσμή που σχεδόν με έκανε να θέλω να φύγω από το διαμέρισμα. Ως τις μικρές νυχτερινές ώρες Άκουγα το τσούγκρισμα των δοκιμαστικών σωλήνων το οποίο μου έλεγε πως ήταν ακόμη αποσχολημένο με το δίσωσμο πείραμά του. Νωρίς την αυγή ξύπνησα απότομα και ξαφνιάστηκα βρίσκοντά το να στέκεται πλάι στο κρεβάτι μου, ντυμένο με μια τραχιά ναυτική ένδυση που αποτελείται από μια απατατούκα και ένα χοντροκομμένο κόκκινο φουλάρι γύρω από το λαιμό του. Έφυγα για να κατέβω το ποτάμι, Γότσον, είπε. Το στριφό στο μυαλό μου και βλέπω μόνο ένα τρόπο για να δοθεί λύση. Αξίζει να προσπαθήσω όπως και να έχει. «Σίγουρα δεν θέλεις να έρθω μαζί σου», είπα εγώ. «Όχι, θα είσαι πολύ πιο χρήσιμος αν παραμείνεις εδώ ως εκπρόσωπός μου. Είμαι απρόθυμος στο να φύγω γιατί είναι πολύ πιθανό πως κάποιο μήνυμα ίσως να έρθει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μόλον ο Wikings ήταν αποκαρδιωμένος σχετικά με το θέμα χθε βράδυ. Θέλω να ανοίξεις όλα τα σημειώματα και τα τηλεγραφήματα και να ενεργήσεις κατά την κρίση σου αν κάποια νέα προκύψουν. Να βασιστώ πάνω σου, απολύτως. Φοβάμαι πως δεν θα μπορέσεις να μου τηλεγραφήσεις, μιας που είναι δύσκολο να γνωρίζω πού ενδεχομένω να βρεθώ. Αν σταθώ τυχερός ωστόσο, ίσως να μην λείψω για πολύ. Θα βρω νεότερα όποια κι αν είναι αυτά πριν επιστρέψω. Δεν είχα καθόλου νέα του μέχρι και το πρωινό. Ανοίγοντα την στάνταρ, ωστόσο, ανακάλυψα πω υπήρχε μια νεότερη αναφορά σχετικά με την υπόθεση. Αναφορικά με την τραγωδία του Άννο Νόρμουτ σχολίαζε, έχουμε λόγου να πιστεύουμε πω το θέμα υπόσχεται να είναι ακόμη περισσότερο σύνθετο και μυστηριώδε από όσο αρχικά εικαζόταν. Νεότερα στοιχεία απέδειξαν πω ήταν εντελώ αδύνατο πω ο κύριο Ταντέου Σόλτο θα μπορούσε να έχει με οποιοδήποτε τρόπο εμπλακεί στην υπόθεση. Εκείνο και ο οικονόμο κυρία Μπέρνστον αφέθηκαν ελεύθεροι χθε το βράδυ. Πιστεύετε ωστόσο πω η αστυνομία έχει κάποιο στοιχείο σχετικά με του πραγματικού ενόχου και πω υπόκειται σε έρευνα από τον Άθενλιν Τζόουν στη Σκότλαντ Yard με το ξακουστό δυναμισμό και τη σοφροσύνη του. Περαιτέρω οι αναμένονται από ώρα σε ώρα. Αρκετά ικανοποιητικό όπω πάει μέχρι στιγμή, σκέφτηκα. Ο φίλο Σόλτο είναι ασφαλή όπω και να έχει, Αναρωτιέμαι ποιο ενδεχομένως να είναι το νεότερο στοιχείο, μολονότι δείχνει να αποτελεί μια στερεότυπη αντιμετώπιση, οπότε η αστυνομία κάνει κάποια κουταμάρα. Πέταξα την εφημερίδα στο τραπέζι, αλλά εκείνη τη στιγμή το μάτι έπιασε μια αγγελία στη στήλη των προσωπικών. Πήγαινε έτσι. Απολεσθέντες. Δεδομένου πως ο Μόρντεκα Σμιθ Βαρκάρης και ο γιος του Τζιμ άφησαν την προβλήτα του Σμιθ Περίπου στις 3 την περασμένη τρίτη το πρωί με την ατμάκα το χαραυγή μαύρη με δύο κόκκινες λωρίδες, φουγάρο μαύρο με λευκή ρίγα, το ποσό των πέντε λιρών θα αποδοθεί σε όποιον προσφέρει πληροφορίες στην κυρία Σμίθ στην προβλήτα Σμίθ είτε στον αριθμό 221 β συνοδό Μπέικερ σχετικά με την τοποθεσία του υποσυζήτηση Μόρντε Κάι Σμίθ και της Λάντζας Χαραυγή. Επρόκειτο ξεκάθαρα για δουλειά του Χόλμ. Η διεύθυνση τη ο Μπέικερ αρκούσε για να το αποδείξει. Μου φάνηκε σχετικά εφευρετικό επειδή ίσω να διαβαζόταν από του φυγάδε, δίχω να το εκλάβουν ω κάτι περισσότερο από τη φυσιολογική ανησυχία τη γυναίκα για τον αγνοούμενο σύζυγό τη. Ήταν μια μακριά μέρα. Κάθε φορά που ένα τύπος ερχόταν από την πόρτα ή ένα κοφτό βήμα περνούσε στο δρόμο, φανταζόμουν πως ήταν ή ο Χόλμς που επέστρεφε, είτε μια απάντηση στην αγγελία του. Επιχείρησα να διαβάσω, όμως οι σκέψεις μου θα πλανιόντουσαν στην αλόκοτη υπόθεσή μας και στο παράφωνο και κακοποιό δίδυμο τους οποίους καταδιώκαμε. Θα μπορούσε να υπάρχει αναρωτήθηκα κάποιο ριζικό σφάλμα στο συλλογισμό του συντρόφου μου, Μήπως είχε υποπέσει σε κάποια τεράστια αυταπάτη. Δεν υπήρχε περίπτωση πως το εύστροφο και όλο υποθέσεις μυαλό του να είχε χτίσει αυτή την αχαλίνωτη θεωρία σε σφαλμένες βάσεις. Δεν τον είχα δει να κάνει λάθος κι όμως ακόμη και ο πλέον οξύνους αναλυτής ίσως περιστασιακά να πλανιόταν. Υπήρχε πιθανότητα, σκέφτηκα, να υποπέσει σε πλάνη μέσω της υπερεκλέπτυνσης της λογικής του, η προτίμησή του για μια δυσδιάκριτη και παράδοξη εξήγηση όταν είχε μια απλούστερη και πλέον κοινή εύκαιρη. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά είχα και ο ίδιος δει τα πιστήρια και είχα ακούσει τα τεκμήρια των συμπερασμάτων του. Όταν αναπολούσα τη μακριά λυσίδα των αλόκοτων περιστάσεων, πολλές από αυτές επουσιώδεις από μόνες τους, αλλά στο σύνολό τους, δείχνοντας προς την ίδια κατεύθυνση, δεν μπορούσα να αποκρύψω από τον εαυτό μου πως ακόμη κι αν η εξήγηση του Χόλμς ήταν σφαλμένη, η πραγματική θεωρία έπρεπε να είναι εξίσου ακραία και εκπληκτική. Στις τρεις το απόγευμα ακούστηκε ένα χειρό κουδούνισμα από την πόρτα. Μια αυταρχική φωνή στην είσοδο και προς έκπληξή μου. Ουδής άλλος από τον κύριο Άθενλι Τζόν συνοδεύτηκε σε μένα. Εξαιρετικά αλλαγμένο ήταν ωστόσο από τον απότομο και δεξιοτέχνη διδάκτορα της κοινή λογικής που είχε αναλάβει την υπόθεση με τέτοια αυτοπεποίθηση στο άνω Όρχουτ. Η έκφρασή του ήταν βαριά και η συμπεριφορά του πυθύνια και μάλλον μεταμελημένη. «Καλημέρα κύριε, καλημέρα» είπε. «Ο κύριος Σαλοχόλμς έχει βγει όπως αντιλαμβάνομαι. Ναι και δεν γνωρίζω με τα βεβαιότητα το πότε θα επιστρέψει. «Μα ίσως θα θέλατε να περιμένετε. Καθίστε και δοκιμάστε ένα από τα πούρα». «Σας ευχαριστώ, δεν θα με πείραζε», είπε σκουπίζοντας το πρόσωπό του με ένα κόκκινο χουλάρι. «Και ένα ουίσκι με σόδα». «Καλά, μισό ποτήρι. Κάνει πολύ ζέστη αυτή την περίοδο και έχω πολλά που με απασχολούν και με βασανίζουν». «Γνωρίζετε τη θεωρία μου σχετικά με την υπόθεση του Νόργουντ». «Ε, θυμάμαι πως εκφράσατε κάποια». Λοιπόν, υποχρεώθηκα να την αναθεωρήσω. Είχα το δίχτυ μου τραβηγμένο σφιχτά γύρω από τον κύριο Σόλτο, όταν πουφ και βγήκε μέσα από μια τρύπα κατά μεσή του. Κατόρθωσε να αποδείξει ένα άλοθη το οποίο ήταν ακλόνητο. Από την ώρα που άφησε το δωμάτιο του αδερφού του, δεν μπορούσε να είναι εκείνο που σκαρφάλωσε πάνω από στέγε και καταπακτέ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σκοτεινή υπόθεση, και η επαγγελματική μου αναγνώριση διακυβεύεται θα ήμουν ευγνώμων για κάποια βοήθεια. Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια μερικέ φορέ, είπα. Ο φίλο σα, ο κύριο Χόλμ, είναι υπέροχο άνθρωπο, κύριε, είπε με βραχνή και εμπιστευτική φωνή. Πρόκειται για άνθρωπο αξεπέραστο. Γνώριζα πω ο συγκεκριμένο νεαρός εμπλεκόταν σε αρκετέ υποθέσει, μα ποτέ δεν συνάντησα υπόθεση στην οποία να μην μπορεί να ρίξει κάποιο φως δεν έχει τυποποιημένες μεθόδους και είναι κομμάτι βιαστικός ίσως στο να κινείται ευνίδια σε θεωρίες. Αλλά γενικώ πιστεύω πως θα γινόταν ένας πολλά υποσχόμενος αξιωματικός και δεν με νοιάζει ποιος το ξέρει. Έλαβε ένα τηλεγράφημα από εκείνον σήμερα το πρωί, εκ του οποίου αντιλαμβάνομαι πως έχει κάποια ένδειξη σχετικά με την υπόθεση Σόλτο. Ορίστε το μήνυμά του. Έβγαλε το τηλεγράφημα από την τσέπη του και μου το παρέδωσε είχε σημανθεί από το Πόπλαρ στις 8 η ώρα. «Πήγαινε στην οδό Μπέικερ αμέσω, έλεγε. «Αν δεν έχω επιστρέψει, περίμενέ με. Είμαι πολύ κοντά στα ίχνη της συμμορίας Σόλτο. Μπορείς να μας ακολουθήσεις απόψε αν θέλεις να βρίσκεσαι στον τερματισμό». «Καλό ακούγεται. Προφανώς ξαναβρήκε τη μυρωδιά», είπα. «Αχα, τότε είχε φάλει κι εκείνος επίσης», αναφώνησε ο Τζόνς, με προφανή ικανοποίηση. Ακόμα και οι καλύτεροι από εμά παραπλανούνται μερικέ φορέ. Φυσικά ίσω να αποδειχθεί λάθο, όμω αποτελεί καθήκον μου ω όργανο του νόμου να μην επιτρέψω στην ευκαιρία να ξεκλειστρήσει. Μα κάποιο είναι στην πόρτα, ίσω να είναι εκείνο. Ένα βαρύ βήμα ακούστηκε να ανεβαίνει τι σκάλε με ένα βαρύ αγκομαχητό, σαν από κάποιον που είχε σοβαρότατη ανάγκη να πάρει μια ανάσα. Στάθηκε μια-δυο φορέ, σαν η ανάβαση να ήταν υπερβολική για αυτόν, μα τελικά πέρασε την πόρτα μα και εισήλθε. Το παρουσιαστικό του ανταποκρινόταν στου ήχου του οποίου είχαμε ακούσει. Ήταν ένα ηλικιωμένο, διμένος με ναυτική περιβολή, με μια παλιά πατατούκα κουμπωμένη ω το λαιμό. Η πλάτη του ήταν κυρτωμένη, τα γόνατά του έτρεμαν και η ανάσα του ήταν επώδυνα ασθηματική. Καθώς έγερνε πάνω σε ένα παχύ δρύινο ρόπαλο, η ώμοι του ανεβοκατεύαιναν από την προσπάθεια να τραβήξει αέρα στα πνευμόνια του. Είχε ένα χρωματιστό φουλάρι γύρω από το πηγούνι του και ελάχιστα διέκνα το πρόσωπό του εκτός από ένα ζευγάρι έντονων μαύρων ματιών σκεπασμένων από θαμνόδι λευκά φρύδια και μακριές γκρίζε φαβορίτες. Από κάθε άποψη μου έδωσε την εντύπωση ενός αξιοσέβαστου καπετάνιου που είχε περάσει χρόνους φτώχειας. Τι τρέχει, ανθρωπέ μου, ρώτησα. Κοίταξε ολόγυρά του με τον αργό μεθοδικό τρόπο τη ηλικία. Είναι ο κύριο Σέρλο Χόλμ εδώ, είπε. Όχι, ωστόσο τον αντικαθιστώ. Μπορεί να μου αναφέρει κάθε μήνυμα που έχει για εκείνον. Έπρεπε να το αναφέρω στον ίδιο αυτοπροσώπο, είπε. Μα σου λέω πω τον αντικαθιστώ. Έχει να κάνει με τη βάρκα του Μόρτε Κάι Σμιθ. Ναι, γνωρίζω που βρίσκεται. Και γνωρίζω που βρίσκονται οι άντρε που αναζητά και γνωρίζω που βρίσκεται ο θησαυρό. Τα ξέρω όλα. Τότε πε μου και θα του τα μεταφέρω. Σε εκείνον πρέπει να μιλήσω, επανέλαβε με την οξύθυμη επιμονή κάποιου πολύ γέρου. Τότε θα πρέπει να τον περιμένει. Όχι, όχι. Δεν θα χάσω μια ολόκληρη μέρα για να ευχαριστήσω κανέναν. Αν ο κύριο Χόλμ δεν είναι εδώ, τότε ο κύριο Χόλμ πρέπει να τα μάθει μόνο του. Δεν νοιάζομαι για το βλέμμα κανενό σα και δεν θα βγάλω λέξη. Σύρθηκε προ την πόρτα, Μα ο Άθελλι Τζόουν πήγε μπροστά του. Στάσου μια στιγμή, φίλε μου, είπε. Έχει σημαντικέ πληροφορίε και δεν επιτρέπεται να φύγει. Θα σε κρατήσουμε είτε το θέλει είτε όχι, όσο το ο φίλο μα επιστρέψει. Ο γέρο έκανε να τρέξει προ την πόρτα, μα καθώ ο Άθελλι Τζόουν έβαλε τη φαρδιά πλάτη του πάνω του, αναγνώρισε τη ματαιότητα τη αντίσταση. Ωραία συμπεριφορά κι αυτή, φώναξε, χτυπώντα το ραβδί του. Έρχομαι εδώ να συναντήσω έναν κύριο και εσεί οι δυο που ποτέ δεν μα τα είδα στη ζωή μου, μαρπάζετε και μου συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα σου πέσει άσχημα, είπα. Θα σε ανταμείψουμε για την απώλεια του χρόνου σου. Κάθισε εκεί στον καναπέ και δεν θα χρειαστεί να περιμένει πολύ. Προχώρησε αρκετά βαρύθιμα και κάθισε με το πρόσωπό του να αναπαύεται στα χέρια του. Ο Τζόουν και εγώ συνεχίσαμε τα πουρα και την κουβέντα μα. Ξάφνου όμω η φωνή του Χόλμ σε «Πιστεύω πως θα μπορούσατε να μου προσφέρετε και μένα ένα πούρο», είπε. Και οι δυο μας ξαφνιαστήκαμε. Εκεί καθόταν ο Χόλμς κοντά μας, αποπνέοντας μια ήρεμη θυμηδία. «Χόλμς», αναφώνησα, «εσύ εδώ, μα πού είναι ο γέρος» «Ορίστε ο Ρίστο γέρος», είπε, κρατώντας τον σωρό των λευκών μαλλιών. «Νάτος, περούκα, φαβορίτες, φρύδια κιόλα». Φαντάστηκα πως η μεταμφίεσή μου ήταν καλή, αλλά ούτε καν ανέμενα πως θα άντεχε μια τέτοια δοκιμασία. «Αχα, μπαγαπώντη», φώναξε ο Τζόουνς, αφάνταστα ικανοποιημένο. «Θα γινώσουν ηθοποιός και σπάνιος μάλιστα». Είχε στο κατάλληλο βήχα του πτωχοκομείου και εκείνα τα δύναμα πόδια σου αξίζουν ένα δεκάλυρο τη βδομάδα. Νομίζω πως γνώρισα την λάψη του ματιού σου όμως. Δεν μας γλίτωσες τόσο εύκολα, ξέρει. Δούλεψα όλη μέρα για αυτή την αμφίεση, είπε, ανάβοντα το πούρο του. Βλέπετε, αρκετοί από τι εγκληματικέ τάξει αρχίζουν να με γνωρίζουν, ιδιαίτερα αφού το φίλο ανέλαβε να εκδώσει ορισμένε από τι υποθέσει μου, έτσι ώστε να μπορώ να βγω στο μονοπάτι του πολέμου μόνο υπό κάποια απλοϊκή μεταμφίεση σαν κι αυτή. Έλαβε το τηλεγράφημά μου. Ναι, αυτό ήταν που με έφερε εδώ. Πώ πάει η υπόθεσή σου, Όλα κατέληξαν στο κενό. Αναγκάστηκα να απελευθερώσω δύο από του κρατουμένου και δεν υπάρχουν αποδείξει ενάντια στου άλλου δύο. Δεν πειράζει, θα σου προσφέρουμε δύο άλλου στη θέση αυτών. Όμω πρέπει να τεθεί υπό τι διαταγέ μου. Μπορεί να λάβει όλη την επίσημη αναγνώριση, αλλά θα πρέπει να ενεργήσει στα πλαίσια που θα σου υποδείξω. Είμαστε σύμφωνοι, απολύτω, αν θα με βοηθήσει με αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν τότε καταρχήν θα ήθελε ένα γρήγορο αστυνομικό σκάφο, μια αθμάκατο, να βρίσκεται στο Westminster Stairs στις 7. Εύκολα κανονίζεται. Πάντοτε υπάρχει ένα εκεί τριγύρω. Όμω μπορώ να πάω απέναντι και να το εξασφαλίσω. Τότε θα ήθελα δύο αφοσιωμένου άντρε σε περίπτωση αντίσταση. Θα βρίσκονται δύο ή τρει στο σκάφο. Τι άλλο. Όταν πιάσουμε του άντρε, θα βρούμε το θησαυρό. Πιστεύω πως θα ευχαριστούσε ιδιαίτερα το φίλο μου να μεταφέρει το κουτί στη νεαρή δεσποινίδα στην οποία ο μισός δικαιωματικά ανήκει. Ας είναι η πρώτη που θα το ανοίξει, ε, Βότσον, θα μου ήταν ιδιαίτερο ευχάριστο. Μια κάπως ασυνήθιστη διαδικασία, είπε ο Τζόουνς, κουνώντας το κεφάλι του. Ωστόσο η όλη κατάσταση ήταν ασυνήθιστη και υποθέτω πως πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια. Ο θησαυρό κατόπιν οφείλεται να παροδοθεί στι αρχέ μετά το πέρα τη επίσημη έρευνα. Φυσικά, κανονίζεται εύκολα. Ένα ακόμη σημείο. Θα ήθελα να πάρω μερικέ λεπτομέρειε σχετικά με το ζήτημα από τα χείλη του ίδιου του Τζόναθαν Σμόλ. Ξέρει, μου αρέσει να επεξεργάζομαι τι λεπτομέρειε των υποθέσεών μου. Δεν υπάρχει αντίρρηση να έχω μια ανεπίσημη ανάκριση μαζί του είτε εδώ στο διαμέρισμά μου, είτε κάπου αλλού, εφόσον θα είναι επαρκώς προρούμενος. Λοιπόν, είσαι ο άρχον της υπόθεσης. Δεν έχω καμιά απόδειξη ακόμη περί της ύπαρξης αυτού του Τζόναθαν Σμόλ. Ωστόσο, αν κατορθώσει και τον πιάσει, δεν βλέπω πως μπορώ να σου αρνηθώ μια συζήτηση μαζί του. Είναι κατανοητό λοιπόν, απολύτω. Υπάρχει κάτι άλλο, μόνο το ότι επιμένω να διπνήσεις μαζί μας. Θα είναι έτοιμο σε μισή ώρα. Έχω στρίδια και κανα δυο αγριόγαλους με μια μικρή επιλογή σε λευκά κρασιά. Watson, δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τα προσόντα μου ως νοικοκύρη. <Το, το τέλος του νησιώτη Το γεύμα μας υπήρξε ιδιαίτερα εύθυμο. Ο Χόλμς μιλούσε εξαιρετικά καλά όποτε το επέλεγε και εκείνο το βράδυ το επέλεξε. Φαίνονταν να βρίσκεται σε μια κατάσταση νευρική έξαρση. Ποτέ δεν τον είχα δει τόσο πνευματόδη. Μίλησε σε μια γοργή διαδοχή θεμάτων, για θαυμαστά θεατρικά, για τη μεσαιωνική αγκιοπλαστική, για τα βιολιά στραντιβάριου, για το βουδισμό στην Κεϊλάνη και για τα πολεμικά πλοία του μέλλοντο, χειριζόμενο καθένα του σαν να είχε διεξάγει κάποια ειδική μελέτη επί του θέματο. Το έξυπνο χιούμορ του χαρακτήρισε την αντίδραση από τη βαθιά του κατάθλιψη των περασμένων ημερών. Ο Άθενλιντ Τζόουνς αποδείχτηκε ως ιδιαίτερα κοινωνικό πνεύμα κατά τις ώρες της χαλάρωσής του και αντιμετώπισε το γεύμα με τον αέρα ενός «bon vivant». Από πλευρά μου ένιωσα περιχαρή στη σκέψη πως πλησιάζαμε στο τέλος της αποστολής μας και άρπαξα κάτι από την ευθυμία του Χόλμς. Κανείς μας δεν έκανε νίξη κατά τη διάρκεια του δείπνου στην αφορμή που μας είχε φέρει κοντά. Όταν το τραπεζομάντιλο καθάρισε, ο Χόλμς κοίταξε το ρολόι του και γέμισε τρία ποτήρια με πόρτο. Ένα τσούγκρισμα, είπε, στην επιτυχία της μικρής μας επιχείρησης. Και τώρα είναι ώρα να αναχωρούμε. Έχεις κάποιο πιστόλι, Βότσον? Έχω το παλιό μου υπηρεσιακό περίστροφο στο γραφείο μου. Καλά θα κάνεις να το πάρεις, λοιπόν. Είναι καλό να είσαι προετοιμασμένο. «Βλέπω πως η άμαξενε στην πόρτα. Την κάλεσα για τις έξι και «Είχε πάει λίγο μετά τις επτά, όταν φτάσαμε στην προβλήτα Westminster και βρήκαμε τη Λάντζα να μας περιμένει. Ο Χόλμς την κοίταξε επικριτικά. «Υπάρχει κάτι να υποδεικνύει πως πρόκειται περί αστυνομικού σκάφους» «Ναι, αυτή η πράσινη λάμπα στο πλάι». «Τότε βγάλτε τη». Η μικρή αλλαγή έγινε. Ανεβήκαμε πάνω και τα σχοινιά λύθηκαν ο Τζόντς, ο Χόλμς και εγώ καθίσαμε στην πρίμνη. Υπήρχε ένας άντρας στο τιμόνι, ένας για να φροντίζει τις μηχανές και δύο γεροδεμένοι αστυνομικοί μπροστά. «Για πού» ρώτησε ο Τζόντς. «Στον πύργο πες να σταματήσουν απέναντι από την μπάντρα του Τζάκομψον». Το σκάφος ήταν προφανώς ιδιαίτερα γρήγορο. Ξεχυθήκαμε μέσα από τις μακριές σειρές των φορτωμένων φορτηγίδων, λε και ήταν ο Χόλμς χαμογέλασε από ικανοποίηση, καθώς προφτάσαμε μια ποταμίσια τμάκατο και την αφήσαμε πίσω μας. «Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προλάβουμε τα πάντα στο ποτάμι», είπε. «Βασικά, όχι ιδιαίτερα, όμως δεν υπάρχουν και πολλές λάντζες που να μας ξεπερνούν. Θα χρειαστεί να φτάσουμε τη χαραβή και έχει τη φήμη πως είναι ταχύτατη. Θα σου πω πως έχει ιστορία, Βότσον. Θα θυμάσαι πόσο ενοχλημένο ήμουν μένοντα κολλημένο από ένα τόσο μικρό πράγμα. Ναι, λοιπόν, επέτρεψα στο μυαλό μου μια σχολαστική ανάπαυλα βυθιζόμενο σε μια χημική ανάλυση. Ένα από του σπουδαιότερου πολιτικού μα έχει πει πω οποιαδήποτε ευκαιρία εργασία αποτελεί την καλύτερη ανάπαυση. Έτσι έχει. Όταν είχα επιτύχει να διαλύσω τον υδρογονάνθρακα στον οποίο εργαζόμουν, επέστρεψα στο πρόβλημά μου σχετικά με του Σόλτο και σκέφτηκα το όλο ζήτημα από την αρχή. Τα αγόρια μου είχαν ανέβει και κατέβει το ποτάμι δίχως αποτέλεσμα. Η Λάντζα δεν βρισκόταν σε καμιά προβλήτα ή αποβάθρα, ούτε είχε επιστρέψει. Πάλι δεν θα ήταν δυνατό να έχει βυθιστεί για να κρύψει τα ίχνη τους, μόλον ότι παρέμενε ως μια πιθανή υπόθεση αν όλα αποτύχαναν. Γνώριζα πως εκείνος ο άντρας, ο Σμόλ, έχει ένα κάποιο βαθμό πανουργίας, μα δεν τον θεωρούσα ικανό για οτιδήποτε υπό την φύση της εκλεπτισμένης φινέτσας, η οποία και αποτελεί συνήθως αποτέλεσμα ανώτερης παιδείας. Τότε συλλογίστηκα πως αφού ήταν βέβαιο πως βρισκόταν στο Λονδίνο αρκετό καιρό, καθώς είχαμε αποδείξει πως διατηρούσε μια διαρκή παρακολούθηση της οικίας Ποντιτσέρη, δύσκολα θα μπορούσε να φύγει ευνίδια, αλλά θα χρειαζόταν κάποιο χρόνο, έστω και αν ήταν μια μέρα, για να κανονίσει τις υποθέσει του. Έτσι είχε η ισορροπία των πιθανοτήτων όπως και να είναι. «Μου φαίνεται κάπως αδύναμη», είπα. «Είναι πιθανότερο να είχε κανονίσει τις υποθέσει του πριν καν ξεκινήσει την επιχείρησή του». «Όχι, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Το λιμέρι του θα ήταν υπερβολικά πολύτιμο καταφύγιο σε περίπτωση ανάγκες, ώστε να το παρατηρήσει μέχρι να βεβαιωθεί πως θα τα έβγαζε πέρα δίχως αυτό. Ωστόσο, μια δεύτερη σκέψη πέρασε από το μυαλό μου. Ο Τζόναθαν Σμόλ θα έπρεπε να έχει νιώσει πως η ιδιόρυθμη εμφάνιση του συντρόφου του, όσο και αν τον είχε μεταμφιέσει, θα έδινε το έρισμα για κουτσομπολιά και πιθανό να συνδεόταν με την τραγωδία του Νόρχουτ. Ήταν αρκετά έξυπνος για να το καταλάβει. Είχε ξεκινήσει από το αρχηγείο τους υπό την κατάληψη του σκοταδιού και θα ήθελε να επιστρέψει πριν να φωτίσει για τα καλά. Λοιπόν, ήταν περασμένες τρει σύμφωνα με την κυρία Σμιθ όταν πήραν το σκάφος. Θα είχε φωτίσει αρκετά και ο κόσμος θα άρχισε να βγαίνει σε καμιά ώρα ή κάπου εκεί. Συνεπώς επιχειρηματολόγησα δεν έφτασαν πολύ μακριά. Πλήρωσαν τον Σμίθ για Νέα για να κρατήσει τη γλώσσα του, φυλάσσοντα τη λάντζα για την τελική του απόδραση, και επέστρεψαν βιαστικά στα διαμερίσματά του με το κουτί του θησαυρού. Σε κανένα δύο νύχτες, όταν θα είχαν μπορέσει να δουν την κατεύθυνση των εφημερίδων και αν υπήρχε κάποια υποψία, να έφταναν υπό την κάλυψη του σκοταδιού σε κάποιο καράβι στο Gravesend ή μακρύτερα, όπου δίχως αμφιβολία θα είχαν κανονίσει να ταξιδέψουν προς την Αμερική ή τις Απικίες. Μα η Λάντσα δεν μπορούσαν να την έχουν πάρει στο μέρος διαμονής τους. Ακριβώς σκέφτηκα πως η Λάντσα δεν θα έπρεπε να είναι πολύ μακριά παρά την αφάνειά τη. Κατόπιν έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του Σμόλ και το κοίταξα όπως ένας άνθρωπος των δυνατοτήτων του θα έκανε. Πιθανόν να θεωρούσε πως το να έστελνε πίσω τη Λάντζα ή να την κρατούσε σε κάποια αποβάθρα θα έκανε την καταδίωξη εύκολη αν η αστυνομία τύχαινε και έβρισκε τα ίχνη του. Πώς τότε μπορούσε να κρύψει τη Λάντζα και να την έχει ευχερή όταν υπήρχε ανάγκη. Αναρωτήθηκα τι θα έκανα ο ίδιος αν ήμουν στη θέση του. Σκέφτηκα τον μοναδικό τρόπο να το κάνει. Ίσως να παρέδιδα την λάντζα σε κάποιο κατασκευαστή ή επισκευαστή με εντολέ να κάνει μια στοιχειώδη αλλαγή πάνω της. Θα τραβιόταν τότε στο υπόστεγο ή το προαυλίο του, έτσι θα ήταν αποτελεσματικά κρυμμένη, ενώ συγχρόνως θα μπορούσε να την έχει σε λίγες ώρες. Δείχνει αρκετά απλό. Αυτά είναι και τα τόσο απλά πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά επιρεπίστον να παρευλεθούν. Ωστόσο, αποφάσισα να δράσω βάση της ιδέας. Ξεκίνησα αμέσω με αυτή την αθώα ναυτική αμφίευση και ρώτησα σε όλες τις μάντρες κατηφορίζοντας το ποτάμι. Μηδέν στα 15 αλλά στο 16ο του Τζέικοψον έμαθα πως η χαραυγή τους είχε παραδοθεί πριν δύο μέρες από ένα ξυλοπόδαρο άντρα με κάποιες ασήμαντες οδηγίες ως προς το πιδάλιο του σκάφου. «Δεν τρέχει τίποτα με το πιδάλιό του», είπε ο επιστάτης. «Εκεί είναι ακουμπισμένη με τις κόκκινε ρίγες. Τη στιγμή εκείνη εμφανίστηκε ποιο άλλο παρά ο Μορντεκάη Σμιθ, ο χαμένος ιδιοκτήτης. Έδειχνε μάλλον να κλείνει προ το ποτό. Δεν θα τον γνώριζα φυσικά αν δεν είχε βροντοφωνάξει το όνομά του και το όνομα τη λάντζα του. «Τι θέλω απόψε στις 8, είπε. 8 ακριβώ φροντίστε, γιατί έχω δύο κυρίω που δεν θα θέλουν να περιμένουν. Τον είχαν προφανώ πληρώσει γενναία, γιατί ήταν γεμάτο χρήμα και πετούσε σενήνια προς του εργάτες. Τον ακολούθησα κάποια απόσταση, αλλά μαζεύτηκε σε κάποιο καπηλιό. Έτσι επέστρεψα στη μάντρα και τυχαίνοντα να συναντήσω ένα από τα γόρια μου στο δρόμο, τον τοποθέτησα σαν φύλακα στη λάντσα. Θα παραμείνει κοντά στην όχθη και θα κουνήσει το μαντίλι του προ το μέρο μου όταν ξεκινήσουν. Θα παραμείνουμε μακρύτερα στην κήτη και θα είναι περίεργο να μην πιάσουμε άντρε και θησαυρό. Τα σχεδίασες όλα πολύ τακτικά, είπε ο Τζόουντ. Όμως, αν η υπόθεση ήταν στα χέρια μου, θα είχα βάλει μια ομάδα αστυνομικών στη μάντρα του Τζέικομψον και θα τους συνελάμβανα όταν θα κατηφόριζαν. Κάτι που δεν θα γινόταν ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος ο Σμόλ είναι ένας πολύ σχολαστικός τύπος. Θα στείλει κάποιο ανιχνευτή νωρίτερα και αν κάτι τον κάνει καχύποπτο θα παραμείνει μαζεμένος για άλλη μια εβδομάδα. Μα θα μπορούσες να ακολουθήσεις τον Μόρντε Κάι Σμίθ και έτσι να σε οδηγούσε στο κρυσφύγε, το είπα. Στην περίπτωση αυτή θα είχα χαραμίσει τη μέρα μου. Θα στοιχημάτιζα 100 προς ένα ενάντια στο να γνωρίζω Μόρτε Κάι Σμίθ που μένουν. Εφόσον έχει ποτό και σμιθ μενουν εφοσον πληρωμή, γιατί θα έπρεπε να κάνει ερωτήσεις. Του στέλνουν μηνύματα τι να κάνει. Όχι, σκέφτηκα κάθε άλλη πιθανή πορεία και αυτή ήταν η καλύτερη. Καθώς η συζήτηση συνεχιζόταν, είχαμε περάσει γοργά όλες τις γέφυρες που εκτείνονταν πάνω από τον Τάμεση. Καθώς περάσαμε την πόλη, οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου προσέδιδαν μια χρυσή αντανάκλαση στο σταυρό της κορυφής του Αγίου Παύλου. Είχε πέσει ήδη το μισόφωτο πριν φτάσουμε τον πύργο. «Αυτή είναι η μάντρα του Τζέικομψον», είπε ο Χόλμς, υποδεικνύοντας μια σειρά ιστίων και άρμενων προς τη μεριά του Σάρεϊ. «Πλεύστε αργά, πάνω και κάτω υπό την κατάληψη αυτής της αλυσίδας φορτηγίδων. Έβγαλε ένα ζευγάρι κι άλλη από την τσέπη του και παρατήρησε για λίγη ώρα την όχθη. «Βλέπω το φρουρό μου στη θέση του», σχολίασε, «αλλά ούτε ίχνος από το μαντίλι. «Τι λες να πάμε λίγο παρακάτω και να μείνουμε εκεί περιμένοντάς τους», είπε ανυπόμονο ο Τζόνς. Ήμασταν όλοι ανυπόμονοι εκείνη τη στιγμή, ακόμη και ο αστυνομικό και οι θερμαστέ, οι οποίοι είχαν μια αμυδρή ιδέα του τι συνέβαινε. Δεν έχουμε δικαίωμα να θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο, απάντησε ο Χόλμ, «Είναι βέβαιο, δέκα προς ένα, πως θα κατέβουν το ποτάμι, όμως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Από αυτό το σημείο βλέπουμε την είσοδο της μάντρας και δύσκολα μπορούν να μας δουν. Θα είναι ξάστερη νύχτα και άπλετα φωτισμένη. Οφείλουμε να μείνουμε εδώ που είμαστε. Δείτε πως ο κόσμος μαζεύεται εκεί κάτω από την λάμπα». «Έρχονται από τη δουλειά στη μάντρα». Ήποπτοι παγαπώντιδε, όμω υποθέτω πω καθένα του έχει κάποια φάνατη φλόγα κρυμμένη μέσα του. Ούτε που θα το συλλογιζόμουν έτσι που του βλέπει, δεν υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζει εκ των προτέρων σχετικά. Παράδοξο ένιγμα που είναι ο άνθρωπο. Κάποιο τον αποκάλεσε ψυχή συγκαλυμμένη σε ζώο, πρότεινα. Ο Βινιγουτ Ριντ έχει δίκιο επί του θέματο, είπε ο Χόλμ σχολιάζει πως ενώ ο ανεξάρτητος άνθρωπος είναι ένας ανεξήγητος γρίφος, στο σύνολό του μεταβάλλεται σε μαθηματική βεβαιότητα. Δεν μπορείς παραδείγματο χάρη ποτέ να προβλέπεις τι κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά μπορείς με ακρίβεια τι θα καταφέρει μια ποσοστιαία ομάδα. Τα άτομα διαφέρουν, όμως τα ποσοστά παραμένουν σταθερά. Έτσι λέει ο στατιστικός. Μα βλέπω ένα μαντίλι. Σίγουρα υπάρχει ένα λευκό πετάρισμα, Ντίκρι. Ναι, είναι ο μικρό σου, αναφώνησα, τον βλέπω ξεκάθαρα. Κενάκι, χαραυγή! φώναξε ο Χόλμ, και τρέχει σαν το διάολο. Πρόσωλο ταχώ, μηχανικέ! Ακολούθησε τη λάντζα με το κίτρινο φω. Μα του ουρανού, δεν θα με συγχωρήσω, αν καταφέρει να μα ξεγλιστρήσει. Είχε γλιστρήσει αφέατη από την έξοδο τη μάντρα και περάσει δύο-τρία μικρά σκάφη, έτσι που είχε πιάσει καλή ταχύτητα μέχρι να τη δούμε. Τώρα πέταγε κατεβαίνοντα την κήτη κοντά στην όχθη, ταξιδεύοντας με φοβερή ταχύτητα. Ο Τζόουν την κοίταξε σοβαρά και κούνησε το κεφάλι του. Είναι πολύ γρήγορη, είπε. Αμφιβάλλω αν την προλάβουμε. Πρέπει να την προλάβουμε, φώναξε ο Χόλμ μέσα από τα δόντια του. Φουλάρετε το θερμαστέ. Κάντε το να δώσει ό,τι μπορεί, ακόμη και αν χρειαστεί να κάψουμε το σκάφο για να του πιάσουμε βρισκόταν στο κατόπι της πλέον. Οι λέβητες μούγκριζαν και οι πανίσχυρες μηχανές σφύριζαν και χτυπούσαν σαν μια πελώρια μεταλλική καρδιά. Η εχμηρή κοφτή πλώρη έσχιζε το στάσιμο ποταμίσιο νερό και έστελνε δύο κύματα που εξαπλώνονταν δεξιά και αριστερά μας. Με κάθε παλμό των μηχανών εκτινασσόμασταν και ανατριχιάζαμε σαν κάτι ζωντανό. Μια μεγάλη κίτρινη λάμπα στην πλώρη μας έριχνε ένα μακρύ τρεμάμενο κόνο από φως μπροστά μας. Ίσια μπρος μια σκοτεινή σκιά πάνω στο νερό μας έδειχνε πού βρισκόταν η χαραυγή και το ξεδίπλωμα του λευκού αφρού πίσω της φανέρωνε το ρυθμό με τον οποίο ταξίδευε. Προσπερνούσαμε ταχύτητα, μαούνες, ατμόπλια, εμπορικά, μέσα και έξω πίσω από το ένα και γύρω από το άλλο. Φωνές μας χαιρέτησαν μέσα από το σκοτάδι, μα ακόμη η σαν αστραπή και ακόμη ακολουθούσαμε από κοντά τα ίχνη τη. Ρίξτε κι άλλο, άντρε, ρίξτε κι άλλο, φώναξε ο Χόλμ, κοιτώντα προ το μηχανοστάσιο, ενώ μια αγριεμένη λάμψη από κάτω έπεφτε πάνω στο ανυπόμονο, αετήσιο πρόσωπό του. Δώστε και την παραμικρή πίεση που μπορείτε. Νομίζω πω κάτι κάναμε, είπε ο Τζονς, με τα μάτια του στη χαραυγή. Είμαι βέβαιο, είπα εγώ. Θα την προφτάσουμε σε λίγα λεπτά. Εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, όπως τα κανόνιση κακή μας τύχη, ένα ριμουλκό με τρεις μαούνες στη σειρά μπήκαν ανάμεσά μας. Μόνο από ένα απότομο κόψιμο του πιδαλίου καταφέραμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Και πριν μπορέσουμε να τους περάσουμε και να συνεχίσουμε το δρόμο μας, η χαραυγή είχε κερδίσει κάπου άλλα 200 μέτρα. Έπλεε σταθερά ωστόσο σε καλή θέα και το μουντό αβέβαιο μισόφωτο ξεκαθάριζε σε μια καθάρια ξάστερη νύχτα. Οι λεβητέ μα ήταν πιεσμένοι στα όρια του και το λεπτό σκάφο τρανταζόταν και έτριζε με την αγριεμένη ορμή που μα έσπροχνε. Είχαμε περάσει βιαστικά την Πατοαμολύμνη, το λιμάνι τη Δυτική Ινδία, κατεβήκαμε το μακρύ κόλπο του Ντέπφορντ και πάλι πίσω πάνω υπερνώντα την ίσο των σκύλων. Το θαμπό περίγραμμα εμπρό μα ξεκαθάρισε πλέον στην αέρινη χαραυγή ο Τζόουνς έστρεψε το φανάρι μας πάνω της, ώστε να βλέπουμε τις φιγούρες. Ένας άνδρας στεκόταν στην πλώρη με κάτι μαύρο ανάμεσα στα πόδια του, πάνω στο οποίο ήταν σκημένος. Πλάι του αναπαβόταν μια σκούρα μάζα, κάτι που έμοιαζε με σκύλο της νέας γης. Το αγόρι κρατούσε τη λαγουδέρα, ενώ ενάντια στην κόκκινη αντάβια από τον κλίβανο έβλεπα το γεροσμίθ γυμνό ως τη μέση να φτιαρίζει κάρβουνα σαν να πεζόταν η ζωή του. Ίσως να είχαν κάποιες αμφιβολίες αρχικά σχετικά με το αν πράγματι τους καταδιώκαμε, όμως πλέον καθώς ακολουθούσαμε κάθε στροφή και κάθε γύρισμα που έκαναν, δεν ετίθετο κανένα ζήτημα. Στο Greenwich βρισκόμασταν κάπου 300 βήματα πίσω τους. Στο Blackwall δεν θα ήμασταν περισσότερο από 250. Είχα ταξιδέψει με πολλά πλάσματα σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια της ποικίλη καριέρας, μα ποτέ κάποιο σπορ δε μου χάρισε μια τόσο έντονη έξαψη όσο αυτό το ξέφρενο γοργό ανθρωποκινηγητό μέσα στον τάμεση. Σταθερά τραβηχτήκαμε πλησιέστερά τους μέτρο το μέτρο. Στη σιωπή της νύχτας ακούγαμε το ξεφύσιμα και τα τριζοβολήματα της μηχανής τους. Ο άντρα στην πλώρη ακόμα σκυμμένο πάνω στο κατάστρωμα με τα χέρια να κινούνται σαν να ήταν απασχολημένος ενώ που και που θα κοίταζε πάνω και θα μετρούσε με μια ματιά την απόσταση που μας χώριζε, όλο και κοντύτερα. Ο Τζόουν τους φώναξε να σταματήσουν. Δεν βρισκόμασταν περισσότερο από τέσσερα μήκη σκάφους πίσω τους και τα δυο σκάφη πέταγαν σε ένα τρομερό ρυθμό. Επρόκειτο για μια καθαρή καμπή του ποταμού με το Μπάρκιντζ Λέβελ επί της μιας πλευράς και το μελαγχολικό Πλάμστεν Μάρσις επί της άλλη. Στο κάλεσμά μας ο άντρα την πλώρη την άχτηκε πάνω και κούνησε τις φυγμένες του γροθιές προς το μέρος μας, βρίζοντας τους πάντες με μια ψηλή τσακισμένη φωνή. Ήταν ένας καλού μεγέθους δυνατός άντρα και καθώς στεκόταν στιτός με τα πόδια πλωμένα, διέκρινα πως από το μυρό και κάτω υπήρχε μόνο ένα ξύλινο κολόβωμα επί της αριστερής πλευράς. Στον ήχο των στριγκών θυμωμένων κραυγών του υπήρξε κάποια κίνηση από τον άμορφο σωρό πάνω στο κατάστρωμα. Ίσιοσε σε ένα μικρό σωμομαύρο άντρα, τον μικρότερο που είχα δει ποτέ, με ένα μεγάλο παραμορφωμένο κεφάλι και μια θυμονιά από ανακατεμένα ξεχτένη στα μαλλιά. Ο Χόλμς είχε ήδη τραβήξει το περίστροφό του και εγώ τίναξα έξω το δικό μου στη θέα του αγρίου παραμορφωμένου πλάσματος ήταν τυλιγμένος με κάποιο είδου μαύρης χλένης ή κουβέρτας, η οποία άφηνε μόνο το πρόσωπό του εκτεθειμένο. Όμως αυτό το πρόσωπο αρκούσε για να δώσει σε κάποιον άγρυπνη νύχτα. Ποτέ μου δεν αντίκρισα χαρακτηριστικά τόσο βαθιά σημαδεμένα από θηριωδία και μοχθηρία. Τα μικρά του μάτια έλαμπαν και φλέγονταν από ένα ζωφερό φως και τα χοντρά του χείλη ήταν τραβηγμένα πίσω από τα δόντια του τα οποία χαμογελούσαν και κροτάλισαν με μια μερικό ζωόδι οργή. Πυροβόλησαν σηκώσει το χέρι του υποχόλμς ήρεμα. Βρισκόμασταν σε απόσταση ενός μήκου σκάφου πλέον και σχεδόν σε απόσταση αγγίγματος από το θύραμά μας. Έβλεπα τους δυο τους πλέον καθώς στέκονταν, το λευκό άντρα με τα απλωμένα πόδια, στριγγλίζοντας κατάρες, και τον ανίερο Νάνο με το απεχθές πρόσωπο και τα δυνατά κίτρινα δόντια... να τρίζουν προς το μέρος μας το φως της λάμπας. Ήταν καλό το ότι είχαμε μια τόσο καθαρή άποψη... ακόμη και καθώς κοιτάζαμε τράβηξε απότομα έξω από το σκέπασμά του... ένα κοντό, στρογγυλό κομμάτι ξύλου... σαν σχολικό χάρακα και τόχωσε στα χείλη του. Τα πιστόλια μας ήχησαν συγχρόνως. Στριφογύρισε, τίναξε τα χέρια του πάνω και με ένα είδος πνιχτού βήχα έπεσε με το πλάι μέσα στην κήτη. Πρόλαβα και έριξα μια ματιά επί των δηλητηριωδών απειλητικών ματιών του κατά μεσής του λευκού στροβίλου των νερών. Την ίδια στιγμή ο ξυλοπόδαρος ρίχτηκε πάνω στη λαγουδέρα και την κατέβασε έτσι ώστε το πλοίο έβαλε πλώρη για την νότια όχθη, ενώ εμείς προσπεράσαμε την πρίμνη του μόλις λίγα μέτρα μακρύτερα. Είχαμε στραφεί και ήμασταν πίσω του στη στιγμή Όμω είχε φτάσει ήδη στην όχθη. Επρόκειτο για ένα τραχή και ρημικό μέρο, όπου το φεγγάρι λαμπύριζε πάνω από μια πλατιά έκταση βαλτόδου γη με λίμνε στάσιμου νερού και κίτε φθήνουσα βλάστηση. Η λάντζα με ένα μουντό βρόντο ανέβηκε πάνω στη λασπόδι όχθη με την πλώρη της στον αέρα και την πρίνη της να γεμίζει νερό. Ο φυγά τεινάχτηκε έξω, αλλά το κολόβωμά του στη στιγμή βυθίστηκε καθόλου το μήκο του μέσα στο μουλιασμένο έδαφο. Μάται αγωνίστηκε και πάλεψε. Ούτε ένα βήμα δεν μπορούσε να κάνει, ούτε μπρο είτε πίσω. Φώναξε με ανήμπορη οργή και κλώτσισε μανιασμένα τη λάσπη με το άλλο του πόδι, αλλά τα τεινάγματά του μονάχα έχωναν το ξύλινο πόδι βαθύτερα μέσα στην όχθη. Όταν φέραμε τη λάντζα μας στο πλάι ήταν τόσο γερά αγκυρωμένος ώστε μόνο πετώντας την άκρη ενό γύρω από τους ώμους του μπορέσαμε να τον τραβήξουμε και να τον σύρουμε σαν κάποιο μοχθηρό ψάρι στο πλάι μας. Οι δύο Σμιθ, πατέρας και γιος, κάθονταν σκυθροπά στη λάντζα τους αλλά ανέβηκαν στο σκάφο μας αρκετά πυθύνια όταν διατάχθηκαν. Τραβήξαμε τη χαραυγή και τη δέσαμε στην πρίμνη μας. Ένα συμπαγέ σιδερένιο κουτί ειδική κατασκευή βρισκόταν πάνω στο κατάστρωμα. Αυτό δεν ετίθετο ζήτημα, ήταν το ίδιο το οποίο περιείχε τον κακορίζικο θησαυρό των Σόλτο. Δεν υπήρχε κλειδί, αλλά είχε σημαντικό βάρο. Έτσι το μεταφέραμε προσεκτικά στη μικρή μα καμπίνα. Καθώς βάλαμε πλώρη προ τα πάνω στην κήτη ξανά, φωτίσαμε με τα φανάρια μα προ κάθε κατεύθυνση, όμω δεν υπήρχε ίχνος του νησιώτη. Κάπου στη μαύρη λάσπη στον πάτο του τάμεση αναπαύονται τα οστά εκείνου του παράξενου ταξιδιώτη της ακτές μας. «Δες εδώ», είπε ο Χόλμς, δείχνοντας το ξύλινο κουβούσι. «Μόλις και με τα βίας προλάβαμε με τα πιστόλια μας. Εκεί, με τα βεβαιότητας, μόλις πίσω από το σημείο που στεκόμασταν, είχε καρφωθεί ένα από εκείνα τα δολοφονικά βέλη, τα οποία γνωρίζαμε τόσο καλά». Θα έπρεπε να είχε περάσει ανάμεσά μας τη στιγμή που πυροβολήσαμε. Ο Χόλμς χαμογέλασε σε αυτό και ανασήκωσε τους ώμους του κατά τον άνετο τρόπο του, όμως ομολογώ πως με αρρώστησε να σκέφτομαι το φρικτό φάνατο που είχε περάσει τόσο κοντά μας αυτή τη νύχτα. Ο σπουδαίος θησαυρός του Άγκρα ο εκπάλωτός μας καθόταν στην καμπίνα απέναντι στο σιδερένιο κουτί για το οποίο είχε κάνει τόσο πολλά και περίμενε τόσο πολύ να αποκτήσει. Ήταν ένας ηλιοκαμένος τύπος με ρηψοκίνδυνα μάτια, με ένα δίκτυο από αυλακές και ρητίδες επί των ευαίνιων χαρακτηριστικών του, τα οποία μιλούσαν για μια σκληρή υπαίθρια ζωή. Υπήρχε μια μοναδική προεξοχή γύρω από το γενιοφόρο σαγόνι του, η οποία επισήμενε άνθρωπο που δεν αποτρεπόταν από τον σκοπό του. Η ηλικία του ίσως να ήταν 50 ή κάπου εκεί, γιατί τα μαύρα σγουρά του μαλλιά ήταν πυκνά χρωματισμένα με τούφες γκρίζου. Το πρόσωπό του σε ηρεμία δεν ήταν δυσάρεστο, μολονότι τα βαριά φρύδια του και το επιθετικό του σαγόνι του προσέδιδαν, όπως είχα δει πρόσφατα, μια τρομερή έκφραση όταν γέμιζαν με θυμό καθόταν τώρα με τα δεμένα από χειροπέδε χέρια του πάνω στην ποδιά του και το κεφάλι βυθισμένο στο στήθο του, καθώ κοίταζε με τα έντονα γυαλιστερά μάτια του προ το κουτί. Μου δινόταν η εντύπωση πω υπήρχε περισσότερο θλίψη παρά θυμό στην παγερή και συγκρατημένη μορφή του. Κάποια στιγμή με κοίταξε με μια λάμψη από κάτι που έμοιαζε με χιούμορ στα μάτια του. «Λοιπόν, Τζόναθαν Σμόλ, υποχόλμς ανάβοντας ένα πουρο», Λυπάμαι που κατέληξε έτσι. Και εγώ το ίδιο, κύριε, απάντησε ειλικρινά, δεν πιστεύω πως θα γλιτώσω από αυτή την ιστορία. Σα δίνω το λόγο μου, πως ποτέ δεν σήκωσα χέρι ενάντια στον κύριο Σόλτο. Ήταν εκείνο το μικρόσωμο κολασμένο σκυλίο Τόγκα, εκείνο του ρίξε ένα από τα καταραμένα βέλη του. Δεν πήρα μέρο σε αυτό, κύριε, ήμουν τόσο θλιμμένο σαν να ήταν εξέματο. «Μα στίγωσα το μικρό διάβολο με την άκρη του σχοινού γι' αυτό, αλλά είχε γίνει και δεν μπορούσα να το ξεκάνω πάλι». «Πάρε ένα πούρο», είπε ο Χόλμς, «και καλά θα κάνεις να πιεις μια γουλιά από το φλασκί μου, γιατί είσαι πολύ μουσκεμένος». «Πώς περίμενες από ένα τόσο μικρό και αδύναμο άνθρωπο, όπως αυτός ο μαύρος τύπος, να υπερνικήσει τον κύριο Σόλτο και να τον κρατήσει ώσπου να σκαρφαλώσει το σχοινί». Φαίνεται να γνωρίζετε πολλά σχετικά, λε και βρισκόσασταν εκεί, κύριε. Η αλήθεια είναι πω ήλπιζα να βρω το δωμάτιο άδειο. Γνώριζε τι συνήθειε τη οικία αρκετά καλά και ήταν η ώρα που ο κύριο Σόλτο συνήθω κατέβαινε για το δείπνο του. Δεν θα κρατήσω κανένα μυστικό σχετικά με την υπόθεση. Η καλύτερη περάσπιση που μπορώ να έχω είναι μόνο και μόνο η αλήθεια. Τώρα, αν επρόκειτο για το γέρο ταγματάρχη, θα τον είχαν κρεμάσει ελαφρά την καρδία. Δεν θα είχα σκεφτεί περισσότερο το να τον μαχαιρώσω από το να καπνίσω αυτό το πούρο. Όμω είναι καταραμένα σκληρό που έπρεπε να καθυστερήσω εξαιτία του νεαρού Σόλτο, με τον οποίο δεν είχα καμιά διαφωνία για οτιδήποτε. Είστε υπό την εποπτεία του κυρίου Άθελντ Τζόουν στη Σκότλαν Γιάρτ. Θα σα μεταφέρει στο διαμέρισμά μου και εγώ θα σα ζητήσω μια ειλικρινή κατάθεση του ζητήματο. Θα πρέπει να αποκαλύψετε τα πάντα γιατί αν το κάνετε ελπίζω πως θα μπορέσω να σας φανώ χρήσιμο. Πιστεύω πως μπορώ να αποδείξω ότι το δηλητήριο ενεργεί τόσο γρήγορα ώστε ο άντρα ήταν νεκρός πριν καν φτάσετε στο δωμάτιο. Έτσι ήταν κύριε. Ποτέ μου δεν πήρα τέτοια τρομάρα στη ζωή μου όπως όταν τον είδα να μου χαμογελά με το κεφάλι του στον ώμο καθώς καρφάλωσα μέσα από το παράθυρο. Αρκετά με κύριε. Θα είχα σχεδόν σκοτώσει τον Τόγκα αν δεν την είχε κοπανίσει. Έτσι έφτασε να αφήσει τον μπαστούνι του και μερικά από τα βέλη του επίση, όπω μου είπε, το οποίο τολμώ να πω συνέβαλε στο να σα βάλει στα ίχνη μα. Μολονότι πω συνεχίσατε είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν αισθάνομαι καθόλου κακή εναντίον σα γι' αυτό. Όμω όντω δείχνει πολύ αλόκοτο, πρόσθεσε με ένα πικρό χαμόγελο, πω εγώ που έχω μια δίκαιη απέτηση σε μισό εκατομμύριο χρημάτων, να περάσω το πρώτο μισό της ζωής μου χτίζοντας ένα κυματοφράφστη στα Ανταμάς και πιθανότατα να περάσω το άλλο μισό σκάβοντας αποχαιτεύσεις στο Ντάρτμουρ. Ήταν κακή η μέρα όταν έριξα τα μάτια μου πάνω στον έμπορο Αχμέτ και μπλέχτηκα με το θησαυρό του Άγγρα, ο οποίος ποτέ δεν έφερε άλλο τίποτα παρά κατάρα στον άνθρωπο που ανήκε». Σε εκείνον έφερε το φόνο, στον ταγματάρχη Σόλ το έφερε τον φόβο και την ενοχή. Για μένα πρόριζε σκλαβιά εφόρου ζωή. Εκείνη τη στιγμή ο Άθελνι Τζόνς έχωσε το φαρδί του πρόσωπο και του γεμάτου του ώμου στη μικροσκοπική καμπίνα. Μια ωραία οικογενειακή συγκέντρωση σχολίασε. Πιστεύω πω θα πάρω μια γουλιά από εκείνο το φλασκί Χόλμ. Βασικά νομίζω πω μπορούμε να συγχαρούμε ο ένα άλλον. Κρίμα που δεν πιάσαμε τον άλλο ζωντανό, αλλά δεν υπήρχε επιλογή. Οφείλω να πω, Χόλμ, πω πρέπει να ομολογήσει ότι την ξάκρισε σχετικά καλά. Ήταν το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε για να μην την αναποδογυρίσουμε. Τέλο καλό, όλα καλά, είπε ο Χόλμ. Όμω σίγουρα δεν γνώριζα πω η χαραυγή ήταν ένα τέτοιο κλίπερ. Ο Σμιθ λέει πω είναι μια από τι ταχύτερε λάντζε στον ποταμό και πως αν είχε άλλον έναν άντρα να τον βοηθά με τις μηχανές, δεν θα τους είχαμε προλάβει ποτέ. Ορκίζεται πως δεν ξέρει τίποτα για την υπόθεση του Νόργουτ. Ούτε και ήξερε, φώναξε ο κρατούμενό μα, ούτε λέξη. Επέλεξα τη Λάντζα επειδή άκουσα πω ήταν ταχύτατη. Δεν του είπαμε τίποτα, όμω τον πληρώσαμε καλά, και πρόκειται να πάρει κάτι γενναίο αν φτάναμε στο σκάφο μα το Εσμεράλδα στο Gravesend που μπαρκάρει με προορισμό για τη Βραζιλία. Λοιπόν, αν δεν έχει κάνει κανένα κακό, θα φροντίσουμε κανένα κακό να μην τον βρει. Αν και είμαστε γρήγοροι στο να πιάνουμε τους ανθρώπους μας, δεν είμαστε τόσο γρήγοροι στο να τους καταδικάζουμε. Ήταν διασκεδαστικό να προσέχω πως ο μεγαλόσχημος Τζόουνς είχε ήδη αρχίσει να δίνει στον εαυτό του αέρα επί της επιτυχία της σύλληψη. Από το ελαφρύ χαμόγελο το οποίο παιχνίδισε στο πρόσωπο του Σέρλο Χόλμς, έβλεπα πως το λογίδριο δεν είχε χαθεί πάνω του. «Θα είμαστε στη γέφυρα Βόξολ σύντομα», είπε ο Τζόνς, «και θα σας κατεβάσουμε, Δόκτωρ Βότσον, με το κουτί του θησαυρού. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι παίρνω μεγάλη ευθύνη απάνω μου κάνοντάς το. Είναι ιδιαίτερα σύνηθες, αλλά φυσικά μια συμφωνία είναι πάντοτε συμφωνία. Οφείλω τόσο, ως ζήτημα καθήκοντος να στείλω έναν αστυνομικό μαζί σας, αφότου έχετε ένα τόσο πολύτιμο φορτίο. Θα οδηγήσετε εσείς αναμφίβολα Μάλιστα, θα οδηγήσω. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει κλειδί ώστε να κάνουμε πρώτα μια καταγραφή. Θα πρέπει να το σπάσετε. Πού είναι το κλειδί, ανθρωπέ μου. Στο πάτο του ποταμού, είπε ο Σμόλκοφτα. Μμ, δεν υπήρχε λόγο να μα βάλει σε άσκοπε φασαρίε. Είχαμε αρκετή δουλειά ήδη με σένα. Ωστόσο, γιατρέ, δεν χρειάζεται να σε προειδοποιήσω, να είσαι προσεκτικό. Φέρε το κουτί πίσω μαζί σου στα διαμερίσματα τη οδού θα μας βρει εκεί καθοδόν για το τμήμα. Με κατέβασαν στο Βόξολ με το βαρύ σιδερένιο κουτί και με ένα ντόμπρο καλοσυνάτο αστυνομικό ο συνοδό Ένα τέταρτο της ώρας οδήγηση μας έφερε στην κυρία Σέσιλ Φόρεστερ. Η υπηρέτρια έδειξε έκπληκτη σε έναν τόσο αργοπορεμένο επισκέπτη. Η κυρία Σέσιλ Φόρεστερ είχε βγει έξω για το βράδυ, μας εξήγησε και πιθανό να επέστρεφε πολύ αργά. Η δεσποινίδα μόρσταν, ωστόσο βρισκόταν στο καθιστικό. Έτσι στο καθιστικό πήγα με το κουτί αναχείρα, αφήνοντα τον εξυπηρετικό αστυνομικό στην άμαξα. Ήταν καθισμένη πλάι στο ανοιχτό παράθυρο, ντυμένη με κάποιο είδου διάφανο ύφασμα, με μια ιδέα από άλικο στο λαιμό και στη μέση. Το απαλό φω μια σκιασμένη λάμπα έπεφτε πάνω τη καθώ έγαινε πίσω στην καλαμένια πολυθρόνα παίζοντας πάνω από το γλυκά σοβαρό πρόσωπό της και χρωματίζοντας με μια αμυδρή μεταλλική γυαλάδα τις πλούσιες μπουκλές των πληθωρικών μαλλιών της. Ένα λευκό μπράτσο και χέρι ήταν πεσμένο στο πλάι της καρέκλας και όλη τη η στάση και η μορφή μιλούσε για μια βαθιά μελαγχολία. Στον ήχο των βημάτων μου άχτηκε στα πόδια της ωστόσο και ένα ελαφρύ κοκκίνισμα έκπληξης και ευχαρίστησης χρωμάτισε τα χλωμά άγουλα. μάγουλα. «Άκουσα μια άμα ανηφορίζει», είπε, «σκέφτηκα πως η κυρία Φόρεστερ είχε επιστρέψει πολύ νωρίς, όμως ούτε που διανοήθηκα πως μπορεί να ήσασταν εσείς. Τι νέα μου φέρατε». «Έφερα κάτι καλύτερο από νέα», είπε, αφήνοντα το κυβότιο πάνω στο τραπέζι και μιλώντας πρόσχαρα και ζωηρά, μόλον η καρδιά μου ήταν βαριά μέσα μου. Σου έφερα κάτι το οποίο αξίζει όλα τα νέα του κόσμου. Σου έφερα μια περιουσία. Εκείνη κοίταξε το σιδερένιο κυβότιο. Πρόκειται για το θησαυρό, ρώτησε αρκετά ψύχρεμα. Ναι, αυτό είναι ο σπουδαίο θησαυρό του Άγγρα. Μισό από αυτόν είναι δικό σου και μισό του Θαντέου Σόλτο. Θα έχετε κάπου από 200.000 ο καθένα. Σκέψου το. Ένα ετήσιο εισόδημα 10.000 λιρών. Θα υπάρχουν ελάχιστε πλουσιότερε νεαρέ κυρίε στην Αγγλία, δεν είναι υπέροχο. Πιστεύω πω πρέπει μάλλον να είχα προσποιηθεί υπερβολικά την ευχαριστησή μου και πω εντόπισε ένα κενό στα συγχαρτήριά μου γιατί είδα τα φρύδια τη να ανασηκώνονται λιγάκι και με κοίταξε περίεργα. Αν τα έχω, είπε, το οφείλω σε σένα. Όχι, όχι, απάντησα. Όχι σε μένα, αλλά στο φίλο μου, το Σέρλο Χόλμ. Με όλη τη θέληση του κόσμου δεν θα είχα ποτέ ακολουθήσει ένα στοιχείο που εξάντλησε ακόμη και την αναλυτική ευφυΐα του. Όπως είχε, λίγο έλειψε να το χάσουμε την τελευταία στιγμή. «Παρακαλώ, κάθισε και πες τα μόλα σχετικά, Δόκτωρ Βόρτσον», είπε εκείνη. Αφηγήθηκα σύντομα του είχε συμβεί από την τελευταία φορά που την είδα. Τη νέα μέθοδο έρευνας του χόλμ την ανακάλυψη της χαραυγής, την εμφάνιση του την αποστολή μας το βράδυ και το άγριο κυνηγητό στον τάμεση. Άκουγε με μισά νυχτα χείλη και λαμπερά μάτια στο ρεσιτάλ των περιπετειών μας. Όταν μίλησα για το βέλος το οποίο τόσο λίγο έλειψε να μας χτυπήσει, χλώμιασε τόσο που φοβήθηκα πως σε πρόκειτο να λιποθυμήσει. «Δεν είναι τίποτα», είπε καθώς έτρεξα να της βάλω λίγο νερό. «Είμαι και πάλι καλά. Αναστατώθηκα ακούγοντας πως έθεσα τους φίλους μου σε ένα τόσο φρικτό κίνδυνο. Τελείωσαν όλα, απάντησα. Δεν ήταν τίποτα, δεν θα σου πω άλλε καταθλιπτικέ λεπτομέρειε. Α στραφούμε σε κάτι ελαφρύτερο. Ορίστε ο θησαυρό. Τι θα ήταν πιο ευχάριστο από αυτό. Πήρα άδεια να τον φέρω μαζί μου, σκεπτόμενο πω θα σε ενδιέφερε να είσαι η πρώτη που θα τον έβλεπε. Θα μου ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, είπε εκείνη. Δεν υπήρχε διόλου προθυμία στη φωνή τη ωστόσο. Είχε θεωρήσει αναμφίβολα πως ίσως να έδειχνα γενές εκ μέρους της να είναι αδιάφορη προς το έπαθλο το οποίο είχε κοστίσει τόσα πολλά για να κερδιθεί. «Τι όμορφο κουτί», είπε σκύβοντας από πάνω του, «είναι ενδική δουλειά να υποθέσω». «Ναι, πρόκειται για μεταλλοτεχνία της μπενάρε. «Και τόσο βαρύ», αναφώνησε επιχειρώντας να το σηκώσει, «το κουτί από μόνο του θα πρέπει να έχει κάποια αξία. Πού είναι το κλειδί». «Ο Σμόλ το πέταξε στον Τάμεση», απάντησα θα πρέπει να δανειστώ το σκάλευθρο της κυρία Φόρεστερ. Υπήρχε μπρο ένα παχύ και πλατή μάνδαλο, διαμορφωμένο στην εικόνα ενός καθιστού βούδα. Κάτω από αυτό έχωσα την άκρη του σκάλευθρου και το έστρεψα προς τα έξω σαν μοχλό. Το μάνδαλο έσπασε με ένα δυνατό ήχο. Με τρεμάμενα χέρια άνοιξα το καπάκι. Κι οι δυο σταθήκαμε παρατηρώντας έκπληκτη. Το κουτί ήταν άδειο. Δεν υπήρχε απορία γιατί ήταν βαρύ. Η σιδηροκατασκευή ήταν περί τα δύο τρίτα τη σύντζα σε πάχο ολόγυρα. Ήταν συμπαγέ, καλοφτιαγμένο και ατόφιο, σαν κουτί κατασκευασμένο για να μεταφέρει αντικείμενα μεγάλη αξία. Αλλά ούτε ίχνο ούτε ένα ψήγμα μετάλλου ή κοσμήματο δεν υπήρχε εντό του. Ήταν απολύτω και εντελώ άδειο. Ο θησαυρό χάθηκε, είπε η κοσμηματος δεν υπηρχε εντο του ηταν Μόρσταν χαθηκε ειπε η δεσμηνιδα ηρεμα Καθώ άκουσα τα λόγια τη και συνειδητοποίησα τι σήμεναν, μια μεγάλη σκιά φάνηκε να περνά από την ψυχή μου. Δεν ήξερα πόσο ο θησαυρό του άγγρα με είχε καταβάλει μέχρι τώρα που είχε τελικά εξαφανιστεί. Ήταν εγωιστικό, αναμφίβολα, δόλιο λάθο, αλλά δεν μπορούσα να αντιληφθώ τίποτα εκτό του ότι το χρυσό φράγμα είχε χαθεί μεταξύ μα. Δόξα ο Θεός, αναφώνησα από το βάθος της καρδιάς μου. Με κοίταξε με ένα σύντομο απορριμμένο χαμόγελο. Γιατί το λες αυτό, ρώτησε. Επειδή πλέον είσαι εντό των δυνατοτήτων μου, ξανά είπα, παίρνοντα το χέρι τη. Δεν το τράβηξε. Επειδή σε αγαπώ, Μέρι, όσο ειλικρινά, όσο μπορεί ένα άντρα να αγαπήσει μια γυναίκα. Επειδή αυτό ο θησαυρό, αυτά τα πλούτη φράγιζαν τα χείλη μου. Τώρα που χάθηκαν, μπορώ να σου πω πόσο σε αγαπώ. Γι' αυτό και είπα, δόξα σε ο Θεό. Τότε και εγώ λέω δόξα σε ο Θεός επίσης, ψιθύρισε καθώς τραβήχτηκε πλάι μου. Όποιος και αν είχε χάσει ένα θησαυρό ήξερα πως εκείνο το βράδυ εγώ είχα κερδίσει έναν. Η παράξενη ιστορία του Τζόναθαν Σμόλ Εξαιρετικά υπομονετικός άνθρωπος ήταν εκείνος ο αστυνομικός στην άμαξα, γιατί η ώρα είχε περάσει πριν πάω να τον συναντήσω. Το πρόσωπό του συνέφεια ολόκληρο, όταν του έδειξα το άδειο κυβότιο. Πάει η αμοιβή, είπε βαρύθιμα: Εκεί που δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει πληρωμή. Η απόψινη δουλειά θα άξιζε από ένα δεκάρι στο Σαν Μπράουν και σε μένα, αν ο θησαυρό ήταν εκεί. Ο κύριο Ταντέου Σόλτο, είναι πλούσιος, είπα, θα φροντίσει να μηνθείτε: είτε με θησαυρό είτε χωρίς ο αστυνομικός κούνησε το κεφάλι του αποκαρδιωμένος τόσο. «Είναι άσχημη δουλειά» επανέλαβε και το ίδιο θα σκεφτεί και ο κύριος Άθενλιν Τζόουνς. Η πρόβλεψή του αποδείχτηκε σωστή γιατί ο detective έδειξε χαμένος αρκετά όταν έφτασε στην οδό Μπέικερ και του έδειξα το άδειο κουτί. Είχαν μόλις φτάσει ο Χόλμς, ο κρατούμενος και εκείνος, γιατί είχαν αλλάξει τα σχέδιά τους ώστε να αναφέρουν στο τμήμα καθοδών. Ο σύντροφό μου τεμπέλιαζε στην πολυθρόνα του με τη συνήθεια παθή του έκφραση, ενώ ο Σμολ καθόταν αδιάφορα απέναντί του με το ξύλινο πόδι του μαζεμένο πάνω από το γερό. Καθώ επέδειξα το άδειο κουτί, έγειρε πίσω στην πολυθρόνα του και γέλασε δυνατά. Αυτή είναι δική σου δουλειά, Σμολ, είπε ο Άφενλι Τζόουν, θυμωμένα. Ναι, τον έκρυψα εκεί που ποτέ δεν βάλατε χέρι πάνω του, αναφώνησε θριαμβευτικά. Είναι ο θησαυρό μου, και αν δεν μπορώ να έχω τη λία μου, θα φροντίζω πολύ καλά να μην την έχει κανεί. Σα λέω πω κανεί ζωντανό δεν έχει δικαίωμα πάνω του, εκτό από του τρει άντρε που βρίσκονται στο στρατόπεδο κατάδικων στα Ανταμάν και από μένα. Γνωρίζω τώρα πω δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, και γνωρίζω πω ούτε και εκείνοι. Ενεργούσα καθ' όλη τη διάρκεια τόσο για εκείνου, όσο και για μένα. Ήταν ανέκαθεν το σημάδι των τεσσάρων για όλου μα. Λοιπόν. Γνωρίζω, θα με προτιμούσα να κάνω ό,τι ακριβώς έκανα και να πετάξω το θησαυρό στον Τάμεση από το να τον αφήσω σε φίλους και συγγενείς του Σόλτο ή του Μόρσταν. Δεν ήταν για να τους κάνουμε πλούσιους αυτό που κάναμε στον Αχμέτ. Θα βρείτε το θησαυρό εκεί που είναι το κλειδί και εκεί που βρίσκεται ο μικρό Τόγκα. Όταν είδα πως η λάντζα σας θα μας πρόφτενε, έβαλα τη Λία σε ασφαλές μέρος. Δεν υπάρχουν ρούπιας για εσά σε τούτο το ταξίδι, Μα κοροϊδεύει μόλι, είπε ο Τζόουν αυστηρά. Αν ήθελε να πετάξει το θησαυρό στον τάμεση, θα σου ήταν ευκολότερο να έχει πετάξει το κουτί και όλα τα άλλα. Ευκολότερο για μένα να το πετάξω και ευκολότερα για εσά να βρείτε, απάντησε με ένα δαιμόνιο πλάγιο βλέμμα. Ο άντρα που ήταν Έξυπνο αρκετά για να με εντοπίσει, είναι αρκετά έξυπνο για να ψαρέψει ένα σιδερένιο κουτί από τον πάτο ενό ποταμού, Τώρα που είναι σκορπισμένα για πάνω από πέντε μίλια ή κάπου τόσο, ίσως να αποβεί δυσκολότερη δουλειά. Μου πήγε η καρδιά να το κάνω όμως. Είχα μισοτρελαθεί όταν μας προλάβατε. Ωστόσο δεν υπάρχει θλίψη γι' αυτό. Είχα τα πάνω μου στη ζωή μου και είχα τα κάτω μου. Όμως έμαθα να μην κλαίω πάνω από το χυμένο γάλα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, Σμολ, είπε ο Ντετέκτιβ. Αν είχε συνδράμει στη δικαιοσύνη αντί να την αποτρέπει καθ' αυτόν τον τρόπο, ίσω να είχε μια καλύτερη τύχη στη δίκη σου. Δικαιοσύνη, γρήλησε ο πρώην κατάδικο. Ωραία δικαιοσύνη. Ποια νουλία είναι αυτή, αν όχι δική μα. Πού είναι η δικαιοσύνη στο να τα παρατήσω σε εκείνου που δεν τα κέρδισαν ποτέ. Δείτε πώ τα κέρδισα. Είκοσι μακριά χρόνια σε εκείνο τον Ελόδη Βάλτο. Όλη μέρα στη δουλειά κάτω από τη μάγκλη, όλη νύχτα λισοδεμένο στις βρωμέρες τρόγλες των κατάδικων, με κουνούπια να τσιμπάνε, να βασανίζομαι από πυρετό, να τυραννιέμαι από κάθε καταραμένο μαύρο αστυνομικό που λάτρευε να βγάζει τα αποθυμένα του στο λευκό. Έτσι κέρδισα το θησαυρό του Άγκρα και εσείς μου μιλάτε για δικαιοσύνη, επειδή δεν αντέχω να νιώθω πως πλήρωσα αυτό το τίμημα μόνο και μόνο για να τα χαρεί κάποιο άλλος. Θα προτιμούσα να κρεμαστώ χίλιες φορές ή να δεχτώ ένα από τα βέλη του τόγκα στο πετσί μου παρά να ζήσω σε κελί κατά δίκου και να νιώθω πως κάποιος άλλος ζει στην άνεση σε ένα παλάτι με χρήματα που θα έπρεπε να είναι δικά μου. Ο Σμόλ είχε ρίξει τη μάσκα της τοϊκότητας και όλα αυτά έρχονταν σε ένα γριεμένο στρόβιλο από λέξεις, ενώ τα μάτια του άστραφταν και οι χειροπέδες χτυπούσαν από την παθιασμένη κίνηση των χεριών του. Μπορούσα να καταλάβω καθώ είδα την οργή και το πάθο του άντρα, πω δεν επρόκειτο για βάσιμο ή αφύσικο τρόμο που κατέλαβε τον ταγματάρχη Σόλτο όταν αρχικά έμαθε πω ο τραυματισμένο κατάδικο βρισκόταν στα ίχνη του. Ξεχνά πω δεν γνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά, είπε ο Χόλμ ήσυχα. Δεν ακούσαμε την ιστορία σου και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι βαθμό η δικαιοσύνη σου αρχικά να ήταν με το μέρο σου. Λοιπόν, κύριε, υπήρξατε εξαιρετικά δίκαιο προ εμένα, μόλον ό,τι κατανοώ πω εσά πρέπει να ευχαριστήσω για τούτα τα βραχιόλια γύρω από του καρπού μου. Ωστόσο, δεν τρέφω καμιά εχθρότητα γι' αυτό. Δεν έχω καμιά επιθυμία να κρύψω κάτι. Ό,τι λέω είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια, κάθε λέξη. Σα ευχαριστώ. Μπορείτε να αφήσετε το ποτήρι πλάι μου εδώ και θα κουμπίσω τα χείλη μου πάνω του αν στεγνώσω. Είμαι από το Worcester Σάιρο ο ίδιος, γεννημένος κοντά στο Πέρσορ. Τολμώ να πω ότι θα βρίσκατε ένα σωρό σμόλ να ζουν εκεί τώρα αν θα κοιτάζατε. Συχνά σκέφτηκα να κάνω μια βόλτα εκεί τριγύρω, μα η αλήθεια είναι πως δεν ήμουν και ποτέ το καμάρι της οικογένεια και αμφιβάλλω αν θα χαίρονταν τόσο να με δουν. Ήταν όλοι τους σταθεροί, άνθρωποι της εκκλησίας, μικροί αγρότες, ξακουστοί και σεβαστοί στην επαρχία, ενώ εγώ ήμουν ανέκαθε κομμάτι περιπλανόμενο. Τουλάχιστον όμως όταν έφτασα κοντά τα 18 δεν τους δημιούργησα περισσότερα προβλήματα γιατί μπλέχτηκα σε ένα καυγά για ένα κορίτσι και μπορούσα μονάχα να ξεμπλέξω υπηρετώντα τη βαρσίλισσα και κατατασσόμενος το τρίτο σώμα τη Φεκιοφόρων της Βεγγάζης που μόλις ξεκινούσαν για την Ινδία. Δεν ήταν γραφτό μου να κάνω πολύ στρατιοτηλίκιο ωστόσο είχα μόλις περάσει το βήμα της Χίνας και μάθαινα να χειρίζομαι το μουσκέτο μου» όταν υπήρξα αρκετά ανόητο να πάω για κολύμπη στο γάγκι. Ευτυχώ για μένα, ο της τη δημιουργία μου, ο Τζον Χόλτερ, βρισκόταν στο νερό την ίδια ώρα και ήταν ένα από του καλύτερου κολυμβητέ στην υπηρεσία. Ένα κροκόδηλο με πρόφτασε μόλι τα μισά τη διαδρομή και με έκοψε το δεξί πόδι τόσο καθαρά όσο ένα χειρούργο θα το έκανε. Μόλι πάνω από το γόνατο. Λίγο με το σοκ και την απώλεια αίματο λιποθύμησα και θα είχα πνιγεί αν ο Χόλτερ δεν με είχε γραπώσει και, και τσαλαβουτώντα δεν με είχε τραβήξει στην όχθη. Έμεινα πέντε μήνες στο νοσοκομείο γι' αυτό και όταν τελικά κατόρθωσα κούτσα κούτσα να βγω έξω με αυτό το ξύλινο πόδι δεμένο στο κολόβωμά μου βρέθηκα εκτός στρατού λόγω αναπηρίας και μη κανός για όποια ενεργή απασχόληση. Ήμουν όπως μπορείτε να φανταστείτε αρκετά στα κάτω μου από εκείνη την περίοδο γιατί ήμουν ένας άχρηστος ακάτης, μόλον ότι δεν είχα πατήσει ακόμα το εικοστό μου έτος. Ωστόσο, η κακοτυχία μου σύντομα αποδείχτηκε ευτύχημα. ένα άντρα, ονόματι Άμπελ Βάιτ, ο οποίος είχε έρθει ως εκεί για να στήσει μια φυτία εινδικοφόρων, ήθελε έναν επιστάτη για να προσέχει τους κούλιδες και να φροντίζει να κάνουν τη δουλειά τους. Έτυχε να είναι φίλος του συνταγματάρχης μας, ο οποίος είχε ενδιαφερθεί για μένα από το ατύχημα και μετά για να μην τα πολυλογώ συνταγματάρχης με συνέστησε στεναρά για τη θέση. Και καθώς η δουλειά γινόταν κυρίως υπέβοντας, το πόδι μου δεν αποτελούσε μεγάλο εμπόδιο, γιατί μου είχε μείνει αρκετός μυρός για να έχω ένα καλό κράτημα από τη σέλα. Αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να περιδιαβαίνω καλπάζοντας τη φυτεία, να προσέχω τους άντρε καθώς εργάζονταν και να αναφέρω τους λουφαδόρους. Η πληρωμή ήταν καλή, είχα άνετο κατάλημα και από κάθε άποψη ήμουν ικανοποιημένος να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου στις φυτίες λουλακιού. Ο κύριος Άμπελ Γουάιτ ήταν καλός άνθρωπος και συχνά θα περνούσα από τη μικρή μου παράγκα και θα κάπνιζε μια πίπα μαζί μου, γιατί οι λευκοί εκεί έξω νιώθουν την καρδιά τους να ζεσταίνεται όπως δεν γίνεται ποτέ εδώ. Λοιπόν, ποτέ δεν έμενα στο δρόμο της τύχης για πολύ, Αναπάντεχα δίχως ούτε μια προειδοποίηση, η μεγάλη ανταρσία έπεσε πάνω μας. Τον ένα μήνα η Ινδία αναπαυόταν τόσο ασάλευτη και γαλήνια κατά τα φαινόμενα όπως το Σάρε ή το Κέντ. Τον επόμενο μήνα 200.000 μαύροι διάβολοι είχαν αφηθεί ελεύθεροι και η χώρα είχε μεταβληθεί στην απόλυτη κόλαση. Φυσικά γνωρίζετε όλα τα σχετικά κύριοι, πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζω πιθανότατα, αφού το διάβασμα δεν είναι στα ενδιαφέροντά μου. Γνωρίζω μονάχα τα όσα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Η φυτία μας βρισκόταν σε ένα μέρος που καλείται ματρά, κοντά στα σύνορα με τις βορειοδυτικές επαρχίες. Τη μια νύχτα κατόπιν της άλλη ο ουρανός ολόκληρος φωτιζόταν από τις φλεγόμενες κατοικίε και μέρα με τη μέρα βλέπαμε μικρές ομάδες Ευρωπαίων να περνάνε μέσα από την έκτασή μας με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους καθοδόν προς το Άγκρα, όπου βρίσκονταν οι πλησιέστερες στρατιωτικές μονάδες μας. Ο κύριος Άμπελ Γουάιτ ήταν πεισματάρη. Είχε βάλει στο κεφάλι του πως όλη η κατάσταση ήταν μεγαλοποιημένη και πως θα ξεφούσκωνε τόσο ξαφνικά όσο είχε εμφανιστεί. Εκεί καθόταν στη βεράντα του πίνοντας το ίσκι του και καπνίζοντας σε ρούτς καθώς η χώρα φλεγόταν ολόγυρά του. Φυσικά Παραμείναμε μαζί του, εγώ και ο Ντόουσον, ο οποίο με τη γυναίκα του συνήθισαν να κρατάνε τα βιβλία και τη διαχείριση. Το λοιπόν μια ωραία μέρα η σύγκρουση έφτασε. Βρισκόμουν σε μια μακρινή φυτεία και κάλπαζα αργά προς το σπίτι μέσα στα απόγευμα όταν το μάτι μου έπεσε πάνω σε κάτι σοριασμένο στον πάτο ενός απότομου νουλά. Κατηφόρησα για να δω τι ήταν και με έπιασε κρύος σιδρώτας όταν ανακάλυψα πως ήταν η γυναίκα του Ντόουσον, έχοντας κομματιαστεί και μισοφαγωθεί από τσακάλια και σκυλιά της περιοχής. Λίγο μακρύτερα στο δρόμο ο Ντόουσον ο ίδιος κοιτώταν πεσμένος μπρούμητα, νεκρός με ένα άδειο περίστροφο στο χέρι του και τέσσερις συνδύε επαναστάτε κοίτονταν αντικριστά μεταξύ τους απέναντί του. Τράβηξα τα χαλινάρια του αλόγου μου διαρωτώμενος «Προς τα πού θα έπρεπε να τραβήξω» Όμως εκείνη τη στιγμή είδα πυκνό καπνό να υψώνεται από την κατοικία του Άμπελ Βουάιτ και τις φλόγες να αρχίζουν να ξεσπούν μέσα από τη στέγη. Ήξερα τότε πως κανένα καλό δεν θα μπορούσα να προσφέρω στα αφεντικό μου, παρά μόνο θα χαράμιζα και τη δική μου ζωή αν ανακατευόμουν στην ιστορία. Από εκεί που στεκόμουν έβλεπε εκατοντάδε μαύρων εκτρωμάτων με τα κόκκινα πανοφόρια ακόμη στις πλάτες τους να χορεύουν και να ουρλιάζουν γύρω από το φλεγόμενο σπίτι. Μερικοί από αυτού έδειξαν προ εμένα και κανά δυο σφαίρε δίπλα από το κεφάλι μου, έτσι τόσκασα, το διασχίζοντα του οριζόνε και βρέθηκα αργά τη νύχτα ασφαλή πίσω από τα τείχη του άγγρα. Όπω αποδείχτηκε ωστόσο, ούτε και εκεί υπήρχε κάποια μεγαλύτερη ασφάλεια. Ολόκληρη η χώρα έμοιαζε με μελίση. Οπουδήποτε οι άκλοι κατάφεραν να συγκεντρωθούν σε μικρέ ομάδε, κρατούσαν μονάχα όσο έδαφο τα όπλα του κατήχαν. Οπουδήποτε αλλού αποτελούσαν απλώ απελπισμένου φυγάδε. Επρόκειτο για μια μάχη εκατομμυρίων ενάντια σε χιλιάδε, και το χειρότερο κομμάτι του ήταν πω εκείνοι οι άνθρωποι που αντιμαχόμασταν πεζοί με άλογο και πολυβολητέ ήταν τα ίδια μα τα επίλεκτα στρατεύματα, του οποίου είχαμε διδάξει και εκπαιδεύσει, χρησιμοποιούσαν τα ίδια μα τα όπλα και φυσούσαν τι δικέ μα άλπηγε. Στο Άγκρα βρισκόταν το τρίτο σώμα τυφεκιοφόρων της Βεγγάζης, μερικοί σιχ, δύο ουλαμί υπηκού και μια πυροβολαρχία πυροβολικού. Ένα εθελοντικό σώμα από υπαλλήλου και εμπόρου είχε σχηματιστεί και σε αυτού κατατάχθηκα. Ξύλινο πόδι κλπ. Πήγαμε να συναντήσουμε του επαναστάτε στο Σακάγκε νωρί τον Ιούλη και του κρατήσαμε πίσω για ένα διάστημα. Όμω τον παρούτι μα τελείωσε και αναγκαστήκαμε να οπισθοχωρήσουμε στην πόλη. Τίποτα παρά τα χειρότερα νέα έφταναν κοντά μας από κάθε πλευρά, για το οποίο δεν χρειάζεται να μπορεί κανεί, γιατί αν κοιτάξετε το χάρτη θα δείτε πως βρισκόμασταν στην καρδιά του. Το Λακνού βρίσκεται κάπου μακρύτερα από 100 μίλια στα ανατολικά και το Κανπούρ περίπου το ίδιο μακριά προς τον νότο. Από κάθε σημείο της πηξίδας δεν υπήρχε τίποτα παρά μαρτύριο, φόνος και έσχη. Η πόλη του Άγγρα είναι ένα μεγάλο μέρος, ξεχυλίζοντας από φανατικούς και λυσαλαίους δαιμονολάτρες όλων των ειδών. Η χούφτα των αντρών μας χανόταν κατά μεσής των στενών φιδίστριων δρόμων. Ο αρχηγός μας κινήθηκε κατά μήκος του ποταμού, επομένως, και ανέλαβε τη θέση του από παλιό χειρό του Άγγρα. «Δεν γνωρίζω αν κάποιος από εσά κύριε, έχει διαβάσει κάτι σχετικό με εκείνο το παλιό χειρό. Πρόκειται για ένα αλόκοτο μέρο, το πλέον αλόκοτο που βρέθηκα ποτέ και έχω βρεθεί σε κάποια πολύ μυστήρια μέρη. Πρώτα απ' όλα είναι πελώριο σε μέγεθο. Θα έλεγα πω ο εσόκλειστο χώρο πρέπει να εκτείνεται για στρέμματα ολόκληρα. Υπάρχει ένα σύγχρονο κομμάτι το οποίο χώρεσε όλη τη φρουρά μα, τι γυναίκε, τα παιδιά, τα μαγαζιά και κάθε τι άλλο, με αρκετό χώρο να περισσεύει. Όμω το σύγχρονο κομμάτι δεν είναι τίποτα μπροστά στο μέγεθος του παλαιού τομέα, όπου κανείς δεν πατάει και ο οποίος έχει παραδοθεί στους σκορπιούς και τις σαρανταποδαρούσες. Είναι γεμάτος από μεγάλες αιριμωμένες αίθουσες και φιδίσια περάσματα και μακριούς διαδρόμους που μπαινοβγαίνουν προς κάθε κατεύθυνση έτσι ώστε είναι αρκετά εύκολο για κάποιους να χαθούν μέσα του. Για το λόγο αυτό σπανίως κάποιος έμπαινε εκεί, μόλον ότι που και που κάποια ομάδα με πυρσούς ίσως να πήγαινε για εξερεύνηση. Ο ποταμός βρέχει την προστινή πλευρά του παλιού οχυρού και έτσι το προστατεύει. Αλλά στα πλάγια και πίσω του υπάρχουν πολλές πόρτες και εκείνες έπρεπε να φυλάσσονται φυσικά τόσο στον παλιό τομέα όσο και σε εκείνον τον οποίον πρακτικά χρησιμοποιούταν από τα στρατεύματά μας. Είχαμε έλλειψη ατόμων. Με μόλις και μεταβίασα αρκετού άντρε για να επανδρώσουμε τις πλευρές του κτηρίου και να υπηρετούν στα όπλα. Μα ήταν αδύνατον συνεπώ να τοποθετήσουμε ικανή φρουρά σε κάθε μια από τι αναρρύθμιτε πύλε. Αυτό που κάναμε ήταν να οργανώσουμε ένα κεντρικό φρουραρχείο στο μέσο του οχυρού και να αφήσουμε κάθε πύλη υπό την εποπτεία ενός λευκού και δύο ή τριών ηθαγενών. Επιλέχθηκα να αναλάβω κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων νυχτερινών ορών μια μικρή απομονωμένη πύλη στην οτιοδυτική πλευρά του κτηρίου δύο στρατιώτες σύχ τέθηκαν υπό τις διαταγές μου και διατάχθηκα, αν κάτι πήγαινε στραβά, να πυροβολήσω με το μουσκέτο μου μέχρι να έρθει βοήθεια άμεσα από το κεντρικό φρουραρχείο. Καθώς η φρουρά βρισκόταν κάπου 200 γεμάτα μέτρα μακριά, ωστόσο και καθώς ο χώρος μεταξύ μας διακοπτόταν από ένα λαβύρινθο περασμάτων και διαδρόμων, είχα μεγάλες αμφιβολίες σχετικά με το αν θα έφταναν για να βοηθήσουν σε περίπτωση μιας πραγματικής επίθεσης. Λοιπόν, ήμουν αρκετά περήφανος που μου είχε δοθεί η μικρή αυτή διοίκηση, αφού ήμουν ένας ανεκπαίδευτος νεοσύλλεκτος και μάλιστα με ένα πόδι λυψός. Για δύο νύχτες φύλαξα τη βάρδια με τους θεαγενείς μου. Ήταν ψηλοί αγριοπή τύποι, οι η Αχμέτ Σίνκ και Αβδουλάχ Κνάχ, κατ' όνομα, και δυο τους παλιοί πολεμιστές, που είχαν πάρει τα όπλα ενάντιά μα στο Κιλιάν Γουαλά. Μίλωσαν αγγλικά αρκετά καλά, όμω ελάχιστα έλεγαν. Προτιμούσαν να στέκονται παρέα και να φλιαρούν όλη νύχτα στην αλόκοτη διάλεκτο των ΣΥΧ. Από μεριά μου συνήθιζα να στέκομαι έξω από την πύλη, κοιτώντα κάτω τον πλατή ολοκαμπέ ποταμό και προ τα λαμπερά φώτα τη μεγάλη πόλη. Ο ήχο των τυμπάνων, το κροτάλισμα των ταμ, -ταμ και οι και τα ουρλιαχτά των επαναστατών μεθυσμένων από όπιο αρκούσαν για να μας υπενθυμίζουν όλη νύχτα τους επικίνδυνους γείτονέ μας στην άλλη μεριά της κήτης. Κάθε δύο ώρες ο νυχτερινός αξιωματικός θα έκανε το γύρο όλων των σκοπιών για να βεβαιωθεί πως όλα είχαν καλώς. Η τρίτη νύχτα της σκοπιά μου ήταν σκοτεινή και μουντή με μια μικρή καταρακτόδη βροχή. Ήταν κουραστικό να στέκεσαι στην πύλη τη μια ώρα μετά την άλλη με τέτοιο καιρό. Προσπάθησα ξανά και ξανά να κάνω τους σύχ να μιλήσουν, όμως δίχως ιδιαίτερη επιτυχία. Στις δύο το πρωί οι περίπολοι πέρασαν και διέκοψαν για μια στιγμή την κούραση της νύχτας. Βλέποντας πως οι σύντροφοί μου δεν θα έπιαναν κουβέντα, έβγαλα την πίπα μου και απόθεσα κάτω το μουσκέτο μου για να ανάψω ένα σπίρτο. Στη στιγμή οι δύο σύχ είχαν πέσει επάνω μου. Ο ένας τους άρπαξε το μουσκέτο μου και το έφερε στο ύψος του κεφαλιού μου, ενώ ο άλλος έβαλε ένα μεγάλο μαχαίρι στο λαιμό μου και έβρισε μέσα από τα δόντια του πως θα το μέσα μου αν έκανα ένα βήμα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως εκείνοι τύποι είχαν συμμαχήσει με τους επαναστάτες και πως επρόκειτο για την έναρξη μιας επίθεσης. Αν η πύλη μας ερχόταν στα χέρια των επαναστατών, το μέρος θα έπεφτε και οι γυναίκες και τα παιδιά θα είχαν τη μεταχείριση που είχαν στο Κανπούρ. Ίσως εσείς κύριοι να πιστεύετε πως απλά τα βγάζω από το μυαλό μου, όμως σας δίνω το λόγο μου πως όταν το συλλογίστηκα, παρότι ένιωθα την κόψη του μαχαιριού στο λαιμό μου, άνοιξα το στόμα μου με την πρόθεση να βάλω μια φωνή, ακόμη κι αν ήταν η τελευταία μου, η οποία να προειδοποιούσε το κεντρικό φρουραρχείο. Ο άντρας που με κρατούσε φάνηκε να γνωρίζει τις σκέψεις μου, γιατί ακόμη και καθώς προετοιμαζόμουν να το κάνω ψιθύρισε «Μη βγάλει άχνα». Το χειρό είναι αρκετά ασφαλέ. Δεν υπάρχουν επαναστατικά σκυλιά από αυτή την πλευρά του ποταμού. Υπήρχε ένα τόνο αλήθεια σε αυτά που είπε και ήξερα πω αν ύψωνα τη φωνή μου ήμουν νεκρό. Το διέκρινα στα καφετιά μάτια του τύπου. Περίμενα επομένω σιωπηλά να δω τι ήταν αυτό που ήθελα να μένα. Άκουσε με Σαχίμπ υποψηλότερο και πιο αγριοπό από το ζευγάρι, εκείνο τον οποίο αποκαλούσαν Αμπντουλάκχα είτε θα έρθεις μαζί μας τώρα ή θα σιωπήσεις παντοτινά. Το ζήτημα είναι πολύ σπουδαιότερο για να διστάσουμε. Είτε είσαι καρδιά και ψυχή μαζί μας, στον όρκο σου στο σταυρό των χριστιανών, είτε το σώμα τούτη τη νύχτα θα πεταχτεί μέσα στο χαντάκι και θα περάσουμε στα αδέρφια μας του επαναστατικού στρατού. Δεν υπάρχει μέση λύση. Τι θα είναι, ζωή ή θάνατος. Θα σου δώσουμε μονάχα τρία λεπτά να αποφασίσεις γιατί ο χρόνος περνάει και όλα πρέπει να γίνουν πριν οι περίπολοι να έρθουν ξανά. Πώς μπορώ να αποφασίσω, είπα εγώ. Δεν μου είπατε καν τι θέλετε από μένα. Όμως σας το λέω, αν είναι κάτι που έχει να κάνει με την ασφάλεια του, του οχυρού, δεν θέλω να έχω σχέση. Έτσι μπορείς να σπρώξεις μέσα το μαχαίρι και πρόσδεκτο θα είναι. Δεν έχει τίποτα να κάνει ενάντια στο οχυρό, είπε εκείνο. Σου ζητάμε μόνο να κάνεις αυτό για το οποίο οι συμπατριώτες σου έρχονται σε τούτη τη χώρα. «Σου ζητάμε να γίνεις πλούσιος. Αν έρθεις μαζί μας απόψε, θα σου ορκιστούμε πάνω στο τραβηγμένο μαχαίρι και στον τριπλό όρκο, στον οποίο κανένας πάτησε πάτησος τώρα, πως θα λάβεις το δίκαιο μερτικό σου από το πλιάτσικο. Ένα τέταρτο του θησαυρού θα είναι δικό σου. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα δικαιότερο». «Μα τι είναι λοιπόν ο θησαυρό, ρώτησα. Είμαι τόσο έτοιμος να γίνω πλούσιος όσο κι εσείς, αν μου δείξετε πώς γίνεται αυτό». Θα ορκιστεί τότε, είπε εκείνο, στα κόκαλα του πατέρα σου, στην τιμή τη μητέρα σου και στο σταυρό τη πίστη σου, πω δεν θα σηκώσει χέρι, ούτε θα πει λέξη ενάντια μα, ούτε τώρα, ούτε μετέπειτα. Το ορκίζομαι, απάντησα, δεδομένου πω το χειρό δεν θα κινδυνεύσει. Τότε ο σύντροφό μου και εγώ ορκιζόμαστε πω θα έχει το ένα τέταρτο του θησαυρού, ο οποίο θα μοιραστεί εξίσου μεταξύ των τεσσάρων μα. Μα είμαστε τρει, είπα. Όχι, ο Ντόστ Ακμπάρ πρέπει να πάρει το μερίδιό του. Θα σου αφηγηθούμε την ιστορία καθώ θα του περιμένουμε. Στάσου στην πύλη, Μαχμέτ Σινγκ και ειδοποίησέ μα για τον ερχομό του. Η ιστορία έχει ω εξή αχύπ και στο λέω επειδή γνωρίζω πως ένα όρκο είναι δεσμευτικό και πω μπορούμε να σε εμπιστευτούμε. Αν ήσουν ένα ψεύτη, ακόμη και αν είχε ορκιστεί σε όλου του θεού του ψεύτικου ναού του, το αίμα σου θα βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι και, το, στο σώμα σου στο νερό. Όμως οι Σιχ γνωρίζουν τον Άγγλο και ο Άγγλος γνωρίζει του ΣΥΧ. Αφού γράψουν λοιπόν τα όσα θα σου πω. Υπάρχει ένα ηγεμόνας στις βόρειες επαρχίες ο οποίος έχει πολλά πλούτη παρότι οι εκτάσεις του είναι μικρές. Πολλά έχουν έρθει σε αυτόν από τον πατέρα του και περισσότερα ακόμη δημιουργήθηκαν από τον ίδιο γιατί είναι άνθρωπος τσιγκούνης και συγκεντρώνει το χρυσό του αντί να τον ξοθεύει. Όταν τα προβλήματα ξέσπασαν, έγινε φίλος τόσο με το λιοντάρι όσο και με τον τίγρη, με τους Σεπόι και με τον Αγγλικό στρατό. Σύντομα ωστόσο θεώρησε πως η μέρα των Λευκών είχε φτάσει και τη μέσα από ολόκληρη την χώρα δεν ακούγεται τίποτα άλλο από το θάνατο και την εκδίωξή τους. Ωστόσο ως προσεκτικός άνθρωπος έκανε τέτοια σχέδια ώστε ό,τι και αν ερχόταν ο μισός τουλάχιστον από το θησαυρό του θα έμενε σε εκείνον. Ό,τι ήταν από χρυσό και ασίμι το κράτησε κοντά του στα υπόγεια του παλατιού του, αλλά τους περισσότερους πολύτιμους λίθους και τα διαλεκτά μαργαριτάρια που είχε τοποθετήσει σε ένα σιδερένιο κουτί και το έστειλε με έναν έμπιστο υπηρέτη του, ο οποίος υπό την εμφύεση ενός εμπόρου θα το έφερνε στο χειρό του άνγρα για να παραμείνει εκεί μέχρι η χώρα να βρεθεί σε περίοδο ειρήνης. Έτσι λοιπόν, αν οι επαναστάτες κέρδιζαν θα είχε τα λεφτά του. Αν πάλι ο στρατός, τα πολύτιμα πετράδια του θα σώζονταν γι' αυτόν. Έχοντας συνεπώς χωρίσει το θησαυρό του, αφοσιώθηκε στον αγώνα των Τσεπχόης, αφού ήταν ισχυρή στα σύνορά του. Κάνοντας το αυτό, στο τονίζω αυτό Σαχίμ, η περιουσία του αποδίδεται δικαιωματικά σε εκείνους που έμειναν πιστοί στις αρχές τους. Εκείνος ο κάλπικος έμπορος, ο οποίος ταξιδεύει με το όνομα Αχμέτ, βρίσκεται τώρα στην πόλη του Άγγρα και επιθυμεί να περάσει στο χειρό. Έχει μαζί ο σύντροφο στο ταξίδι του τον θετό αδερφό του, τον Ντόστ Ακμπάρ, ο οποίο γνωρίζει το μυστικό του. Ο Ντόστ Ακμπάρ υποσχέθηκε τούτη τη νύχτα να τον οδηγήσει σε ένα πλευρικό παραπόρτη του οχυρού και επέλεξε τούτο εδώ για το σκοπό του. Εδώ θα έρθει σύντομα και εδώ θα βρει το Μαχμέτ Σιν και μένα να τον περιμένουμε. Το μέρο είναι μοναχικό και κανείς δεν θα μάθει για τον ερχομό του. Ο κόσμος δεν θα ξανακούσει για τον έμπορο Αχμέτ άλλο πια. Αλλά ο μεγάλο θησαυρό του Μαχαραγιά θα μοιραστεί μεταξύ μα. Τι λες γι' αυτό, Σαχί. Στο Γουόρσεσερ Ερσάιρ η ζωή ενό ανθρώπου είναι σπουδαίο θέμα και ιερό. Αλλά είναι πολύ διαφορετικά όταν υπάρχει φωτιά και αίμα ολόγυρά σου και έχει συνηθίσει να συναντά το θάνατο σε κάθε γωνιά. Το αν ο Αχμέτ ο έμπορο ζούσε ή πέθαινε, ήταν ένα θέμα τόσο ελαφρύ όσο αέρα για μένα. Όμω την κουβέντα σχετικά με το θησαυρό, η καρδιά μου στράφηκε σε αυτόν και σκέφτηκα τι θα έκανα στην παλιά καλή πατρίδα με αυτόν και πώ οι δικοί μου θα έκαναν όταν θα έβλεπαν τον ακαμάτι να έρχεται πίσω με τι τσέπε γεμάτε χρυσά φλουριά. Είχα επομένω ήδη αποφασίσει. Ο Αμπτουλάχ Χαν. Ωστόσο, σκεφτόμενος πως δίσταζα, πίεσε το ζήτημα περισσότερο. «Σκέψου, Σαχίπ», είπε, «πως αν αυτός ο άντρας πιαστεί από το διοικητή, θα κρεμαστεί, θα πυροβοληθεί και τα πετράδια του θα παρθούν από την κυβέρνηση, έτσι ώστε κανείς μας δεν θα πάρει ούτε μια ρούπια. Τώρα, αφού κάνουμε την κουβέντα του, γιατί να μην κάνουμε και τα υπόλοιπα, τα πετράδια θα είναι εξίσου καλά μαζί μας, όσο και στους κορβανάδες του στρατού». Θα υπάρχουν αρκετά για να κάνουν τον καθένα μας πλούσιο και μεγάλο αφεντικό. Κανείς δεν θα μάθει για το θέμα αυτό, γιατί εδώ είμαστε αποκαμωμένοι από όλους. Πού θα ήταν καλύτερα για το σκοπό μας. Πες μου ξανά λοιπόν Σαχίμ αν είσαι μαζί μας ή αν θα πρέπει να σε δούμε σαν εχθρό μας. Είμαι μαζί σας ψυχή και σώμα, είπα εγώ. Πολύ καλά, απάντησε, δίνοντάς μου πίσω το μουσκέτο. Βλέπεις πως σε εμπιστευόμαστε, γιατί ο λόγος, όπως ο δικός μας, δεν πρέπει να πατηθεί. Το μόνο που μας απομένει τώρα είναι να περιμένουμε τον αδελφό μου και τον έμπορο. Ο αδελφό σου γνωρίζει τότε τι θα κάνετε, ρώτησα. Το σχέδιο είναι δικό του. Εκείνος το μηχανεύτηκε. Θα πάμε στην πύλη και θα μοιραστούμε τη σκοπιά με τον Μαχμέτ Σινγκ». Η βροχή έπεφτα ακόμα σταθερά γιατί βρισκόμασταν μόλις στην αρχή της περίοδου των μουσώνων. Καφετιά, βαριά σύννεφα παρασύρονταν κατά μήκο του ουρανού και ήταν δύσκολο να δω περισσότερο από μια πετριά. Μια βαθιά τάφρος απλωνόταν μπροστά από την πύλη μας, όμως το νερό σε μερικά σημεία είχε σχεδόν στεγνώσει και εύκολα μπορούσε να διασχιστεί. Μου ήταν παράξενο να στέκομαι εκεί με δύο άγριους προσμένοντας τον άνθρωπο που ερχόταν στο θάνατό του. Ξάφνου το μάτι του έπιασε την υποψία μια σκιασμένη λάμπα στην άλλη μεριά της τάφρου. Εξαφανίστηκε μέσα στα αναχώματα και κατόπιν φάνηκε ξανά ερχόμενη αργά προς το μέρος μας. «Νάτι», αναφώνησα. «Θα τον ελέξει αχίμπ, ο συνήθως», ψιθύρισε ο Απτουλάχ. «Μην του δώσει αφορμή να φοβηθεί, στείλε μας μαζί του και θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα, ενώ εσύ θα μείνεις εδώ σκοπός». «Έχε τη λάμπα έτοιμη να ξεσκεπαστεί, ώστε να είμαστε σίγουροι πως είναι όντω ο άνθρωπός μας». Το φως είχε τρομοπέξει κινούμενο εμπρό, πότε σταματούσε, πότε προχωρούσε, μέχρι που διέκρινα δύο σκοτεινές φιγούρες στην άλλη πλευρά της τάφρου τους άφησα να κατηφορήσουν την επικλινή όχθη, να τσαλαβουτίσουν μέσα στο βούρκο και να σκαρφαλώσουν στα μισά της πύλης πριν τους ελέγξω. «Ποιος είναι εκεί», είπα με ήρεμη φωνή. «Φίλοι», ήρθε η απάντηση. Αποκάλυψα τη λάμπα μου και έριξα το φως πάνω τους. Ο πρώτος ήταν ένα πελώριο σίχ με μαύρη γενιάδα που έφτανε σχεδόν στο ζωνάρι του. Έξω από κάποια παράσταση δεν είχα δει ποτέ μου ένα τόσο ψηλό άντρα. Ο άλλο ήταν ένα μικρό όμω παχύς γεμάτο τύπο με μεγάλο κίτρινο τουρμπάνι και ένα μπόγο στο ένα του χέρι μαζεμένο σε ένα σάλι. Έμοιαζε να τρέμει σύγκορμο από φόβο γιατί τα χέρια του συστρέφονταν σαν να είχε ρίγη και το κεφάλι του διαρκώς στρεφόταν αριστερά και δεξιά με δύο μικρά γυαλιστερά μάτια όπω κάποιου ποντικού που επιχειρεί να βγει από την τρύπα του. Μέκανε να ανατριχιάσω η σκέψη να τον σκοτώσουμε, όμως σκέφτηκα το θησαυρό και η καρδιά μου έγινε σκληρή σαν πέτρα μέσα μου. Όταν είδε το λευκό μου πρόσωπο έβγαλε μια μικρή κραυγή χαράς και ήρθε τρέχοντας προς το μέρος μου. «Την προστασία σου Σαχίμ» είπε λαχανιασμένα, «την προστασία σου στο δυστυχή έμπορο Αχμέτ». Ταξίδεψα διασχίζοντας τη Ρασμποτάνα ώστε να αναζητήσω καταφύγιο στο χειρό του Άγκρα. Λιστέφτηκα και ξυλοκοπήθηκα και κακοποιήθηκα επειδή ήμουν φίλος του στρατού. Ευλογημένη νύχτα τούτη που και πάλι βρίσκομαι σε ασφάλεια, εγώ και τα πενιχρά μου υπάρχοντα. Τι έχει τον πόγο, ρώτησα. Ένα σιδερένιο κουτί, απάντησε, το οποίο περιέχει κανένα δυο οικογενειακά κοιμήλια, τα οποία δεν έχουν καμιά αξία για άλλου, αλλά τα οποία θα θλιβόμουν αφάνταστα αν τάχανα. Ωστόσο, δεν είμαι καναζητιάνο και θα σε ανταμείψω, νεαρέ και τον κυβερνήτη σου επίση, αν μου δώσετε το καταφύγιο που ζητώ. Δεν μπορούσα να με εμπιστευτώ για να μιλήσω περισσότερο με τον άνθρωπο. Όσο περισσότερο κοίταζα αυτό το παχύ, φοβισμένο πρόσωπο, τόσο δυσκολότερο φαινόταν το ότι έπρεπε να τον σκοτώσουμε ψυχρό. Ήταν καλύτερα να το τελειώνω. Πάρτε τον στο κεντρικό φρουραρχείο, είπα. Οι δύο σιχ πλησίασαν πλάι του ο ένα από κάθε πλευρά και ο γίγαντας ακολούθησε πίσω, καθώς απομακρύνθηκαν μέσα από τη σκοτεινή πύλη. Ποτέ κάποιο άνθρωπο δεν περιβλήθηκε τόσο πολύ από θάνατο. Παρέμεινα στην πύλη με τη λάμπα. Άκουγα το μετρημένο πάτημα των βημάτων του να αντυχεί μέσα από του μοναχικού διαδρόμου. Ξάφνου σταμάτησε και άκουσα φωνέ και πάλι με ήχου από γρονθοκόπημα. Μια στιγμή αργότερα ακούστηκαν προ μεγάλο τρόμο μου ορμητικά βήματα να έρχονται προ την κατεύθυνσή μου και μια δυνατή αναπνοή κάποιου που έτρεχε. Έστρεψα τη λάμπα μου μέσα στο μακρύ ευθύ πέρασμα και εκεί ήταν ο παχής άντρα, τρέχοντας σαν τον άνεμο, με αίμα να λεκιάζει το πρόσωπό του και στο κατόπιν του αναπηδώντας σαν τίγρης ο μεγάλος μαυρογέννης σίχ με ένα μαχαίρι να στράφτη στο χέρι του. Ποτέ μου δεν είχα δει άνθρωπο να τρέχει τόσο γρήγορα όπως εκείνος ο μικρός όμως έμπορος. Ξέφευγε από τον σίχ και καταλάβαινα πως μόλις με προσπερνούσε και έβγαινε στα νυχτά θα μπορούσε να σωθεί. Η καρδιά μου μαλάκωσε για εκείνον, αλλά πάλι η σκέψη του θησαυρού με πέτρωσε και με χόλωσε. Πέταξα το μουσκέτο μου ανάμεσα στα πόδια του καθώς περνούσε πλάι μου και εκείνο έφερε δυο τούμπες σαν χτυπημένο λαγός. Πριν καν προλάβει να σταθεί στα πόδια του ο Σίχ, είχε πέσει πάνω του και είχε θάψει δυο φορές το μαχαίρι στο πλευρό του. Ο άντρα δεν πρόλαβε καν να βογγίξει ή να κουνήσει ένα δάχτυλο, αλλά έμεινε εκεί που είχε πέσει. Σκέφτομαι πω ίσω να είχε σπάσει το λαιμό του στην πτώση. Βλέπετε, κύριε, πω κρατάω την υποσχεσή μου. Σα λέω κάθε λέξη τη ιστορία όπω ακριβώ συνέβη, ασχέτω του αν είναι προ όφελό μου ή όχι. Σταμάτησε και άπλωσε τα αλυσοδεμένα του χέρια για το ίσκι με το νερό που ο Χόλμ του είχε ετοιμάσει. Από μεριά μου ομολογώ πω είχα πλέον συλλάβει την απόλυτη φρίκη του άντρα όχι μόνο για αυτή την παγερή υπόθεση στην οποία είχε μπλακεί, αλλά ακόμη πιότερο για τον κάπως επιπόλαιο και απερίσκεπτο τρόπο με τον οποίο μας την αφηγούνταν. Όποια τη το επιφυλασσόταν, ένιωθα πως δεν θα έπρεπε να προσμένει κάποια συμπαράσταση από μένα. Ο Σέρλο και ο Τζόουνς κάθονταν με τα χέρια τους πάνω στα γόνατα, βαθιά απορροφημένοι στην ιστορία, άμα με την ίδια απέχθεια ζωγραφισμένοι στα πρόσωπά τους. Ίσως να το είχε παρατηρήσει γιατί υπήρχε ένα ίχνος περιφρόνηση στη φωνή του και στη συμπεριφορά του καθώς συνέχισε. «Ήταν όλα πολύ άσχημα δίχως αμφιβολία», είπε. «Θα ήθελα να ξέρω πόσοι στη θέση μου θα είχαν αρνηθεί ένα μερίδιο αυτής της λίας όταν γνώριζαν πως θα τους έκοβαν το λαιμό για τον κόπο τους». «Επιπλέον ήταν η ζωή του ή η δική μου μόλις πάτησε στο χειρό», αν είχε ξεφύγει όλη η υπόθεση θα έβγαινε στο φως και θα είχα περάσει από στρατοδικείο και εκτελεστεί το πιθανότερο, γιατί ο κόσμος δεν ήταν ιδιαίτερα επίοικη σε μια περίοδο όπως εκείνη. «Συνέχισε την ιστορία σου», είπε ο Χόλμς κοφτά. «Λοιπόν, τον κουβαλήσαμε μέσα, ο Μπτουλάχ, ο Ακμπάρ και εγώ, και ήταν αρκετά βαρύς επίσης παρά το ότι ήταν τόσο κοντός. Ο Μαχμέτ Σίνγκ αφέθηκε σκοπό στην πύλη. Τον μεταφέραμε στο μέρος που οι Σύχοι είχαν προετοιμάσει. Ήταν αρκετά μακρύτερα εκεί όπου ένα φιδίσιο πέρασμα οδηγούσε σε μια μεγάλη άδεια αίθουσα, οι τούβλινοι τείχοι της οποίας είχαν αρχίσει να καταραίουν. Το χώμα είχε βυθιστεί σε κάποιο σημείο, κατασκευάζοντας ένα φυσικό τάφο. Έτσι αφήσαμε τον Αχμέ τον έμπορο εκεί, έχοντας τον πρώτα καλύψει με πεσμένα τούβλα. Τελειώνοντας όλοι μας επιστρέψαμε πίσω στο θησαυρό. Ήταν πεσμένος εκεί που τον είχε ρίξει όταν δέχτηκε την πρώτη επίθεση. Το κουτί ήταν το ίδιο το οποίο αναπάβεται ανοιχτό πάνω στο τραπέζι σας. Ένα κλειδί κρεμόταν από ένα μεταξωτό κορδόνι για εκείνο το σκαλισμένο μάνταλο στην κορυφή του. Το ανοίξαμε και το φως της λάμπας λαμπύρισε πάνω σε μια συλλογή πετραδιών όπως εκείνες για τις οποίες είχα διαβάσει και σκεφτεί όταν ήμουν μικρό παιδί στο Πέρσορ. Ήταν εκτιφλωτικό το να τα κοιτάς. Όταν είχαν χορτάσει τα μάτια μας, τα βγάλαμε όλα έξω και κάναμε μια λίστα. Υπήρχαν 140 διαμάντια πρώτης διαλογής, συμπεριλαμβανομένου και ενός, που λεγόταν νομίζω The Great Mogul και λέγεται πως πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο λίθο σε ύπαρξη. Κατόπιν υπήρχαν 97 λεπτεπίλεπτα σμαράγδια και 170 ρουμπίνια, κάποια από τα οποία ωστόσο ήταν μικρά. Υπήρχαν 40 γρανάτες, 210 ζαφύρια, 61 αχάτες και μια μεγάλη ποσότητα από βυρίλου, όνυχες, χαλαζίες και άλλους λίθους, τα ονόματα των οποίων δεν γνώριζα εκείνη την περίοδο, μόλον ότι τα γνώρισα καλύτερα από τότε. Επιπλέον αυτών υπήρχαν σχεδόν 300 φίνες πέρλες, 12 από τις οποίες ήταν τοποθετημένες σε μια χρυσή τιάρα. Επί τη ευκαιρία, τα τελευταία είχαν αφαιρεθεί από το κουτί και δεν ήταν εκεί όταν το ξαναπήρα. Όταν είχαμε μετρήσει τους θησαυρού μας, τους βάλαμε πίσω μέσα στο κουτί και τους μεταφέραμε στην πύλη για να τους δείξουμε στο Μαχμέτ Σίγκ. Έπειτα, με επισημότητα, ανανεώσαμε τον όρκο μας να σταθούμε ο ένας τον άλλον και να μείνουμε πιστοί στο μυστικό μας. Συμφωνήσαμε να κρύψουμε τη Λία μας σε ασφαλές μέρος, ως ότι η χώρα να βρήκε πάλι την ειρήνη και κατόπιν να την χωρίσουμε ισομερός μεταξύ μας. Δεν υπήρχε λόγος να τη μοιράσουμε επί του παρόντος, γιατί αν πετράδια τέτοιε αξίες ανακαλύπτονταν πάνω μας, θα προκαλούσαν υποψίες και δεν υπήρχε ήσυχο μέρο στο χειρό, ούτε κάποιο μέρος που να μπορούσαμε να τα κρατήσουμε. Μεταφέραμε το κουτί, επομένως, στην ίδια αίθουσα όπου είχαμε θάψει το σώμα και εκεί, κάτω από συγκεκριμένα τούβλα, στον πιο καλοδιατηρημένο τοίχο, κάναμε ένα κούφωμα και βάλαμε το θησαυρό μας. Σημειώσαμε προσεκτικά το μέρο και την επόμενη μέρα έφτιαξα τέσσερα σχέδια. Ένα για τον καθένα μα και έβαλα το σημάδι των τεσσάρων μα στο κάτω μέρο. Γιατί είχαμε ορκιστεί πω πάντοτε θα ενεργούσαμε για όλου, έτσι ώστε κανένα να μην είχε το πλεονέκτημα. Πρόκειται για όρκο που μπορώ να βάλω το χέρι στην καρδιά μου και να ορκιστώ πω ποτέ δεν πάτησα. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να σας πω κύριε πως κατέληξε η Ινδική Ανταρσία. Όταν ο Βίλσον πήρε το Βελχί και ο Σερ Κόλιν απελευθέρωσε το Λάκνο, η ράχη της υπόθεσης είχε σπάσει. Νέα στρατεύματα εισέρευσαν και ο Νάνα Σαχίμπ εξαφανίστηκε από το μέτωπο. Μια φάλαγγα ανεφοδιασμού υπό τον συνταγματάρχη Κρέιτχεντ ήρθε μέχρι το Άγγρα και απομάκρυνε τους πάντες από εκεί. Η ειρήνη έμοιαζε να εγκαθίσταται στη χώρα. Κι τέσσερις μας αρχίσαμε να ελπίζουμε πως ο καιρός είχε φτάσει όταν επιτέλους θα μπορούσαμε να αναχωρήσουμε με τα μερτικά μας από το πλιάτσικο. Στη στιγμή ωστόσο οι ελπίδες μας κομματιάστηκαν από τη σύλληψή μας ως δολοφόνοι του Αχμέτ. Συνέδιος εξής. Όταν ο Μαχαραγιάς έβαλε τα πετράδια στα χέρια του Αχμέτ το έκανε επειδή γνώριζε πως ήταν έμπιστος άνθρωπος. Είναι καχύποπτο ο κόσμο στην Ανατολή όμως, έτσι τι κάνει αυτός ο μαχαραγιάς παρά να πάρει έναν δεύτερο ακόμη πιο έμπιστο υπηρέτη και να τον βάλει να παίξει τον κατάσκοπο του πρώτου. Αυτός ο δεύτερος άνθρωπος διατάχθηκε να μην χάσει τον Αχμέτα από τα μάτια του και τον ακολουθούσε σαν σκιά. Τον ακολούθησε εκείνη τη νύχτα και τον είδε να περνάει μέσα από την πύλη. Φυσικά σκέφτηκε πως είχε βρει καταφύγιο στο χειρό και τήθηκε είσοδο την επόμενη μέρα, όμως δεν μπόρεσε να βρει ούτε ίχνος του Αχμέτ. Του φάνηκε τόσο περίεργο, ώστε μίλησε σχετικά σε ένα λοχεία των οδηγών, ο οποίο το μετέφερε στα αυτιά του διοικητή. Μια σχολαστική έρευνα διεξήχθη σύντομα και το σώμα ανακαλύφθηκε. Συνεπώς, την ίδια εκείνη στιγμή που σκεφτόμασταν πως ήμασταν ασφαλείς, συλληφθήκαμε όλοι μας και περάσαμε από δίκη με την κατηγορία του φόνου, τρεις μας επειδή φιλούσαμε την πύλη εκείνη τη νύχτα και ο τέταρτος επειδή ήταν γνωστό πως συνόδευε το δολοφονημένο άντρα. Ούτε λέξη για τα πετράδια δεν αναφέρθηκε στη δίκη, γιατί ο Μαχαραγιάς είχε εκθρονιστεί και εκδιωχθεί από την Ινδία. Έτσι κανείς δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά. Ο φόνος ωστόσο είχε σαφώς πραγματοποιηθεί και ήταν βέβαιο πως οφείλαμε όλοι μας να είμαστε υπεύθυνοι. Οι τρεις σιχ έλαβαν ποινή σόβιας κάθριξης και εγώ καταδικάστηκα σε θάνατο, μολονότι η ποινή μου μετέπειτα μεταβλήθηκε στην ίδια με τους υπόλοιπου. Επρόκειτο μάλλον για μια περίεργη θέση αυτή στην οποία βρεθήκαμε. Εκεί ήμασταν και οι τέσσερις δεμένοι από το πόδι και με απειροελάχιστες πιθανότητες να βγούμε ποτέ έξω, ενώ καθένας μας κρατούσε ένα μυστικό το οποίο θα είχε τοποθετήσει καθέναν μας σε ένα παλάτι αν μονάχα το είχαμε χρησιμοποιήσει. Αρκούσε για να κάνει έναν άνθρωπο να τρελαίνεται που έπρεπε να υπομένει την κλωτσιά και την καρπαζιά κάθε μικρόψυχου μικρομανδαρίνου, να τρώει ρύζι και να πίνει νερό, όταν αυτή η υπέροχη περιουσία ήταν έτοιμη για εκείνον έξω, περιμένοντας απλώς να την πάρει. Ίσως να με είχε οδηγήσει στην τρέλα, αλλά ήμουν ανέκαθεν αρκετά ξεροκέφαλος, έτσι κρατήθηκα και περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Εν τέλει μου φάνηκε πως είχε έρθει. Μεταφέρθηκα από το Άγκρα στο Μαντράς και από εκεί στο νησί Μπλερ στα Ανταμάντς. Υπήρχαν ελάχιστα λευκοί κατάδικοι σε αυτόν τον καταβλισμό και καθώς είχα συμπεριφερθεί καλά από την αρχή σύντομα βρήκα το γιο ενός προνομιούχου προσώπου. Μου δόθηκε μια καλύβα στην πόλη Hope που είναι ένα μικρό μέρος στις πλαγιές του όρους Χάριετ και αφέθηκα σχετικά στην ησυχία μου. Πρόκειται περί ενός θλιβερού πυρετικού μέρους και πέραν των μικρών μας ξέφωτων ξεχύλιζε από άγριες φυλές κανιβάλων ιθαγενών, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να φυσήξουν ένα δηλητηριασμένο βέλος πάνω μας αν τους δινόταν η ευκαιρία. Υπήρχε σκάψιμο και άνοιγμα χαντακιών και φύτε μαγιάμ και μια ντουζίνα άλλα πράγματα να γίνουν έτσι ήμασταν όλη μέρα απασχολημένοι. Μολονότι τα βράδια είχαμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας. Μεταξύ άλλων πραγμάτων έμαθα να παρασκευάζω φάρμακα για τον χειρουργό και μάζεψα μερικά πασαλήματα από τις γνώσεις του. Όλη την ώρα ήμουν σε επαγρύπνηση για μια ευκαιρία να αποδράσω. Όμως απέχει εκατοντάδε μίλια από κάθε άλλη γη και υπάρχει ελάχιστος ή καθόλου άνεμος σε εκείνες τις θάλασσες. Έτσι ήταν τρομερά δύσκολη δουλειά το να ξεφύγεις. Ο χειρουργός Dr. Σόμερτον ήταν ένας έξυπνος αθλητικός νεαρός και άλλοι νεαροί αξιωματικοί θα συναντιόνταν στα διαμερίσματά του τα απογεύματα για να παίξουν χαρτιά. Το χειρουργείο όπου συνήθιζα να παρασκευάζω τα φάρμακα ήταν δίπλα στο καθιστικό του με ένα μικρό παράθυρο μεταξύ μας. Συχνά όταν ένιωθα μοναξιά συνήθιζα να σβήνω τη λάμπα στο χειρουργείο και μετά στέκοντας εκεί άκουγα την κουβέντα τους και παρακολουθούσα το παιχνίδι τους. Μου άρεσε μια παρτίδα χαρτιών και μένα και ήταν σχεδόν το ίδιο καλό σαν να έπαιζα το να παρακολουθώ τους άλλους. Ήταν ο ταγματάρχης Σόλτο, ο λοχαγός Μόρσταν και ο υπολοχαγός Μπρόμλι Μπράουν, ο οποίος δικούσε τα ντόπια στρατεύματα και ήταν και ο χειρουργός ο ίδιος και δυο-τρεις αξιωματικοί της φυλακής πονηρά έμπειρα χέρια που έπαιζαν ένα ωραίο κατεργάρικα ασφαλές παιχνίδι. Αποτελούσαν μια πολύ ζεστή παρεούλα. Λοιπόν, υπήρχε κάτι το οποίο πολύ σύντομα μου ήρθε στο μυαλό και αυτό ήταν πως οι στρατιώτες συνήθως έχαναν και οι πολίτες κέρδιζαν. Έχετε το κατά νου, δεν λέω πως υπήρχε κάτι άδικο, αλλά έτσι ήταν. Εκείνοι οι τύποι της φυλακής ελάχιστα είχαν κάνει από το να παίζουν χαρτιά από τότε που είχαν πάει στα Άντα και γνώριζαν ο ένας το παίξιμο του άλλου σε κάποιο βαθμό, ενώ οι άλλοι απλά έπαιζαν για να περάσουν την ώρα τους και να ρίξουν τα χαρτιά κάτω όπως και να ήταν. Τη μια νύχτα μετά την άλλη στρατιώτες σηκώνονταν φτωχότεροι και όσο φτωχότεροι γίνονταν τόσο πιο παθιασμένα ήθελαν να παίξουν. Ο ταγματάρχης Σόλτο είχε πάθει τα χειρότερα. Συνήθιζε να πληρώνει με χαρτονομίσματα και χρυσάφι στην αρχή αλλά σύντομα έφτασε σε χειρόγραφα σημειώματα και για μεγάλα ποσά. Μερικές φορές θα κέρδιζε για λίγες μοιρασιές ίσα ίσα για να ζεσταθεί η καρδιά του και κατόπιν η τύχη του θα στυνόταν εναντίον του χειρότερα από ποτέ. Όλη μέρα θα περιπλανιόταν μπουρινιασμένος και άρχισε να πίνει κατά πολύ περισσότερο πόσο θα ήταν καλό. Μια βραδιά έχασα ακόμα πιο άσχημα πόσο συνήθως. Καθόμουν στην καλύβα μου όταν εκείνος και ο λοχαγός μόσταν, ήρθαν παραπατώντας καθοδόν για τα δωμάτια τους. Ήταν φίλοι καρδιακοί εκείνοι δύο και ποτέ δεν ξεμάκρεναν. Ο ταγματάρχης ήταν έξω φρενών με τις απώλειές του. «Όλα τελείωσαν μόρσταν», έλεγε, καθώς πέρασαν την καλύβα μου. «Θα πρέπει να στείλω τα χαρτιά μου, καταστράφηκα». «Κουταμάρες παλιόφιλε», είπε ο άλλος, χτυπώντας τον φιλικά στον ώμο. «Είχα φάει κι εγώ ένα άσχημο χαστούκι, αλλά αυτό ήταν το μόνο που μπόρεσα να ακούσω, αλλά ήταν αρκετό για να με βάλει σε σκέψεις. Κάνα δύο μέρες αργότερα, ο ταγματάρχης Σόλτο βολτάριζε στην ακτή. Έτσι άρπαξα την ευκαιρία να του μιλήσω. «Θα ήθελα τη συμβουλή σου, ταγματάρχη», είπα. «Καλώς, Μολ, περί την πρόκειται», ρώτησε βγάζοντας το σερούτ απ' τα χείλη του. «Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε», είπα. Ποιο είναι το κατάλληλο πρόσωπο στο οποίο θα έπρεπε να παραδοθεί ένα κρυμμένο θησαυρό. Γνωρίζω που βρίσκεται μισό εκατομμύριο περίπου και καθώς δεν μπορώ να τον χρησιμοποιήσω ο ίδιος, σκέφτηκα πως ίσως το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν να το παραδώσω στις κατάλληλες αρχές και τότε ίσως θα μου μείωναν την ποινή μου. «Μισό εκατομμύριο σμόλ», είπε πνιχτά κοιτώντα με προσεκτικά για να δει αν μιλούσα ειλικρινά. Ακριβώ τόσα κύριε σε πετράδια και πέρλε. Περιμένει και για τον καθένα. Και το αλόκοτο πράγμα είναι πω ο πραγματικό ιδιοκτήτη είναι παράνομο και δεν μπορεί να έχει περιουσία έτσι ώστε ανήκει στον πρώτο που θα τα βρει. Στην κυβέρνηση, Σμολ, στην κυβέρνηση. Όμω το είπε με ένα κομπιαστό τρόπο και γνώριζα στην καρδιά μου πω τον είχα τσεπώσει. Πιστεύετε τότε, κύριε, πω θα έπρεπε να αναφέρω την πληροφορία στο γενικό διοικητή, είπα ήρεμα. Λοιπόν, βασικά δεν πρέπει να κάνει τίποτα βιαστικό ή κάτι που ίσως μετανιώσει. Πε μου τα όλα, Σμολ, δώσε μου τα στοιχεία. Του είπα όλη την ιστορία με μικρέ αλλαγέ, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωρίσει τι τοποθεσίε. Όταν είχα τελειώσει, στάθηκε παγωμένο και βυθισμένο στι σκέψει διέκρινα από το σφίξιμο των χιλιών του πως μια πάλι λάβαινε χώρα μέσα του. «Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, Σμόλ», είπε εν τέλει. «Δεν πρέπει να αναφέρεις ούτε λέξεις σε κανένα σχετικά και θα τα πούμε και πάλι σύντομα». Δυο νύχτες αργότερα, εκείνος και ο φίλος του, ο λοχαγός Μόρσταν, ήρθαν στην καλύβα τα μεσάνυχτα με μια λάμπα. «Θέλω μόνο να ακούσει ο λοχαγός Μόρσταν την ιστορία από τα ίδια στα χείλη», Σμόλ είπε την επανέλαβα όπως την είχα πει την περασμένη φορά. «Ακούγεται αληθινή, ε? είπε εκείνο. «Είναι αρκετά καλή για να δράσουμε». Ο λοχαγός Μόσταν ένευσε. «Κοίτα δοσμόλ», είπε ο ταγματάρχης. «Το συζητήσαμε, ο φίλος μου εδώ και εγώ και καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως το μυστικό σου είναι ελάχιστα κυβερνητικό ζήτημα τελικά, αλλά προσωπικό σου θέμα, το οποίο φυσικά έχει στην εξουσία να αποφασίσει μόνο σου όπω νομίζει καλύτερα. Τώρα το ερώτημα είναι τι τίμημα θα ζητήσει γι' αυτό. Ίσως να έχουμε τη διάθεση να το αναλάβουμε και τουλάχιστον να το εξετάσουμε αν συμφωνήσουμε στου όρου. Προσπάθησε να μιλήσει με ψύχρεμο αδιάφορο τρόπο, αλλά τα μάτια του έλαμπαν από έξαψη και απληστία. «Μα όσο γι' αυτό κύριε» απάντησα, προσπαθώντας επίσης να είμαι ψύχρεμος, όσο εξημένος κι αν ένιωθα, Υπάρχει μόνο μια συμφωνία που κάποιο στη θέση μου θα έκανε. Θα ήθελα να με βοηθήσετε να ελευθερωθώ και να βοηθήσετε και τους τρεις συντρόφου μου. Κατόπιν θα σας καταστήσουμε συνεργάτες μας και θα σας δώσουμε ένα πέμπτο μερίδιο για να μοιραστείτε οι δυο σας. «Μμμμ», είπε εκείνο, «ένα πέμπτο μερίδιο. Δεν είναι ιδιαίτερα δελεαστικό». «Θα ανέρθει σε πενήντα περίπου χιλιάδες ανάτομο», είπα. Όμως πώς είναι δυνατόν να επιτύχουμε την απελευθέρωσή σου. Γνωρίζεις πολύ καλά πως αυτό που ζητάς είναι αδύνατο. Καθόλου απάντησα. Τα σκέφτηκα όλα ως και την τελευταία λεπτομέρεια. Το μόνο εμπόδιο στη διαφυγή μας είναι πως δεν μπορούμε να βρούμε ένα σκάφος κατάλληλο για ταξίδι και προμήθειες που να μας φτάσουν για τόσο μεγάλο διάστημα. Υπάρχουν άφθονα μικρά γιότ και ψαροκάικα στην Καλκούτα ή το Μαντράς τα οποία θα εξυπηρετούσαν καλά το σκοπό μας φέρτε εσείς ένα εδώ. Θα υποχρεωθούμε να επιβιβαστούμε τη νύχτα και αν μας αφήσετε σε κάποιο μέρος της συνδικής ακτής θα έχετε φέρει πέρα στο κομμάτι της συμφωνία σας. Αν ήταν μόνο ένας είπε ή όλοι ή κανένας απάντησα. Το ορκιστήκαμε οι τέσσερις μας οφείλουμε πάντοτε να δούμε μαζί. Βλέπεις Μόρσταν είπε εκείνο. Ο Σμόλ είναι άνθρωπος με λόγο. Δεν κάνει πίσω από τους φίλους του. Πιστεύω πως μπορούμε κάλλιστα να τον εμπιστευτούμε. Είναι βρώμικη υπόθεση, απάντησε ο άλλος. Κι όμως, όπως λες, τα χρήματα θα σώσουν τα γαλόνια μας θεσπέσια. Λοιπόν, Σμόλ, είπε ο πρέπει να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Πρέπει πρώτα φυσικά να ελέγξουμε την αξιοπιστία της ιστορίας σου. Πες που είναι κρυμμένο το κουτί και θα πάρω άδεια για να επιστρέψω στην Ινδία με το μηνιαίο πλοίο των προμηθειών για να ερευνήσω την υπόθεση. Όχι τόσο γρήγορα, είπα, γινόμενο πιο ψυχρό καθώ εκείνο ζεσθενόταν. Πρέπει να έχω τη συγκατάθεση των τριών συντρόφων μου. Σα είπα, πω μαζί μα είναι και οι τέσσερι ή κανένα. Ανοησίε, ξέσπασε. Τι έχουν τρει μαύροι να κάνουν με τη συμφωνία μα. Μαύροι ή μπλε, είπα, είναι μέσα μαζί μου και όλοι πάμε παρέα. Λοιπόν, το ζήτημα έληξε με μια δεύτερη συνάντηση, στην οποία ο Μαχμέτ Σίνκ, ο Αμπδουλαχ Χάν και ο Ντόστ Ακμπάρ ήταν όλοι τους παρόντες. Συζητήσαμε το θέμα ξανά και εν τέλει καταλήξαμε σε ένα διακανονισμό. Θα παρήχαμε και στους δύο αξιωματικούς χάρτες της τοποθεσίας του οχυρού Άγγρα και θα σημειώναμε το σημείο του τείχου που ο θησαυρός ήταν κρυμμένος. Ο ταγματάρχης Σόλτο θα πήγαινε στην Ινδία για να ελέγξει την ιστορία μας. Αν έβρισκε το κουτί θα έπρεπε να το αφήσει εκεί, να στείλει ένα μικρό γιότ με προμήθειες για ταξίδι, το οποίο θα άραζε έξω από το νησί Ράτλαντ και στο οποίο θα έπρεπε να φτάσουμε και τελικά θα επέστρεφε στα καθήκοντά του. Ο λοχαγός Μόσταν τότε θα έκανε αίτηση για άδεια για να μας συναντήσει στο Άγκρα και εκεί θα κάναμε το τελικό μοίρασμα του θησαυρού με εκείνον να παίρνει το μερίδιο του ταγματάρχη όπως και το δικό του. Όλα αυτά επισφραγίστηκαν με τους πλέον επίσημους όρκους που το μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί και τα χείλη να προφέρουν. Κάθισα όλη νύχτα με χαρτί και μελάνι και το πρωί είχα δυο χάρτες έτοιμους υπογεγραμμένους με το σημάδι των τεσσάρων. Αυτή είναι η Αμπτουλάχ, Ακπάρ, Μαχμέτ και εγώ. Λοιπόν κύριοι Σα κουράζω με τη μεγάλη ιστορία μου και γνωρίζω πω ο φίλο μου ο κύριο Τζόουν ανυπομονεί να με χώσει στη στενή. Θα συντομεύσω όσο μπορώ. Ο αχρίος ο Σόλτο έφυγε για την Ινδία, αλλά ποτέ δεν επέστρεψε πίσω. Ο λοχαγός Μόσταν μου έδειξε το όνομά του στη λίστα ενός από τα ταχυδρομικά πλοία, ελάχιστα αργότερα. Ο θείο του είχε πεθάνει αφήνοντάς του μια περιουσία και είχε παρετηθεί από το στρατό ωστόσο είχε ξεπέσει στο να συμπεριφερθεί σε πέντε άντρε όπως είχε συμπεριφερθεί σε εμά. Ο Μόσταν πήγε σύντομα μέχρι το Άγγρα και βρήκε, όπως αναμέναμε, πως ο θησαυρό είχε όντω χαθεί. Το παλιωτόμαρο τον είχε κλέψει, δίχως να φέρει σε πέρας ούτε έναν από τους όρους υπό τους οποίους του είχαμε πουλήσει το μυστικό. Από τότε ζούσα μονάχα για την εκδίκηση. Το σκεφτόμουν τη μέρα και το καλλιεργούσα τη νύχτα. Μου έγινε ένα κατανίκητο πάθο, ένα πάθο που με είχε καταλάβει ολοκληρωτικά. Δεν νοιαζόμουν καν για τον νόμο ούτε για τι κρεμάλε. Να αποδράσω, να εντοπίσω το σόλτο, να βάλω το χέρι γύρω από το λαιμό του, αυτή αποτελούσε τη μοναδική μου σκέψη. Ακόμη και ο θησαυρό του Άγγρα αποτελούσε ένα μικρότερο ζήτημα στο μυαλό μου από όσο η σφαγή του σόλτο. Λοιπόν, αποφάσισα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Ούτε ένα δεν υπήρξε που να μην έφερα εσπέρας. Όμως πολλά κουραστικά χρόνια πέρασαν πριν φτάσει η ώρα μου. Μια μέρα, όταν ο Δόκτορ Σόμερτον είχε πέσει κάτω από πυρετό, ένας μικρός νησιώτης των Ανταμάν εντοπίστηκε από μια παρέα καταδίκων στο δάσος. Ήταν έτοιμο και είχε πάει σε ένα μοναχικό μέρος να πεθάνει. Τον ανέλαβα παρότι ήταν τόσο φαρμακερό όσο ένα νεαρό φίδι και μετά από κανένα δυο μήνες τον είχα κάνει καλά και ικανό να περπατά. Εντυπωσιάστηκε μαζί μου τότε και ελάχιστα πήγαινε στο δάσος μα πάντοτε τριγύριζε έξω από την καλύβα μου. Έμαθα λιγάκι τη γλώσσα του από εκείνον και αυτό τον έκανε να μου θρέφει ακόμα μεγαλύτερη αδυναμία. Ο Τόγκα, αυτό ήταν το όνομά του, ήταν ένας βαρκάρης, και είχε ένα μεγάλο ευρύχωρο κανό δικό του. Όταν ανακάλυψα πως μου είχε αφοσιωθεί και πως θα έκανε τα πάντα για να με υπηρετήσει, είδα την ευκαιρία να αποδράσω. Το συζήτησα μαζί του. Θα έφερνε τη βάρκα του κάποια συγκεκριμένη βραδιά σε μια παλιά προβλήτα η οποία δεν φυλασσόταν ποτέ και από εκεί θα με έπαιρνε. Του έδωσα οδηγίες να έχει αρκετά φλασιά νερό, πολλά γιαμ, καρίδες και γλυκοπατάτες. Ήταν αφοσιωμένος και ντόμπρο ο μικρός Τόγκα. Κανείς δεν είχε ποτέ έναν περισσότερο πιστό σύντροφο. Την κατανομασμένη νύχτα είχε τη βάρκα του στην προβλήτα. Έτσι ωστόσο και υπήρχε ένας κατάδικος φρουρός εκεί κάτω, ένας ποταπός ο οποίος ποτέ δεν έκανε την ευκαιρία να με προσβάλλει και να με χτυπά. Είχα πάντοτε ορκιστή εκδίκηση και τώρα μου δινόταν η ευκαιρία. Ήταν λες και η μοίρα τον είχε φέρει στο δρόμο μου, ώστε να πληρώσω το χρέος μου πριν αφήσω το νησί. Στεκόταν στην ακτή με την πλάτη του σε μένα και την αραβίδα του στον ώμο. Κοίταξα τριγύρω για μια πέτρα με την οποία να του έσπαζα το κεφάλι, αλλά δεν βρήκα καμία. Τότε μια αλλοπρόσαλη σκέψη μου ήρθε στο μυαλό και μου έδειξε που μπορούσα να βρω ένα όπλο. Κάθισα κάτω μέσα στο σκοτάδι και ξέδεσα το ξύλινο πόδι μου. Με τρία μεγάλα πηδήματα βρέθηκα πάνω του. Έβαλε την αραβίδα του στον ώμο, όμως τον χτύπησα γερά και του μέσα τον μπροστινό μέρος του κρανίου του. Μπορείτε να δείτε το σχίσιμο στο ξύλο εκεί που τον χτύπησα. Πέσαμε και δυο κάτω μαζί γιατί δεν μπορούσα να κρατήσω την ισορροπία μου. Μα όμως όταν σηκώθηκα πάνω τον βρήκα να κοίταται σιωπηλό. Έφυγα για το πλοίο και σε μια ώρα είχαμε ανοιχτεί για τα καλά στη θάλασσα. Ο Τόγκα Είχε φέρει όλα του τα υπάρχοντα μαζί του, τα όπλα του και τους θεούς του. Μεταξύ άλλων είχε ένα μακρύ ακόντιο από μπαμπού και κάποιο είδος ψάθας κοκοφίνικα των ανταμάνς, με το οποίο έφτιαξα ένα είδος πανί. Για δέκα μέρες θα λασοδέρναμε, εμπιστευόμενοι την τύχη και την ενδέκατη, περισυλλεγήκαμε από έναν έμπορο, ο οποίος πήγαινε από τη Σιγκαπούρη στο Τσιντάχ, με ένα φορτίο μελεσιανών προσκυνητών. Επρόκειτο για ένα αλόκοτο πλήθο και ο Τόγκα και εγώ σύντομα καταφέραμε να βολευτούμε ανάμεσά του. Είχαν μια εξαιρετική αρετή. Σε άφηναν στην ησυχία σου και δεν έκαναν ερωτήσει. Λοιπόν, αν ήταν να σα πω όλε τι περιπέτειες που ο φιλαράκος μου και εγώ περάσαμε, δεν θα με ευχαριστούσατε, γιατί θα ήμασταν εδώ μέχρι που ο ήλιο θα έλαμπε. Εδώ και εκεί παρασυρθήκαμε στον κόσμο με κάτι πάντοτε να εμφανίζεται για να μας κρατήσει μακριά από το Λονδίνο. Όλο αυτό το καιρό, ωστόσο, δεν ξέχασα στιγμή το σκοπό μου. Ονειρευόμουν τον Σόλτο κάθε νύχτα. Εκατό φορές τον σκότωσα στον ύπνο μου. Επιτέλους όμως κάπου πριν τρία με τέσσερα χρόνια βρεθήκαμε στην Αγγλία. Δεν είχα μεγάλη δυσκολία να εντοπίσω που ζούσε ο Σόλτο και στρώθηκα στη δουλειά για να ανακαλύψω αν είχε εκποιήσει το θησαυρό ή τον είχε ακόμη έγινα φίλος με κάποιον που μπορούσε να με βοηθήσει. Δεν κατονομάζω ονόματα. Και σύντομα ανακάλυψα πως είχε ακόμη τα πετράδια. Κατόπιν προσπάθησα να τον πλησιάσω, κατά πολλούς τρόπους, αλλά ήταν αρκετά πονηρός και είχε πάντοτε δύο πρωταθλητές παλεστές. εκτός από τους γιους του να τον φρουρούν. Μια μέρα εν άκουσα πως πέθαινε. Έτρεξα μέσα στον κήπο του, λυσασμένος πως τα ξέφευγε μέσα από τα χέρια μου απλά και κοιτώντας μέσα από το παράθυρο τον είδα να κοίταται στο κρεβάτι του με τους γιους του ένθεν και ένθεν. Θα είχα αφανερωθεί και θα είχα δοκιμάσει την τύχη μου με τους τρεις τους όταν ακόμη και καθώς τον κοίταξα το σαγόνι του κρέμασε και ήξερα πως είχε φύγει. Μπήκα στο δωμάτιό του την ίδια νύχτα και εξέτασα τα χαρτιά του για να δω αν υπήρχε κάποια αναφορά σχετικά με το που ήταν κρυμμένα τα πετράδια. Ούτε μια γραμμή όμω. Έτσι έφυγα χολωμένο και αγριεμένο όσο κάποιο θα μπορούσε να είναι. Πριν φύγω, συλλογίστηκα πω αν ποτέ συναντούσα του φίλου μου, του Σιχ και πάλι, θα αποτελούσε μια ικανοποίηση να γνωρίζουν πω είχα αφήσει κάποιο σημάδι του μίσου μα. Έτσι έγραψα βιαστικά το σημάδι των τεσσάρων, όπω ήταν στο χάρτη μα, και το καρφίτσωσα στο στήθο του ήταν πάρα πολύ το να πήγαινε στον τάφο δίχως κάποιο ενθύμιο από τους ανθρώπους τους οποίους είχε ληστέψει και κοροϊδέψει. Βγάζαμε τα προστοζήν εκείνη την περίοδο, εκθέτοντας τον κακόμυρο τον Τόγκα, στα πανηγύρια και σε άλλα παρόμοια μέρη σαν το μαύρο κανίβαλο. Θα έτρωγε ομό κρέας και θα χόρευε το χορό του πολέμου. Έτσι είχαμε πάντοτε ένα καπέλο γεμάτο πένες το τέλος της μέρας. Μάθαινα ακόμη νέα από την οικία από την τσέρι και για μερικά χρόνια δεν υπήρξαν καθόλου νέα, εκτός του ότι αναζητούσαν το θησαυρό. Επιτέλους όμως έφτασε αυτό που περιμέναμε τόσο πολύ. Ο θησαυρός είχε βρεθεί. Ήταν πάνω στην κορυφή του σπιτιού στο χημικό εργαστήριο του κυρίου Μπαρθόλομιου, Σόλτο. Ήρθα αμέσω και έριξα μια ματιά στο μέρος, όμως δεν μπορούσα να βρω πως με το ξύλινο πόδι μου θα μπορούσα να ανέβω πάνω. Έμαθα εν τούτη σχετικά με μια καταπακτή στη στέγη και επίση την ώρα που γευμάτιζε ο κύριο Σόλτο. Μου φαινόταν πω θα κατάφερνα το θέμα εύκολα μέσω του Τόγκα. Τον έφερα μαζί μου με ένα κομμάτι μακρύ σκηνή τυλιγμένο γύρω από τη μέση του. Σκαρφάλωνε σαν γάτα και σύντομα ανέβηκε μέσα από τη στέγη. Μα όπω η κακοτυχία τάφερε, ο Μπαρθόλομιου Σόλτο ήταν ακόμα στο δωμάτιο προ κακή του τύχη. Ο Τόγκα σκέφτηκε πως είχε κάνει κάτι πολύ έξυπνο σκοτώνοντά τον, γιατί όταν ανέβηκα πάνω με το σκηνή τον βρήκα να σουλατσάρει τριγύρω σαν παγόνι. Αφάνταστα ξαφνιασμένος ήταν όταν έκανα κατά το μέρο του με την άκρη του σκηνιού και τον καταράστηκα σαν μικρό αιμοσταγή δαίμονα. Πήρα το κουτί του θησαυρού και το κατέβασα και κατόπιν γλίστρισα και ο ίδιος κάτω, έχοντας πρώτα αφήσει το σημάδι των τεσσάρων πάνω στο γραφείο για να δείξω πως τα πετράδια είχαν επιστρέψει σε εκείνους που είχαν το μεγαλύτερο δικαίωμα πάνω τους. Ο Τόγκα κατόπιν τράβηξε το σχοινί πάνω, έκλεισε το παράθυρο και κατέβηκε όπως είχε ανέβει. «Δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο να σας πω. Άκουσα έναν βαρκάρι να μιλά για την ταχύτητα της λάντζας του Σμιθ τη χαραυγή. Έτσι σκέφτηκα πω θα αποτελούσε ένα βολικό σκάφο για την απόδρασή μα με το γέρο Σμιθ και πρόκειτο να του δώσω ένα μεγάλο ποσό αν μα πήγαινε σόου στο πλοίο μα. Ήξεραν αμφίβολα πω υπήρχε κάποια περίεργη κατάσταση, όμω δεν γνώριζε τα μυστικά μα. Όλα αυτά είναι η αλήθεια και το αν σα τη λέω, κύριοι, δεν είναι για να σα διασκεδάσω, γιατί δεν μου κάνατε και κάποιο μεγάλο καλό, αλλά επειδή πιστεύω πως η καλύτερη περάσπιση που μπορώ να έχω είναι απλά να μην αποκρύψω τίποτα, αλλά να μάθω κόσμος όλος πόσο άσχημα ο ίδιος χρησιμοποιήθηκα από τον ταγματάρχη Σόλτο και πόσο αθώος υπήρξα για τον θάνατο του γιού του. «Μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη κατάθεση», είπε ο Σέρλοκ Χόλμς, «ταιριαστή κατάληξη σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπόθεση», δεν υπάρχει τίποτα νέο για μένα στο τελευταίο μέρος της αφήγησή σου, εκτός του ότι έφερε το δικό σου σχοινί. Αυτό δεν το γνώριζα. Επί τη ευκαιρία ήλπιζα πως ο Τόγκα είχε χάσει όλα του τα βέλη κι όμως κατάφερε να μας δείξει ένα στο σκάφος. Τα είχε χάσει όλα κύριε, εκτός από το ένα που βρισκόταν μέσα στο φυσοκάλαμό του τη στιγμή εκείνη. Αχα, φυσικά είπε ο Χόλμς, δεν το είχα σκεφτεί. «Υπάρχει κάποιο άλλο σημείο για το οποίο θα θέλατε να ρωτήσετε σχετικά», ρώτησε ο κατάδικος ευγενικά. «Πιστεύω πως όχι, σε ευχαριστώ», απάντησε ο σύντροφός μου. «Λοιπόν, Χόλμς», είπε ο Άθενλι Τζόουνς, «είσαι άνθρωπος που πρέπει να του γίνονται τα χατήρια και όλοι μας γνωρίζουμε πως είσαι η δήμον του εγκλήματος. Όμως το καθήκον είναι καθήκον και το παρατράβηξα κάνοντας ό,τι εσύ και ο φίλος σου ζητήσατε. Θα νιώσω περισσότερα άνετα όταν θα έχουμε τον αφηγητή μας ασφαλή και, α... και κλειδωμένο. Η άμαξα ακόμα περιμένει και υπάρχουν δύο αστυνομικοί κάτω. Είμαι υπόχρεος και στους δυο σας για την βοήθειά σας. Φυσικά θα πετηθεί η παρουσία σας στη δίκη. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα κυριε είπε ο Τζόναθαν Σμολ. Εσύ πρώτος Σμολ. Uh, σχολίες ο κουρασμένος Τζόνς καθώς άφηναν το δωμάτιο. «Θα φροντίσω ειδικά να μην με κοπανίσει με το ξύλινο πόδε σου, ασχέτως του τι έκανε τον κύριο εκείνο στα νησιά Ανταμάν». «Ωραία, και ορίστε το τέλος του μικρού μας δράματος», σχολίασα όταν είχαμε κάτσει κάτω καπνίζοντας σιωπηλή για λίγη ώρα. Φοβάμαι πως ίσως να είναι η τελευταία έρευνα κατά την οποία είχα την ευκαιρία να μελετήσω τις μεθόδου η διδαμόρσταν μου έκανε την τιμή να με δεχθεί ως μελλοντικό της σύζυγο. Άφησε ένα θλιβερό αναστενάγμο. «Το φοβόμουν», είπε. «Ηλικρινά δεν μπορώ να σε συγχαρώ». Ήμουν κάπως πληγωμένος. «Έχεις κάποιο λόγο να είσαι δυσαρεστημένος με την επιλογή μου», ρώτησα. «Κανένα. Πιστεύω πως είναι μια από τις πλέον χαριτωμένες νεαρές κυρίες που συνάντησα ποτέ μου και ίσως να ήταν εξαιρετικά χρήσιμη σε μια τέτοια δουλειά όπως αυτή που κάνουμε. Έχει μια ολοφάνερη ικανότητα που εμφαίνεται από τον τρόπο κατά τον οποίο διατήρησε το χάρτη του Άγγρα από όλα τα άλλα χαρτιά του πατέρα της. Όμως η αγάπη είναι κάτι συναισθηματικό και οτιδήποτε είναι συναισθηματικό αντιτίθεται στην αληθινή ψυχρή λογική την οποία θέτω υπεράνω όλων. Ποτέ δεν θα παντρευτώ, Εκτός και αν επηρεαστεί η κρίση μου. Πιστεύω, είπα γελώντα, πως η κρίση μου ίσως να επιβιώσει τη δοκιμασία. Όμως εσύ φαίνεσαι κουρασμένος. Ναι, η κούραση έχει πέσει ήδη πάνω μου. Θα είμαι υποτονικός για καμιά βδομάδα. Παράξενο, είπα, πως ό,τι για κάποιον άλλον θα αποκαλούσατε μπελιά, εναλλάσσεται με τις κρίσεις εξαίρετης δραστηριότητας και ζωντάνιας. Ναι, απάντησε, έχω τα προσόντα ενό τέλειου χασομέρι και επίση ενό αρκετά δραστήριου τύπου. Συχνά σκέφτομαι αυτέ τι γραμμέ από τον γέρο Γκέτε. Η φύση αλίμονο δημιούργησε μια μόνο ύπαρξη από εσένα, παρότι υπήρχε υλικό για έναν άνθρωπο καλό και έναν κατεργάρι. Επί τη ευκαιρία, επίκαιρε σχετικά με τούτη την ιστορία του Νόρκουτ, Βλέπεις είχαν όπως υπέθεσα κάποιο συνεργό στο σπίτι, ο οποίος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Λαλ Ράο, τον Μπάτλερ. Έτσι ο Τζόν στην πραγματικότητα έχει την αμέριστη τιμή να έχει πιάσει ένα ψάρι στη σπουδαία του ψαριά. Η μοιρασιά δείχνει μάλλον άδικη σχολίασα. Έκανες όλη τη δουλειά της υπόθεσης. Εγώ κέρδισα μια σύζυγο, ο Τζόνς παίρνει τα έψιμα, «Πες μου σε παρακαλώ τι απομένει για σένα». «Για μένα», είπε ο Σέρλοκ Χόλμς, «παραμένει ακόμη το μπουκάλι της κοκαίνης» και άπλωσε το μακρύ λευκό του χέρι για να το πάρει.